Console Hopper. Χαίρετε φίλες και φίλοι του καναλιού. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα να πούμε. Merry Christmas. Merry Christmas. Meatmaster Dennis εδώ, guest. Hello everyone. Παιδιά, σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Πιστεύω και εσύ το ίδιο. Πάρα πολύ ευτυχισμένος είμαι, όχι απλά ενθουσιασμένος. Κοίταξε που βρισκόμαστε, να μην έχω χαρά και ευτυχία. Έτσι. Χαίρομαι πολύ καταρχήν που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ πάλι που με έχεις καλεσμένο. Ξέρεις. Αφού σε αγαπάει ο κόσμος και. Ευχαριστώ. Έχουμε ωραία πράγματα να δείξουμε παρέα. Παιδιά, είμαι λοιπόν πολύ ενθουσιασμένος γιατί σήμερα αυτό το επεισόδιο, να ξέρετε, που ήθελα να φτιάξω, να παρουσιαστεί σήμερα στις 25 Δεκέμβρη 2020, είναι πολύ συμβολικό για εμένα, γιατί ακριβώς πριν από 29 χρόνια, τέτοια μέρα έπαιζα το NES μου στο σαλόνι στο σπίτι μου, γιατί ο πατέρας μου το πήρε δώρο Χριστουγέννων μια μέρα πριν από τον Μινιόν, μετά τα κάλαντα, έτσι. Τι έχω, λες τώρα. Το έχω πει λίγο αυτό το story, το έχω αναφέρει, αλλά είναι πολύ σημαντικό για εμένα, που έχω εδώ αυτό το μηχάνημα. Έχω να δείξω λοιπόν τη συλλογή μου. Ο Ντένις έχει φέρει τη δική του συλλογή, που είναι πάρα πολύ καλή. Πολλά, μου έχει φέρει δύο κουτιά. Έχουμε τρία variations NES να σας δείξουμε. Έχουμε αρκετά games. Έχουμε αξεσουαράκια. Βεβαίως έχουμε τα αξεσουάρια. Δεν τα έχουμε όλα. Κάποια δυστυχώς δεν τα προλάβαμε να βρούμε. Δεν πειράζει, αλλά έχουμε τα σημαντικά, τα απαραίτητα. Και λόγω αργό delivery, παραγγείλαμε κάποια πράγματα το eBay κάποιο καιρό πριν. Και εγώ κάποια NES games και κάποια αξεσουάρια και ο Ντένις. Αλλά παιδιά δεν μας ήρθαν ακόμα, δυστυχώς. Αργοπορούν πάρα πολύ. Αλλά να πούμε ότι κάποια από τα δικά σου accessories είναι αυτά που έχεις από τότε. Είναι όλα αυτά από τότε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ό,τι πιο γνήσιο και original. Έτσι. Θέλουμε σε αυτό το επεισόδιο, πιστεύω να το χαρείτε αυτό που θα δείτε. Είναι ένα μεγάλο επεισόδιο. Έχει πάρα πολλά parts. Έχει history για το NES. Γενικά, εγώ τώρα σκοπεύω με αυτό το επεισόδιο. Ότι θα είναι το απόλυτο ελληνικό επεισόδιο για το NES. Μάλιστα. Θα δηλαδή, έχει τα πάντα. Όποιος θέλει στην Ελλάδα να δει την ιστορία του NES, να έρθει να δει αυτό το επεισόδιο μάλλον. Ακριβώς. Όπως είχαμε κάνει και για το Saturn και για το Dreamcast, που είχαμε κάνει πολύ εκτεταμένη αναζήτηση και σε πληροφορίες και σε παρουσίαση πράγματα. Ήρθε η σειρά, παιδιά, για το NES. Το είχαμε λύσει 2,5 χρόνια το κανάλι. Αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν το καλύτερο timing με τον καλύτερο guest αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για NES, γιατί και οι δυο μας. Το ζήσαμε αυτό το μηχάνημα εγώ από την αρχή στην Ελλάδα και ο Ντένις από την αρχή στην Αμερική. Ναι, έτσι είναι. Όντως, το έζησα στην Αμερική έτσι. Και εγώ το έχω πει όταν είχες έρθει στο Game Room Tour. Στην Αμερική το έζησα, το έφερα στην Ελλάδα τότε, κανείς δεν το ήξερε. 87-88 δεν το γνωρίζανε. Και το αγαπώ το Nintendo, είναι μέσα στην καρδιά μου. Και είναι και απίστευτο αυτό που μου λες, ότι είναι για σένα συνυφασμένο με την αίσθηση των Χριστουγέννων. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή το story, εγώ θέλω μετά να μας το πεις λίγο παραπάνω. Και θα σου πω και κάτι άλλο, δηλαδή σχετικά με το Nintendo, ότι θαρώ το Nintendo είναι για μένα μαζί με το Game Boy η έννοια του home video gaming. Είναι αυτά που μας βάλανε στη φάση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Είναι πολύ precious για μένα αυτό το μηχάνημα. Αυτό είναι το δικό μου κουτί που το έχω από το Minion το 91. Θα σας δείξω και μετά κάποιες εικόνες από το event του Μινιόν, ναι. Που είναι στακαρισμένα αυτά εδώ τα συγκεκριμένα, τα γερμανικά κουτιά, ναι, είναι το German variation αυτό. Το NES για μένα συμφασμένο με πάρα πολλά πράγματα, πολλές αναμνήσεις στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, είναι ό,τι καλύτερο για μένα είχα μικρός, πες με τον Game Boy, και ήρθε η ώρα να πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι. 25 Δεκέμβρη 2020, πάμε πίσω πολύ μακρινά, πάμε 80s, 90s. Λοιπόν. Πάμε. Για φύγαμε. This Christmas could be Nintendo's biggest and best super selling season. But will it be its last? Some toy industry analysts think so. Why? They cite recession, increased competition, and Nintendo's own market saturation. 29 million American homes, that's nearly one in three, already have Nintendo.
I think the level of business done in the category is certain to decline. If for no other reason than most households already have their hardware, so if they're only going to buy software going forward, that's a lot less money that's going to be spent on the category. If decline's coming, kids don't know it. Almost every day after school, these Dobbs Ferry, New York kids gather to play Nintendo. I like Super Mario Brothers 3 because you can do a lot of stuff that you can't do in real life, like you can fly. I like the game because it's just like a TV show, but you're like acting it out and you're not even in it. When I do get a new game, it's fun to play it a lot because it's like exploring a new place that you've never been before. But in America, the Nintendo system's brain is an 8-bit computer chip, a technology rapidly becoming outmoded. Nintendo has a more powerful 16-bit system already hot in Japan, but it won't arrive in the States till late next year. Nintendo, however, does not plan to relinquish any ground. It says technology's only one thing. First and foremost, it's games. It's always games. It's like opening up a new movie theater that's got 16 stereophonic sound. If you don't have any fun movies to watch, who's gonna go? Until Nintendo debuts its super system here, its customers' appetite for new gadgets is being sated by Game Boy, a portable handheld machine some commercials target at adults. You don't stop playing because you get old. But you could get old if you stop playing. Originally, video games were toys. They were boy toys. But now we're seeing about 40% of the users are adult, over 18. About 30% of the users are female. It's no longer a boy toy. It's a form of entertainment. As game fanatics know, all this fun does not come inexpensively. The hardware for Nintendo's basic 8-bit system is about $100, with additional games about $30. Really popular ones like this play-action football can cost $50. Bad enough. Move on to 16-bit technology like Sega's and NEC's, and the hardware costs $200 and games $50 to $70. There are two big questions. Will enough parents be willing to shell out that kind of money after already investing heavily in 8-bit systems and games? And will they remain loyal to Nintendo if and when they do upgrade? The answers to those questions may very well define the future of the video game industry. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα την ιστορία. Ένα background story που είναι πολλές πληροφορίες που μπορεί κάποιοι να τις ξέρετε, κάποιοι να τις ξέρουν. Και θα τα πούμε πολύ συνοπτικά για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Απλά μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν. Λοιπόν, η Nintendo δεν είναι μια εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε πριν 20-30 χρόνια. Έχει δημιουργηθεί το 1889. Έτσι. Πάρα πολύ παλιά λοιπόν. Απλά τι γίνεται, τα πρώτα 50 χρόνια, περίπου 60 χρόνια της ζωής της, ασχολούνταν αποκλειστικά με playing cards. Ακριβώς. Δηλαδή διάφορα παιχνίδια τα οποία ήταν χαρτοπαίγνια, ιαπωνικά, ιαπωνικού είδους. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, τι έγινε. Ήταν μια οικογενειακή εταιρεία και ο Yamauchi έγινε πρόεδρος το 1949 και είναι ιστορική φιγουρή την Nintendo, διότι υπήρξε ο πρόεδρος της μέχρι το 2005. Άρα ναι, λοιπόν, για 56 χρόνια υπήρξε ο ίδιος πρόεδρος και ήταν εκείνος ο οποίος στην ουσία την έβγαλε από το κομμάτι αυτό μόνο του playing cards και ναι, την έκανε το κολοσσό που την γνωρίσουμε. Τα video games industry. Ακριβώς. Πολύ συνοπτικά να πω το εξής, ότι στο κομμάτι των video games πήκε τη δεκαετία του 70 με τα Pong Systems, και ήταν η πρώτη της εισαγωγή. Είχε επιτυχία και γι' αυτό το λόγο δοκιμάσανε και πήγαν ένα step παραπάνω. Τότε το κάνανε πολλές ιαπωνικές εταιρείες και η Sega, ας πούμε, κατά κόρον. Ναι. Και φτιάξανε το Radar Scope, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι στα arcades. Σαν το Space Invaders. Σαν το Space, ένα Space Invaders clone, το οποίο είχε επιτυχία και αυτό, ναι, στη Ιαπωνία. Και τότε τι επιχειρήσανε να κάνουν. Επιχειρήσανε τέλη 70, δηλαδή 79, εκεί 80, να το φέρουν στην Αμερική. Είχαν πάει κάποια χιλιάδες κομμάτια. Αλλά δυστυχώς η Αμερική ήταν τότε μονίμως κολλημένη με το Pac-Man. Με τα Atari. Την εποχή, ναι, και σε αυτά τα games. Εκεί, ναι. Και δεν είχε επιτυχία λοιπόν το Radar Scope. Είχε στο πολύ χειροπιαστό παιχνίδι. Και Hasbro, Mattel. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ζούσε πολύ παιχνίδι, δηλαδή, ναι. Οπότε τι έγινε, ο Yamauchi έκανε μια έρευνα μέσα στην ίδια του την εταιρεία και βρήκε τον Miyamoto, ο οποίος ήταν 20 πλάς χρονών. Μόλις είχε βγει από τη σχολή. Ναι, ήταν ένας πιτσιρίκος και του ανέθεσε να κάνει μια αναβάθμιση λοιπόν, να φτιάξει ένα game και να αναβαθμίσει αυτά τα Radar Scope. Ναι. Και τι έφτιαξε, ποιο game έφτιαξε λοιπόν τότε
Ο Μιγιαμότο έφτιαξε τον Donkey Kong. Το οποίο τι έγινε, μάλιστα, θυμίζει λίγο Popeye, γιατί στην ουσία θέλανε να χρησιμοποιήσουν τον Popeye ως φιγούρα. Ναι. Και ο Donkey Kong ήταν ο. Πώς το λέγαμε, ο. Ο Πόλντο. Ο Πόλντο. Με τα hamburgers. Ναι, και να ήταν ο. Η Όλιβ να ήταν. Όχι, ο Πόλντο ήταν φίλος του Popeye. Α, ο εχθρός είναι ένας άλλος, αλλά τώρα δεν μου έρχεται. Ναι. Λοιπόν, και τι έγινε, δεν μπορούσαν να πάρουν αυτό το ονομασία. Φτιάξανε τον Jumpman, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Φτιάξανε τον Donkey Kong, έφτιαξε ο Μιγιαμότο, λοιπόν, τους έχει σκεφτεί αυτούς. Ναι. Και την Pauline. Τότε ήταν η Pauline, δεν ήταν η Peach. Ναι. Και το παιχνίδι αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Μπράβο, έχουμε και το παιχνίδι εδώ. Το έχει ο Dennis, Black Box Edition. Σωστά. Είχε μεγάλη επιτυχία, πουλήσανε λοιπόν χιλιάδες μηχανήματα πλέον στην Αμερική. Και εκείνη την περίοδο, λοιπόν, το 82-83, ναι. Στη Ιαπωνία, στην άλλη πλευρά, γιατί θα γίνονταν στην Αμερική, η Nintendo σχεδίασε και κυκλοφόρησε το πρώτο της home arcade παιχνίδι, home πλέον, ναι. Το Famicom, δηλαδή Family Computer. Με την έννοια τότε είχε ένα περιφερειακό, ένα πληκτρολόγιο κτλ. Γιατί ήταν της μόδας τότε το computing. Ναι, ναι, ναι. Και είχε και το add-on που εντάξει δεν είναι τόσο ευρέω διαδεδομένο, το disk drive που μπορεί. Σωστό, σωστό, βέβαια. Έτσι. Ο πρόγονος του 64DD. Το Famicom, το disk system. Λοιπόν. Μεγάλη επιτυχία στη Ιαπωνία το Famicom, άρα λοιπόν τι ήθελε να κάνει, 83 να το φέρει, 84 να το φέρει στην Αμερική. Έτσι, να έχουν υπολύσεις. Όμως τότε συνέπεσε το μεγάλο crash της Atari στην Αμερική, γιατί βγάζανε ποσότητα και όχι ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Και κανένας πλέον στην Αμερική δεν ήθελε να ακούσει για video games. Όλοι είχαν βγάλει video game παιχνίδια, όλοι. Mm-hmm. Όποιος ήξερε να γράφει βασικό κώδικα, φτιάχνει ένα παιχνίδι για το Atari. Και η Κουτσή Μαρία, ναι. Και η Κουτσή Μαρία. Καλά να είναι γυναίκα. Και αυτό το υποφελήθηκε η Nintendo. Πώς το υποφελήθηκε? Ήρθανε λοιπόν σε μια αγορά η οποία ήταν πολύ πεσμένη και είπανε το εξής πράγμα. Ότι θα το λαντσάρουμε με άλλο design όμως, mm-hmm. και όχι ως video games, αλλά ως toys. Και πάνω σε αυτό ήρθε εδώ ο φίλος μας. Ο Rob. Ήρθε ο Rob, λοιπόν, ο οποίος ήταν ένα γκίσμο, ένα gadget, ας πούμε, πώς να το πούμε έτσι. Πολύ ωραία για την εποχή, για εκείνη τη χρονιά. Τότε ήταν πολύ φιουριστικό, έτσι. Βέβαια. Και με διαφήμιση αυτή που πόαζε ένα αυγό και σπάει το αυγό και βγαίνει ο Rob. Θα τη δείξω τώρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ έτσι, φουτουριστικά όλα αυτά τότε. Ναι. Και είχε μεγάλη επιτυχία λοιπόν το Nintendo, το NES, όπως ονομάστηκε, Nintendo Entertainment System, πήγε πάρα πολύ καλά, στην αρχή δοκιμαστικά πώς έγινε η εισαγωγή, δοκιμαστικά πήγανε Νέα Υόρκη και στις περιφέρειες εκεί πέρα, Φιλαδέλφια, New Jersey κτλ. Και για να μπορέσουν να πείσουν τους καταστηματάρχες να το βάλουν στα μαγαζιά τους, τους λέγανε αγοράστε τα, και ό,τι δεν πουληθεί, θα σας δώσουμε 100% τα λεφτά σας πίσω. Άρα λοιπόν ήταν ένα risk-free investment για τους καταστηματάρχες. Ναι, και όχι μόνο αυτό, η ομάδα των Ιαπωνέζων της Nintendo πηγαίνανε εκεί και τους συνδέγανε τα systems, mm-hmm. στα display τηλεοράσεις. Δηλαδή όλη τη δουλειά την έκανε η ίδια η Nintendo. Ναι, ναι, ναι. Οι καταστηματάρχες δεν κάνανε τίποτα. Ακριβώς. Και προς έκπληση τους φεύγανε τα κομμάτια έτσι. Και άρα λοιπόν το 85 έκλεισε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Για την Nintendo, ναι. Όπου να πούμε ότι παράλληλα τότε ο Miyamoto συνέχισε να δουλεύει έτσι, έφτιαξε το Super Mario, έφτιαξε το Mario Bros, το Σκέτο, ναι. Το Wrecking Crew, εδώ εμφάνιση του Luigi κτλ. Δηλαδή ναι. κάποια ιστορικά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν τότε, μετά το 83-84-85, mm-hmm. όπου πλέον ο Jumpman είχε ονομαστεί σε Mario. Ακριβώς. Όπου το Mario πώς προέκυψε, ήταν το μικρό όνομα ακριβώς του ιδιοκτήτη που είχε την αποθήκη που είχαν τα arcade systems τότε μέσα. Ναι, 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 ναι. Οπότε έτσι, να κλείσω εδώ κάπου την ιστορία της Nintendo. Και στην Ευρώπη λοιπόν αντίστοιχα λαντσαρίστηκε το 1986 πλέον με αυτή εδώ τη μορφή, ναι. που είχε με τη Famicom μορφή. Mm-hmm. Επίσης το 86 το Miyamoto δημιούργησε και κυκλοφόρησε το Zelda. Έγινε χαμούλης εκεί μετά. Metroid. Έτσι, άρα λοιπόν κάποια first party παιχνίδια τα οποία μέχρι σήμερα έτσι, τρέχουν κανόνι. Τρέχουν, ναι. ακριβώς. Και κάπου εδώ θα κλείσω συνοπτικά την ιστορία. Να πω ότι παγκοσμίως η Nintendo πούλησε περίπου 62 εκατομμύρια κομμάτια. Ναι. Ήτανε το, για πολλά χρόνια ήταν το first selling console. Μέχρι που το ξεπέρασε το Wii. Το πέρασε το Wii, ναι. Που έφτασε 101 εκατομμύρια. Περίεργο μηχάνημα αυτό για μένα. Και τώρα πρόσφατα το Switch. Το ξεπέρασε. Πλέον είναι στο νούμερο 2 των πωλήσεων, ακριβώς στα 68-69 εκατομμύρια. Ναι.
Ισχύει. Και κάπου από εδώ εγώ θα κλείσω με το τι έγινε στα Αμερική και πώς το φαινόμενο αυτό ήρθε στην Ευρώπη. Ναι. Και ο πιο κατάλληλος να μας πει πώς ήρθε στην Ευρώπη και πώς ήρθε στην Ελλάδα. Είσαι συνήθως. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω να κάνω μια παρένθεση για το design το αμερικάνικο, παιδιά, που είναι τελείως διαφορετικό από το φάμικο. Είχα διαβάσει ένα άρθρο πολύ παλιά, το οποίο έλεγε ότι τότε, ας πούμε, στην Αμερική ήταν και η φρενίτιδα με τα VHS. Σωστό. Εντάξει. Οπότε οι εταιρείες βγάζανε όμορφα έτσι κουτιά VHS να ταιριάξουν στις οθόνες εποχής. Οπότε το αμερικάνικο division είχε δώσει της Nintendo μια έτσι γραμμή να φτιάξουν ένα μηχάνημα το οποίο θα φαντάζει πολύ όμορφα στο σύνθετο του κάθε σπιτιού. Γιατί το γιαπωνέζικο, εμένα προσωπικά το γιαπωνέζικο πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι, είναι περίεργη η κατασκευή. Είναι πολύ περίεργο. Ναι, μπαίνουν τα κοντρόλερ στα πλάγια, μικρά καλώδια, slim, πολύ χαμηλό design. Δεν μου αρέσει. Το γκρι, το κουτί που ξέρουμε που ήταν το ίδιο και για Ευρώπη και για Αμερική, φτιάχτηκε με την νοοτροπία να έχουν ένα πολύ όμορφο μηχάνημα που πολλοί το είχαν και πάνω από την τηλεόραση. Ναι, το είχαν πάνω από την τηλεόραση. Ήταν πολύ γνωστό. Σωστό. Και τα καλένα κρέμα το γλυκοστάδι. Έτσι. Κοίταξε. Πήγαινε πάρα πολύ αρμονικά με το υπόλοιπο σύστημα. Όπως είπες εσύ με το VCR. Το VHS δηλαδή. Το VCR ναι, ναι. Το λέμε εμείς στην Αμερική. Ναι. Αντίστοιχο και όντως και γι' αυτό το λόγο η κασέτα ανοίγει στο καπάκι, βάζεις μέσα και παντάς. Ήταν βασισμένο αυτό. Ακριβώς το VCR για να ξεφύγει από το top loading που ήταν τότε το Atari. Το Atari ακριβώς, ναι. Βέβαια μετά έφτιαξε το NES. Έγινε το full loader. Κύκλος, έφτιαξε το loader. Και ναι. Το περίεργο είναι ότι παρότι το design του NES ήταν ίδιο για Ευρώπη και για Αμερική, μετά μας τα χαλάσανε και στην Αμερική δώσανε το τούβλο που είπαμε το Brick, το Super Nintendo. Για το αργότερα. Ναι, ναι. Και στην Ευρώπη πήραμε πλέον το Super Famicom. Το Super Famicom, ναι. Επίσης, πολύ βασικό ήταν στην Αμερική όταν έγινε όλο αυτό ο χαμός. Προωθήθηκε η Nintendo πάρα πολύ από τη μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων, το Toys R Us. Ναι, βέβαια. Είχε γίνει μεγάλος χαμός. Αυτά θα μας τα πεις βέβαια εσύ μετά όταν θα πάμε στο κομμάτι των αναμνήσεων. Mm-hmm. Τώρα για το transition, για τη μετάβαση. Λοιπόν, στην Ελλάδα, παιδιά, πώς ήρθε η Nintendo. Το έχω πει και σε κάποια άλλα επεισόδια και κάποιοι με είχαν αμφισβητήσει είτε στα σχόλια είτε σε ομάδες, δεν ξέρω τώρα πού. Μπορεί να είναι και ιδέα μου ότι με αμφισβητήσαν, αλλά κάτι έχω ακούσει. Ότι πήραν NES πολύ πιο νωρίς από την ημερομηνία που θα σας πω. Λοιπόν, τι γίνεται. Official, γιατί δεν βγάζω πράγματα από το κεφάλι μου. Όποιος ψάξει σε παλιά περιοδικά μπορεί όλα αυτά να τα συναντήσει μπροστά του. Ναι, είναι καταγεγραμμένα σε έντυπα. Δηλαδή αυτό υπάρχει δηλαδή η ιστορία. Και πάλι καλά που υπήρχαν αυτά τα έντυπα, γιατί ήταν press kit. Ήταν δηλαδή μεγάλο deal αυτά τότε με τις αντιπροσωπείες. Οπότε ο τύπος ήταν υποχρεωμένος να ανακοινώσει. Είχε χαρά να ανακοινώσει ότι κάποια εταιρεία θα ερχόταν. Λοιπόν, η Nintendo, παιδιά, στην Ελλάδα. Η πρώτη ανακοίνωση μέσω της SEI, η οποία ήταν Ιαπωνέζικη εταιρεία κολοσσός αντιπροσωπιών με πάνω από 100 distribution centers σε όλο τον κόσμο, ήρθε και στην Ελλάδα. Αυτό έγινε λοιπόν το 1991, η ανακοίνωση βγήκε τον Απρίλιο. Η ανακοίνωση έγινε και συγκεκριμένα και στο ξενοδοχείο το Park, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μάλιστα. Έτσι, το Park Hotel λοιπόν. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είχε μαζευτεί εκεί ο τύπος, εκείνο τον Απρίλιο, δηλαδή κοντά το Πάσχα. Έγινε ανακοίνωση λοιπόν ότι η Nintendo θα ξεκινάει να σπονσοράρεται και να διανέμεται κανονικά και στη χώρα μας. Το στοκάρισμα των μαγαζιών, το στήσιμο της εταιρείας, όλο το marketing plan κτλ. Ξεκίνησαν τα πρώτα καταστήματα να πουλάνε πράγματα τέλη Αυγούστου. Δηλαδή στις καλοκαιρινές διακοπές, Αύγουστο, ξεκίνησαν να εφοδιάζονται τα καταστήματα στα ράφια τους με Nintendo προϊόντα. Όμως, ήταν πολύ χαμηλά τα κομμάτια, η Nintendo ήταν διστακτική ακόμα στην αγορά της Ελλάδας, που στην αγορά της Ελλάδας επικρατούσε ακόμα η Atari, με links, μηχανήματα, δούλευε ακόμα στην Ελλάδα πάρα πολύ και το home computing system. Το home computing με πολύ τα home micros, έτσι, Atari ST, Amiga 500, ακόμα τώρα. Έτσι, ναι. Όλα αυτά τα μηχανήματα, όλοι οι έφηβοι τα ονειρευόντουσαν. Επηρεασμένοι από την Βρετανική αγορά. Έτσι. Μπράβο, που εκεί ήταν η Μέκα. Ναι. Είχε γίνει χαμός. Οπότε πολλοί έφηβοι γουστάρανε πάρα πολύ τα home micros, ήταν λίγο διστακτικοί. Όμως η Sega, τι γίνεται. Η Sega πριν την πάρει η Zegetron, που έγινε ταυτόχρονα με την Nintendo το 1991, μάλιστα. Είχε δυο αντιπροσώπους πριν. Που ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Υπήρχαν δύο αντιπροσωπείες, η μία ξεκίνησε το 88. Μέχρι το 90, από το 90 μέχρι το 91 μία εταιρεία για ένα χρόνο και το 91 την πήρε η Zegetron. Οπότε λοιπόν στην Ελλάδα, όπως και εγώ έχω πει σε ένα επεισόδιο, εγώ το 90 είχα ήδη παίξει με το Mega Drive και είχα πάθει σοκ. Μάλιστα. Δηλαδή είχα δει τι γινότανε και η Nintendo
δεν υπήρχε. Οπότε, αν κάποιος λέει ότι είχε πάρει NES και Game Boy πριν το 91 που λέμε ότι είναι η official ημερομηνία, το είχαν φέρει ή απ' έξω ή από κάποιο κατάστημα που πήγαν τα πολλά καταστήματα εδώ και φέρανε παραεισαγωγές. Μάλιστα. Τι σημαίνει παραεισαγωγή, να το εξηγήσω. Λοιπόν, παραεισαγωγή σημαίνει ότι ένα μαγαζί κάνει τα κονέ του με καταστήματα του εξωτερικού και μας φέρνει είτε αμερικάνικα είτε γιαπωνέζικα μηχανήματα, είτε και ευρωπαϊκά από την Αγγλία π.χ. Γερμανία, Ιταλία, ναι, τα οποία τα έφερνε σε πολύ μεγαλύτερο κόστος από ό,τι θα ήταν η κανονική του τιμή. Δηλαδή, αν είχε 100.000, το φέρνανε με 180, με 200.000. Δηλαδή, εξωφρενικά ποσά. Όπως είχε γίνει και με το PlayStation 1, ο κουμπάρος μου το είχε πάρει 300.000 δραχμές το 95 ο πατέρας του, όταν εδώ μας ήρθε το 96-97 σε 150-180. Παρασαγωγή λοιπόν ήταν αυτό. Οπότε όσοι το έχετε πριν το 91, είτε σας το φέρανε θείοι από το εξωτερικό, είτε ο μπαμπάς σας έσκασε χοντρό πακέτο και σας το πήρε από τα κάποια μαζί από τις εποχές Teleclub, Athens Club, όλα αυτά. Οπότε λοιπόν ξεκινάει η Nintendo σιγά σιγά. Από τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη ξεκινάει, πιάνει τη σχολική χρονιά κάπως, το ξεκίνημα. Στο κάτω ήταν μαγαζιά σιγά σιγά και αυτό το λέω γιατί μίλησα και με κάποιο άτομο που δούλευε στη Nintendo και είχα διαδέχει τη τύχη να μάθω κάποια extra infos. Στην αρχή η αγορά δεν πήγαινε καλά, δεν ήταν οι πωλήσεις πολύ ανεβασμένες, οπότε η Nintendo αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο χαμούλι στο νούμερο 1 εμπορικό πολυκατάστημα και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων εκείνη την περίοδο, που ήταν το Μινιόν. Ξεκίνησε ένα επιθετικό marketing Nintendo στα τοπικά μαγαζιά. Εγώ τα παιχνιδάδικα σου του Γαλατσίου. Θυμάμαι ξαφνικά να κρέμεται το μανιτάρι που έχει με το Μάριο με την πετρονιά. Ναι, ναι. Να κρέμεται συνήθως των καταστημάτων. Άρχισα να βλέπω τα stands που είχαν μέσα κασέτες. Σε αυτά εδώ, παιδιά, τις θήκες, τα cases που έχω του NES που έμπαινε και το Game Boy. Άρχισα να βλέπω και εσύ. Θα θυμάσαι πολλά μηχανήματα. Και κάνει λοιπόν ένα. Στολίζει τον ένατο όροφο του Μινιόν. Τον στολίζει Nintendo θεματικό, παιδιά. Έτσι. Και ανακοινώνονται και κάποιοι διαγωνισμοί. Αυτά θα μας τα πεις μετά. Και γίνεται ένας χαμούλης. Οπότε λοιπόν η Nintendo μας ήρθε με αυτό το μηχάνημα και το Game Boy τέλος του 91. Το Super Nintendo είχε ήδη κυκλοφορήσει όπως είπαμε. Αλλά δεν το έφερε ακόμα. Το τρέναρε. Πάντως ήρθε στην Ελλάδα, Dennis, όταν στην Αγγλία ήρθε το 86. Σε εμάς ήρθε μετά από 5 χρόνια. Αργήσαμε πολύ. Γενικά θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 80, σε γενικά προϊόντα το λέω, ναι, ήμασταν λίγο πάντα λίγο πίσω. Ναι, εγώ έβλεπα πράγματα στην Αμερική, θα πω κάτι απλό, ναι, ακόμα και τρόφιμα, δηλαδή δημητριακά, ναι, Mars, sneakers, δηλαδή έβλεπα πράγματα που τα είχα στην Αμερική εδώ και δεν υπήρχαν. Δεν τα είχα εδώ, ναι, και είχα φίλους μου που ήταν στην Αγγλία και στη Γερμανία και τα είχαν. Ναι. Αλλά όμως θεωρώ ότι όντως από το εκεί 90-91 για την Ελλάδα ξαφνικά ήρθαμε σε μια, ναι, σε μια ισορροπία με τις διάφορες εισαγωγές με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και σε παιχνίδια και σε video games και σε είδη. Καταρχήν να σας πω κάτι άλλο πολύ βασικό που το έχω διαβάσει ας πούμε σε ένα φόρουμ. Τα αθλητικά παπούτσια, Nike, Adidas και αυτά ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν πριν το 90. Πάρα πολύ δύσκολο, ή το 89 κάτι τέτοιο, γιατί κυριαρχούσε στην ελληνική αγορά η Strike. Α, ναι. Και δεν υπήρχε, ή κάποια άλλη εταιρεία τώρα που δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, πάλι ελληνική. Ναι, τη θυμάσαι και εγώ, ναι, σε Strike έπαιρνα. Οπότε υπήρχε κάποιο, πώς να το πω, ένα restriction λίγο στο importing, σε πράγματα να μας έρθουνε. Και όντως μετά εκεί λοιπόν το 90-91 λασκάραν τα πράγματα, ναι, και ήρθανε σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, παιδιά, στην Ελλάδα το 91 έρχεται λοιπόν η Nintendo και αλλάζει το map. Το τοπίο. Γιατί τώρα αλλάζει το τοπίο, Dennis? Γιατί είναι αυτό. Θεωρώ εμένα, εσένα και όλους τους συνομήλικους μας πολύ τυχερούς, παιδιά, γιατί ασχολούμαστε περίπου 30 συν πλην χρόνια με το gaming ακόμα και είμαστε από αυτούς που έχουμε ζήσει το μπουκάρισμα των video games σπίτι μας, είτε λίγο πιο μεγάλο από εμάς με τα Atari, δεκαετία του 80. Ναι, όντως, εμένα ήταν έτσι, το Atari ναι, πρώτο. Αλλά το ζήσαμε με την Nintendo, που η Nintendo ήταν αυτό που έκανε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα το μεγάλο μπαμ, ρε παιδί. Mm, ναι. Έφερε δηλαδή τα home video game systems στο σπίτι μας και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μετά ακολούθησε η Sega και μετά μπήκαν στο παιχνίδι και οι άλλοι. Οπότε νιώθω πολύ τυχερός που έχουμε ζήσαμε αυτά. Ζήσαμε αυτή τη μετάβαση. Ναι. Ναι, πραγματικά. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί. Γιατί τα παιδιά που είναι έτσι μια γενιά λίγο μικρότερη από εμάς, το ήδη βρήκαν ένα κατεστημένο, να το πω ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήδη είχαν στο μυαλό τους ότι κυριαρχεί το PlayStation 1. Ναι.
Ενώ εμείς έχουμε ζήσει αυτές τις μεταβάσεις. Έχουμε δει και τις κόντρες στα δικά μας console wars, τι είναι καλύτερο, Sega, Nintendo κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι γουστάρω πάρα πολύ. Τώρα θέλεις να περάσουμε σε αναμνήσεις πρώτα τις δικές σου λοιπόν, να πάμε Αμερική. Πάμε έτσι λίγο. Ό,τι γουστάρεις να εντάχει, μας πεις. Θα πω ναι. Κάποια πράγματα. Και μετά να πω και εγώ τις δικές μου στην Ελλάδα τι έχει συμβεί. Όντως, δηλαδή θυμάμαι εκείνες τις χρονιές 85, 86, 87. Που σιγά σιγά ανέβαινε η Nintendo, να ακούω στην αρχή για Nintendo κτλ. Μια μέρα θυμάμαι που επισκέφθηκα τα ξαδέρφια μου που είχαν το NES και μου βάλανε το Super Mario Brothers. Πριν το πάρεις εσύ, Πριν το πάρω εγώ βέβαια. Και να τρελαίνομαι και να αρχίσω να παίζω κι εγώ και να, ξέρεις, να μην θέλω να σταματάω να παίζω, να προχωράμε κτλ. Να μου δείχνουν ότι υπάρχουν μυστικά. Ναι. Και λέω, δηλαδή, κάτσε, υπάρχει ένα παιχνίδι στο οποίο μέσα υπάρχουν μυστικά. Ναι, το Atari, εντάξει, ήταν. Ναι, ήταν straightforward, ας πούμε. Ναι. Μου δείξανε μετά το Nintendo Power ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει το Nintendo Power και αυτό και διαβάζεις. Και λέω ότι υπάρχουν άρθρα για παιχνίδια. Dedicated κιόλα για Nintendo. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Ναι. Και μετά που εγώ είχα συνηθίσει μέχρι τότε να παίζω το Atari, να πω λίγο αυτό, ότι πιο πριν έπαιζα το Atari, έπαιζα το Pac-Man, έπαιζα το Pitfall, το πρώτο παιχνίδι της Activision. Έτσι. Έπαιζα Frogger, το Superman. Έπαιζα το Frogger, έπαιζα το River Raid, τα αεροπλανάκια. Έπαιζα το River Raid, τα αεροπλανάκια. Δηλαδή, τώρα εντάξει, μην τα πω, το Combat, όλα αυτά τα παιχνίδια τα έπαιζα. Το Box, που ήταν το Sigma, ναι, σας ήταν ένα έτσι, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα έπαιζα. και μετά βλέπω αυτό το της Nintendo και είναι ένας άλλος κόσμος, δηλαδή το πρώτο Mario με ξετρέλανε τα γραφικά. Ξέφυγε, πήγε αλλού. Και τα χρώματα. Μετά είδα το άλλο θεϊκό παιχνίδι, το 87, το Punch-Out. Ναι. Με το Punch-Out. Είναι το αγαπημένο σου. Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Το οποίο μπορώ να το τερματίσω, δηλαδή μέσα σε μία ώρα θα φτάσουμε στο Mike Tyson και θα του φάμε τα βραχιά. όλα αυτά μου άνοιξαν ένα καινούριο τελείως κόσμο και εκεί ήταν το 87-88, πήρα και εγώ το Nintendo μου, όπως ήταν σφραγισμένο και τα λοιπά, ήρθαμε τότε στην Ελλάδα και το έφερα στην Ελλάδα και είχα πάρει πάρα πολλά παιχνίδια, είχα πάρει τότε το Super Pitfall, επειδή ξέρω το Pitfall από το Atari, πήρα το Super Pitfall. Ναι. Τι κακό παιχνίδι, άδικο κακό φτιαγμένο λοιπόν. Το Super Pitfall, είχα πάρει το Punch Out, είχα πάρει, έτσι να θυμηθώ, τους πρώτους τίτλους. Alpha Mission, ένα παιχνίδι το οποίο δεν το βλέπω πουθενά. Ναι. Ούτε λούς δεν το βρίσκω. Ναι. Άλλο πλανάκι ήταν αυτό. Το θυμάμαι, ναι. Είχα πάρει το Super Mario, το Zelda, το 1, το Spy Hunter, καμία δεκαετία παιχνίδια. Τώρα, εντάξει, ναι. Πάνω κάτω αυτά ήταν. Εντάξει, ήταν αρκετά. Ναι, βέβαια, το συζητάμε. Λοιπόν, με το καλημέρα είχα 10 παιχνίδια. Ήταν πολύ βασικό. Τι άλλο να ήθελα. Ναι, πολύ βασικό. Και ήρθαμε στην Ελλάδα και το δυστυχές ήταν ότι είχαμε τη διαφορά του NTSC με το PAL Second. Πού να το ξέρω τώρα αυτό το πράγμα, ούτε η μητέρα μου το ήξερε, πού να ξέρουμε. Εγώ ούτε σχολείο δεν έχω τελειώσει, με λέγε η μάνα μου. Άρα λοιπόν το συνδέσαμε εκεί, δεν έπαιζε, φέραμε έναν ηλεκτρονικό και ο ηλεκτρονικός δεν ήξερε καλά τι του γινότανε. Το καλύτερο που μπορούσε να μου κάνει ήταν είχαμε ένα γίγας μετασχηματιστή για να βάζουμε το αμερικάνικο ρεύμα. Τα step down converters μετά. Ναι, yeah. Το οποίο ήταν τεράστιο, το έχω ακόμα. Και μόνο οθόνη ασπρόμαυρη, ούτε ήχο ούτε χρώμα. Αλλά έστω και έτσι όμως έκατσα και τα έλειωσα όλα τα παιχνίδια, τελείωσα το Zelda του 1, όλα τα έλειωσα τα παιχνίδια μου, όλα, ξανά και ξανά. Εγώ και 2-3 επιστήθιους φίλους που είχα και ερχόντουσαν στο σπίτι μου μετά το σχολείο της Σαββατοκύριακο και τα λιώναμε. Shout out to D, πιστεύω ότι θα το δεις D αυτό το επεισόδιο. Okay. Και τα παίζαμε αυτά τα παιχνίδια. Και όταν ερχόντουσαν φίλοι μου οι οποίοι ήταν Έλληνες φίλοι, γιατί αυτά τα παιδιά είχα φίλους, πήγαινα σε Ελληνοαμερικάνικο σχολείο, αλλοδαπών σχολείο. Κατάλαβα, ναι. Ήμασταν δηλαδή παιδιά που οι γονείς μας είχαν ζήσει Γερμανία, Αμερική, Νότια Αφρική, Αυστραλία κτλ. Αγγλία. Μάλιστα. Οπότε είχαμε μια εικόνα με τα Nintendo. Όταν όμως ερχόντουσαν φίλοι μου οι οποίοι ήταν έξω από το χορό αυτόν, δεν ξέραν τι βλέπανε. Ναι, ναι, ναι. Και τους το έβαζα πρώτη φορά. Δηλαδή κάποια παιδιά εδώ, γαλιατσιώτες, ξέρω εγώ, από την Άξο και τα λοιπά, τα βλέπανε πρώτη φορά. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Και βάζαμε και παίζαμε και ήταν mind-blowing. Ισχύει. Για αυτούς. Όπως όταν έδειχνα εγώ το Game Boy, που ήταν και αυτό μια
μια χρονιά πριν έρθει στην Ελλάδα την Nintendo και τότε να στους φίλους μου λέγανε τι είναι αυτό ρε φίλε. Ακριβώς. Γιατί τότε είχαν τα Game & Watch, ήταν αυτά τα πανηγυριώτικα τα LCD. Και λέει τι είναι αυτό, αυτό είναι extreme technology ας πούμε. Ωραίες αναμνήσεις σου, λυπάμαι που έπαιζες τα παιχνίδια αυτά σπρώμα και χωρίς ήχο, αλλά συνιώθω γιατί και εγώ ένα super NES αμερικάνικο που είχε φέρει ένα θείο στη βαφτιστήρα μου, το έπαιζα εγώ όταν πήγαινα εκεί και είχε Super Mario World, F-Zero, Mario Kart. Mario Kart, Link to the Past, Robocop 3, κάτι άλλα παιχνίδια. Δεν είχα εγώ τότε Super Nintendo, είχα το NES μετά εννοείται όπως σας έχω πει. Και τα παίζα σπρώμα και χωρίς ήχο. Και είχα ξενερώσει γιατί ήξερα ότι ήταν παιχνιδάρες. Και ναι, οπότε σε καταλαβαίνω. Είχαν και ωραίες μουσικές και δεν μπορούσαμε να τις απολαύσουμε. Ισχύει. Εγώ θυμάμαι, επειδή είχα απομνημονεύσει κάποιες μουσικές από το αμερικάνικο, όταν τις έπαιζα, τις τραγουδούσα μόνος μου, ρε φίλε. Ήταν πολύ κρίμα. Λοιπόν, και κάπου εγώ θα κλείσω εδώ την ιστορία λέγοντας το εξής, και ίσως είναι και μια καλή εισαγωγή για εσένα αυτό. Ναι. Ότι θυμάμαι τότε που άκουσα ότι θα γίνει στο. Θα γίνει, ότι έρχεται η Nintendo, το έχω βλέπει σε κάποια περιοδικά κτλ. Mm-hmm. Και έλεγα, wow! Και τώρα θα δείτε, επιτέλους θα καταλάβετε κι εσείς αυτό που. Να το νιώσετε κι εσείς να πάρετε το δικό σας. Τι είναι αυτό που έχω εδώ, δεν είναι. Ακριβώς. Και πήγα στο Μινιόν το 91, στο event αυτό λοιπόν που ανέφερες. Ήμουνα καταενθουσιασμένος όταν είδα. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν στον 7ο όροφο ή στον 9ο όροφο. Στον 9ο όροφο ήταν. Πρέπει να ήταν στον 9ο, γιατί είδα πρόσφατα κάτι σε ένα περιοδικό και λέει στον 9ο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν στον 8ο. Το περιοδικό λέει στον 9ο, θα πιστέψουμε το περιοδικό από τότε. Ναι. Και πήγαμε εκεί και θυμάμαι που ήταν, ήταν σκοτεινό γύρω-γύρω. Ήταν σαν να μπαίνει σε ένα σκοτεινό. Πώς θα το πω. Όταν όλα σκοτεινά. Ναι. Και απλά είχε πολλές καρέκλες. Μπροστά είχε μια σκηνή, ας πούμε, και είχαν στήσει 5 stands με Nintendo, με 5 σιδερένιες καρέκλες. Ναι. Και ήταν αυτός ο ηθοποιός που συνέχεια ξεχνά το όνομά του. Ο Ντανός Ζανιά. Ο Ντανός Ζανιά. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Ναι, αυτός λοιπόν. Και είπε καλώς ήρθατε κτλ. Κτλ. Και στον κόσμο του Super Mario και ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο της Nintendo και θα γίνει μια κλήρωση και καθίστε πάντα ο καθένας από ένα λαχνό και πίναμε από ένα λαχνό. Και είχα πάει με την αδερφή μου τότε, γιατί εντάξει ήμουν 12-13 χρονών, ναι. Είχα πάει με την αδερφή μου και παίρνουμε λαχνούς, δεν είχε πολύ κόσμο. Ναι. Δηλαδή ζήτημα να ήμασταν σε αυτή τη σκηνή που ήμουν εγώ, ήταν Τετάρτη. Δείτε να ήμασταν 15 άτομα. Κατάλαβα. Οπότε 5-15 είχαμε δηλαδή 30% πιθανότητα. Ναι. Και λέει τους λαχνούς και βγαίνω εγώ να παίξω και βγαίνει και η αδερφή μου να παίξει, η οποία δεν είχε σχέση. Ναι. Οπότε τι παίζουμε Super Mario, έπρεπε είχαμε 3 λεπτά ή 3 λεπτά ή 5, το ξεχνάω αυτό, να παίξουμε και να κάνουμε high score. Ναι. Εντάξει, αέρα πατέρα, βγήκα πρώτος. Το έχω ξαναπεί και στο άλλο επεισόδιο. Ναι. Και πρώτος πήρα το παιχνίδι το Quark. Το άλλο επεισόδιο είναι αυτό που θα δείτε την πρωτοχρονιά. Και πάμε back to the future τώρα. Ναι. Και το είχα αναφέρει και στο Game Room βέβαια. Ναι, το έχεις πει. Το είχα πει. Εντάξει, πιο λίγο ψαλιδεμένο. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το έζησες. Το έζησα αυτό. Και μετά ήταν το event το μεγάλο το Σαββατοκύριακο που δεν τα κατάφερα. Ναι. Λοιπόν, κάπου εγώ θα κλείσω εδώ τις δικές μου αναμνήσεις. Κάνοντας σου την πάσα. Μπαίνεις πάσα τώρα. 1991. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό που μας εξιστόρισε ο Ντένις, εγώ παιδιά δεν το είδα. Γιατί δεν το είδα. Γιατί εγώ πήγα στον όροφο με τα παιχνίδια και τα video games, ήταν ένας όροφος αυτός. Εγώ υπάρχει μια. Πώς να το πω. Έχω διαβάσει κάτι ότι αυτό που έζησες εσύ λένε ότι έγινε μετά το τέλος του 91, μετά την πρωτοχρονιά, αρχή του 92. Εσύ υπάρχει πίσω να το θυμάσαι αυτό. Θυμάμαι ότι ήταν χριστουγεννιάτικο season. Μήπως είχε μείνει ο στολισμός και μπορεί να έγινε, ας πούμε, μετά την πρωτοχρονιά, να έγινε στα φώτα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ενδέχεται. Μπορεί, ναι, γιατί. Για να πηγαίνω δε και Τετάρτη. Ναι. Άμα το σκεφτώ και λογικά λίγο ναι. Τώρα. Τετάρτη πώς πήγα αφού δεν πήγα σχολείο, ας πούμε. Αυτό. Ήταν η μέρα. Ίσως ήταν ακόμα να δεις την περίοδο που ήταν κλειστά τα σχολεία. Αλλά εγώ λοιπόν πήγα με τον πατέρα μου, έχω πει τα κάλα τα παιδιά, έχω βγάλει ένα ποσό τώρα το 91, καταρχήν τώρα μιλάμε ότι ήμουν 9 χρονών. Σωστά. Ακόμα δεν έπαιζα hardcore κάλατα όπως Δευτέρα γυμνασίου που παίρναμε Master System 2 και ιστορίες. Είχα βγάλει κάπου 7-8 χιλιαρικάκια, έτσι. Και με παίρνει ο πατέρας μου, τότε εντάξει, τώρα θα μου πεις, φλεξάρεις τα λεφτά, όχι. Ο πατέρας μου τότε ήταν σεφ, παιδί μου. Εντάξει, ένα ιστορικό γεγονός. Είχε, ναι, είχε καλή δουλειά. Εντάξει, γιατί
έπαιρνε καλά χρήματα. Ωραία. Τότε. Άλλες χρονιές μετά δεν έπαιρνε για καλά λεφτά. Τότε έτυχε να παίρνει καλά λεφτά. Γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν στα σκαριά που έφτιαχνε το Island, μάλιστα, το μεγάλο κλαμπ στην παραλιακή. Ναι. Που ο πατέρας μου, παιδιά, τόστησε, για όσοι ξέρετε, μπορεί να παθαίνει το Island, το dinner club το τεράστιο. Ο πατέρας μου το ξεκίνησε να κουζίνει. Οπότε παίζανε τότε για εκείνη την περίοδο λεφτά. Ήταν πολλά τα λεφτά, βέβαια. Λοιπόν, λεφτά θυμάμαι, υπάρχουν. Έτσι, ήταν και Πασόκ, ναι. Και θυμάμαι λοιπόν, παιδιά, με πάει. Πάμε στο Μινιόν. Εγώ πάντα ξετρελαινόμουν με το Μινιόν. Και ποιο παιδί δεν ξετρελάει με ναι, το Μινιόν. Έτσι, και εγώ, και τον Λαμπρόπουλο δίπλα. Λαμπρόπουλος, Κλαουδάτος. Κλαουδάτος. Πάντα τέτοιες περιόδους όταν πηγαίνω και στην Αθήνα, τώρα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ναι, περνώ απ' έξω από τα μαγαζιά και εγώ κοιτάξω. Και με πιάνει ψυχή μου, ναι, γιατί αυτά τα μαγαζιά δεν υπάρχουν πια, παιδιά. Και για όσους τα προλάβαν και τα ζήσανε, είτε μεγαλύτερους είτε κάποιους λίγο πιο μικρούς από εμάς οριακά, πραγματικά μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν τι εστί Μινιόν, Λαμπρόπουλος και αυτά. Ό,τι και να πούμε τώρα, το μόλ εμένα που πάνε τα πιτσιρίκια με κάτι event, εμένα μου φαίνεται πολύ άχρωμο, πολύ ψυχρό. Και το τσάμπο είναι λίγο... Ναι, δεν συγκινούνται με αυτό που ζούσαμε. Anyway, πάμε τον πατέρα μου στο Μινιόν, γιατί συνήθως πηγαίναμε τη μάνα μου και ο πατέρας μου, επειδή ξέρεις, πάντα δουλεύει, παιδί μου, νύχτα, όλα αυτά τα ντου στο κέντρο, τα έκανα πάντα με τη μάνα μου. Απλά εκείνη τη φορά με πήγε ο πατέρας μου, μάλλον δεν είχε φύγει ακόμα για δουλειά, είχε ξυπνήσει λίγο πιο νωρίς. Και πάμε λοιπόν στο Μινιόν και ανεβαίνουμε τις κυλιόμενες, τις σκάλες, ξέρω εγώ. 10 χρόνια θέλαμε να τις ανεβούμε. Μπράβο, ναι. Και μπαίνω, ας πούμε, στον όροφο με τα παιχνίδια. Και θυμάμαι τώρα να είναι τα κλασικά τα τραπέζια που τρέχανε τρενάκια γύρω, ναι, από, ναι, βουνά, ναι, που βγαίνανε από, ναι, σύραγγες. Ναι. Και τους υπαλλήλους θυμάμαι από την πίσω πλευρά. Να τα χειρίζονται. Ναι, και εμείς να είμαστε από εδώ. Δηλαδή θυμάμαι ένα μεγάλο κενό μεταξύ εμάς και των υπαλλήλων. Μπράβο. Θυμάμαι Turbo Tracks, τηλεκατευθυνόμενο της Nike, ένας υπάλληλος, ένας πιτσιρικάς να το κάνει demonstration και να το σβουρίζει το Turbo Tracks και να μπαίνω να βλέπω και το session. Γιατί ξέρεις, είχε κομμάτια όροφος. Είχε δηλαδή, ναι, το, ναι, σημείο με τα τηλεκατευθυνόμενα, σημείο με Lego και Playmobil, G.I. Joe Transformers που ανοίγανε και τα είχαν σαν διοράματα. Και σε μια μεγάλη γωνία, παιδιά, ήταν τα video games με οθόνες και τη Sega τότε είχαν έρθει λοιπόν τα cases, αυτά τα οι βιτρίνες που έχω και εγώ στο room tour. Στο game room, συγγνώμη. Τυχερέ. Και Nintendo Stands. Οπότε εκεί λοιπόν θυμάμαι Ντάνες, αυτό εδώ το Nintendo, έτσι. Αυτή είναι η version, παιδιά. Αυτό ήταν το version. Αυτό είναι το πρώτο version που ήρθε στην Ελλάδα. Είναι το European version. Είναι τέλος, European, δηλαδή, version, είναι γερμανικό variant ουσιαστικά. Από τη Γερμανία έκανε το μεγάλο import τότε η Seitoch. Θυμάμαι πάρα πολλές Ντάνες από το μηχάνημα και Game Boys. Έτσι. Ναι. Και παντού στολισμός θεματικός Nintendo. Αυτό λοιπόν που μας είπε ο Ντένις ότι ήταν ο διαγωνισμός, εγώ, παιδιά, αυτό δυστυχώς δεν το είδα. Δηλαδή μπορεί να το χάσεις για μια, ας πούμε, για κάποιες μέρες. Να σου πω κάτι. Μπορεί να υπήρχε και απλά να μην. Όχι, το... δεν υπήρχε περίπτωση να πας. Δεν ξέρω, ναι. Πρέπει να το αστόχησες για λίγο. Πιθανόν. Σου λέω πραγματικά δεν το θυμάμαι καν ότι υπήρχε διαγωνισμός, γιατί και ο πατέρας μου, παιδί μου, δεν θα τον κόπω τώρα αφού και αγοράσαμε το παιχνίδι να πάμε πάνω. Εκτός αν υπήρχε νοοτροπία να το ξέραμε και να μου είπε ο πατέρας μου, αφού το αγοράσατε, πάμε να παίξεις να κερδίσεις. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν θυμάμαι, ήμουν παιδιά 9 χρονών. Μπορεί να σε θεωρείς και μικρό. Τι να σου πω, ναι, okay. Απλά δεν θυμάμαι καθόλου αυτό το διαγωνισμό. Ξέρω από άλλους φίλους ότι όντως έχει γίνει, έχουμε δει τις φωτογραφίες, μας τα λέει και ο Ντένις, απλά εγώ δυστυχώς το έχασα. Και τώρα τι γίνεται, εδώ ξεκινάει τώρα όλη η μαγεία, Ντένις. Κάτι άλλο που έχω πει και, και με έχει αμφισβητήσει κάποιος σε παλιότερο επεισόδιο στο κανάλι, είχα πει ότι το πήραμε και φύγαμε αυτό με 150.000 δραχμές. Ο πατέρας μου τότε μαζί με το μηχάνημα μου πήρε και το Zelda. Δηλαδή είχε μέσα το Super Mario και πήραμε το Zelda. Βέβαια, εγώ είχα δει το Super Mario και το 2 και το 3 ότι φιγουράρανε. Μάλιστα, ναι. Ήθελα εκείνα ήταν λίγο πιο ακριβά και πήραμε το Zelda. Το μηχάνημα, παιδιά, αυτό στην αρχή, γιατί αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, η τιμή του είχε έρθει τρομερά υψηλά, overpriced. Όπως είχαν έρθει και στο μέλλον και άλλα μηχανήματα overpriced. Δηλαδή το Dreamcast το πήραμε και αυτό 140.000 δραχμές. Όταν ήρθανε Saturn, PlayStation 1, φιγουράρανε, παιδιά, στις ίδιες τιμές. Ναι, είχαμε πάντα πιο ακριβές τιμές από την Ελλάδα. Μπράβο. Εκτός από το Sega, τα Mega Drive και τα Master System ήταν πάντα σε πολύ πιο ήρεμες τιμές για να χτυπήσουμε τον ανταγωνισμό της Nintendo. Αλλά θυμάμαι λοιπόν, παιδιά, αυτό να είναι σε 150.000 δραχμές και είχε. Θυμάμαι τις τιμές των Μινιών, απλά το είχαν βγάλει γιατί είχε πει και καλά για δώρο και εγώ τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι η πιο ωραία μου ανάμνηση που την είχα πει και στο Retropolis όταν με είχε καλέσει πέσα Χριστούγεννα για να πω έτσι μια ανάμνηση χριστουγεννιάτικη. Εγώ έπαιζα NES σε ένα stand. Δεν είχα πάει με το σκοπό, παιδιά, ότι εγώ θα πάρω NES. Εγώ δεν το ήξερα.
Εγώ είχα πάει απλά να χαζέψω το μηνιόν και να πάω κανένα παιχνίδι. Και με στέλνει ο πατέρας μου λίγο πιο εκεί. Και κάνει τον deal λοιπόν και μου αγοράζει παιδιά αυτό. Αγοράζει και το Zelda, το αμπαλάρι, τα βάζει σε σακούλα. Και εγώ είχα χαθεί ρε παιδί μου. Έπαιζα νομίζω και στα NES stands. Ο πατέρας μου ήταν αλλού, μίλαγε με τους υπαλλήλους, δεν ήξερα τι γινόταν. Και ξαφνικά σε κάποια στιγμή, αφού ξέρεις, έχω σλακάρει εκεί, έχω κάνει και έχω ράνει, βλέπω τον πατέρα μου με μια μεγάλη σακούλα μηνιών. Που δεν έχω τέτοια σακούλα ακόμα, την έχω χάσει. Τέλος πάντων, πάμε σπίτι και είναι αμπαλαρισμένη. Και το ανοίγω, παιδιά. Νόμιζα ότι θα μου είχε πάρει ή κανένα τηλεκατευθυνόμενο ή κανένα όχημα GI Joe μεγάλο. Και κάνω έτσι και βλέπω. Δηλαδή, παιδιά, δεν θα το ξεχάσω. Βλέπω την εικόνα του Super Mario. Και εκεί. Το σκέφτομαι, φίλε, και. Συγκινήσε. Φρικάρο, ναι, έρση. Είναι ακριβώς πριν 29 χρόνια αυτό, ρε φίλε. Θυμάμαι ωραίο, να το ωραίο, σκίζω. Θυμάμαι να το σκίζω και να βγαίνει το NES από μέσα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πώς να σου το πω, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχα φουντώσει, θυμάμαι, πήγα να κλάψω τη χαρά μου. Προφανώς είναι κάποιες στιγμές πατέρα με γιου που είναι καταγεγραμμένο ότι πίστευε ο πατέρας αυτός ότι αυτό το παιδί, αυτή τη σκηνή θα τη θυμάται. Ναι, έτσι είναι. Για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι είναι. Πάρα πολλά χρόνια. Και το θυμάμαι λοιπόν, Ντένις, εδώ ξεκινάει η μαγεία μου, το ανοίγω. Super Mario Bros. Μέσα, το γράφει και κάτω στη γωνία, μπαντλαρισμένο με το μηχάνημα. Ελληνικές οδηγίες, είχε γίνει δουλίτσα με την Ιτότσου. Και τώρα αυτό το τελευταίο για να κλείσω. Είναι ότι αυτό το κουτί, παιδιά, όπως βλέπετε. Κάτι πήγα πέσει. Δεν γίνονται ζημιές. Ναι, που θα το δείτε και σε λίγο, στο δεύτερο μέρος αυτού του επεισοδίου. Αυτό το επεισόδιο είναι σήμερα μαμούθ, παιδιά. Αυτό το επεισόδιο θα το γουστάρετε σήμερα. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να γίνει ένα επεισόδιο που θα γίνει ορόσημο στο ελληνικό YouTube. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κουτί μαζί με το Game Boy μου είναι τα δύο μοναδικά μου κουτιά. Γιατί είχα κονσόλες μετά που πεταχτήκανε κουτιά. Master System, Jaguar, ναι. Κάτι άλλα μηχανήματα. Αυτό το κουτί, Dennis. Έμεινε αναλύωτο στον χρόνο. Ναι. Μέχρι και η γυναίκα μου έχει αναρωτηθεί. Μα είναι πώς... mint. Ναι, και του Game Boy, αν είδες, έχω και... κάποια σκισηματάκια, δηλαδή δεν προσέχτηκε τόσο. Καλό κατάσταση, αλλά αυτό δεν είναι mint. Αυτό είναι, είναι από αυτά που εγώ θα πλύνω παραπάνω για να το έχω στη συλλογή. Άρα λοιπόν. Είναι... Να τον ρωτήσω πόσα χρήματα θέλει για να μου το δώσει. Όχι, όχι. Μετά από την ιστορία που μόλις μου είπε. Έτσι, τώρα με την ιστορία είναι μια άλλη τιμή, φίλε. Τώρα ανεβαίνει, γιατί είναι console hunter exclusive τώρα αυτό το story. Είναι priceless πια. Έπαθα λοιπόν το σοκ μου και για να συμπληρώσω και αυτό που είπα για την τιμή που κάποιοι δεν το πιστεύανε. Πριν κάποια χρόνια, ένα παιδί σε μια ρετρό ομάδα, τη μεγάλη, τη Retro Video Games Greece, επειδή το είχα πει αυτό και δεν το πιστεύανε, κάποιο παλικάρι πέταξε φωτογραφία το NES του με αυτοκόλλητο μινιόν και έγραφε ή 130 ή 150.000 δραχμές. Οπότε υπήρχε αυτή τη τιμή, δεν είναι παρούφες, όμως μετά άρχισε μεγάλη κάθοδος τιμής. Προφανώς η Nintendo ήθελε να πιάσει στην αρχή ένα μεγάλο income. Τι μπορεί να πιάσει, ναι, από το NES και μετά να προωθήσει τα... Και μετά μας έφερε το Super NES που ήρθε στα 70.000, αν θυμάμαι. Και αυτό όμως έπεσε πολύ. Αυτό δηλαδή έπεσε κατακόρυφα, δηλαδή 120-130, δεν ξέρω πόσο είχε ακριβώς, 120-150. Έπεσε στις 30 και 35.000 δραχμές έχω ακούσει τη μία από τον Νικόλα το Ράσελ, που είναι μεγάλος ρετροσυλλέκτης. Έχω ακούσει για 35.000 και μετά θυμάμαι να το βλέπω και εγώ στα μαγαζιά το 94-95, 20-15, μέχρι 12.000 θυμάμαι τελευταία τιμή. Να φύγει. Έκανε το μεγάλο μπαμ, δηλαδή πήρανε λεφτά από την ελληνική αντιπροσωπεία, ρε παιδί μου, εντάξει, overpriced, αλλά μετά έπεσε η τιμή για να φέρουν το Super Nintendo. Και Dennis λοιπόν, το NES για μένα σημαίνει πάρα πολλά, γιατί ήμουνα εγώ και άλλο ένα παιδί, ο συμμαθητής μου ο Γρηγόρης, Γρηγοράρα, Σαραβανίτη, Γαλατσιώτη, Αλυτία, Μηχανόβια, λοιπόν,
Θυμάμαι στο πάρτι σου το 91 να έχω σκάσει, παιδικό πάρτι, και εγώ είχα το Mario και το Zelda και ο Γρηγόρης είχε DuckTales, είχε Skate or Die, είχε Excite Bike και είχε και Super Mario 3. Και εκεί παίζω Super Mario 3 γιορτές. Μόλις έχω παιδί το δικό μου, έχω πάει στο Γρηγόρη σε παιδικό πάρτι και παίζω το Super Mario 3. Και Dennis. Το λένε. Και να σκάει τούτη και η διαφήμιση ελληνική τη Nintendo που έδειχνε την κλασική εικόνα που έχουμε πει τα παιδιά να φωνάζουν Mario. Mario. Και να δείχνει την ηφίλιο να γίνεται. Η φάτσα του Mario. Ναι. Έκτοτε το Nintendo για μένα, παιδιά, είναι συνυφασμένο το απόλυτο μηχάνημα που θα μπορούσε να βρεθεί σε κάποιο σπίτι. Πήγαινα σε ξαδέρφια μου στο Περιστέρι που είχαν και αυτοί ενιαίες και είχαν το TNMT, τα χειρονομιτζάκια, που εγώ δεν το είδα. Και έκανα σαν να πήγαινα να παίζω κάθε φορά ένα καινούργιο μηχάνημα. Ενώ και εγώ ενιαίες, απλά τότε εντάξει, μετά έχει φρενάρει η αγορά κασετών. Ένιωθα την ίδια αγάπη να πάω να παίξω κάπου αλλού ένα άλλο παιχνίδι. Δηλαδή το ενιαίες για μένα, πήγαινα σε ξαδέρφια μου, ας πούμε, στην Τρίπολη, υπήρχε ενιαίες. Πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, σε γνωστού του πατέρα μου, έβλεπα ενιαίες. Παιδιά, μέχρι θυμάμαι τώρα και τώρα μου έχονται τρελά flashbacks. Θυμάμαι μια θιά μου, με είχε πάει σε μια φίλη της στο Νέο Φάληρο και αυτό το παιδάκι που είχε εκείνη η κυρία πρωταγωνιστούσε σε διαφημίσεις με ελληνικές με ρούχα. Μούγερ, γάλα βλάχας και είχαν λεφτά και θυμάμαι είχαν και αυτοί NES σε ένα πολύ όμορφο σύνθετο με βίντεο, ήταν και το NES. Δηλαδή έχω το NES λοκαρισμένο σε πολλά σπίτια. Έτσι όπως το λες, ναι. Ήταν και εμένα η ερευνήση μου. Στην Αμερική. Όλα τα σπίτια υπήρχε το ενιαίες. Δηλαδή δεν μπορείς να διανοηθείς ένα σπίτι με παιδί και να μην έχει ενιαίες. Ακριβώς. Ήταν μεγάλο το ντου στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό που οφείλω να πω είναι ότι το ενιαίες δεν πούλησε τόσο όσο το Master System ο αντίπαλός του. Mm-hmm. Το Master System είχε πολύ πιο ανταγωνιστική τιμή. Ήταν πολύ πιο χαμηλό, είχε πιο φτηνά παιχνίδια. Και στην Ελλάδα, στην οκτάμπιτη console war μάχη, να το πούμε έτσι, οι πιο πολλοί είχαν Master System. Mm-hmm. Και εγώ πήρα Master System 2 το 95, πήρα δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, από τόσα χρόνια πήρα πάλι οκτάμπιτο μηχάνημα. Mm-hmm. Βέβαια είχε γίνει αυτό που είχα πει και στο περσινό επεισόδιο το Ξενιάτικο, ότι πήγαινε για Mega Drive και έγινε φόλα. Ναι, έτυχε αυτή η ιστορία. Με το Master System 2. Αλλά γενικά, εγώ ας πούμε, όταν είχα το NES, είχα μεγάλο πρόβλημα να ανταλλάξω κασέτες, ενώ με Master System. Έβρισκες, Έβρισκα μέχρι και στο Ψιλικατζίδικο στην Τραλέον, ναι. Στο Γαλάτσι. Είχα πάρει το Alien vs Predator 2000. Μάλιστα. Δηλαδή το έβρισκε παντού Master System. NES... Ήταν πιο accessible, ας πούμε. Ναι, πιο φθηνό και πιο accessible για τα μέσα νοικοκυριά. Ναι, αλλά το NES, παιδιά, έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια σε μένα και σε σένα και γι' αυτό, όπως είπαμε, και σε φώναξα σήμερα εδώ. Γιατί είναι στην καρδιά μας, παιδιά. Το Nintendo είναι στην καρδιά μου αυτό το μηχάνημα και ξέρεις τι, στεναχωριέμαι γιατί αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το Retro Collecting 6 χρόνια. Το NES δεν το έχω δώσει καθόλου σημασία, όπως και στο Game Boy. Έχω κάνει focus πάρα πολύ στη Sega και σε άλλα πράγματα. Και εσύ με έχεις μπριζώσει τελευταία με NES. Γι' αυτό και τσίμπησα, μου το έκανε και δώρο γιορτή η γυναίκα μου τις προάλλες στο Batman. Ωραία, από το Console Club. Πολύ δυνατή προσθήκη. Ο Alex βοήθησε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι. Hi Alex. Alex, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παράγγειλα και το Red October ακόμα να έρθει. Ναι. Το περιμένουμε, το πήρες και εσύ. Και εγώ το έχω πάρει. Το πήρες εσύ. Και ότι γενικά θέλω τώρα να. Θέλω λίγο να εστιαστώ NES, να βρω κάποια πραγματάκια, κάτι παιχνιδάκια, δηλαδή θα τα πούμε μετά. Αλλά και που άμα μπαίνει και ένα κομμάτι. Ναι. Θα εμπλουτιστεί. Απλά την αγαπάω πολύ τη συλλογή μου την NES και νομίζω ότι παιδιά αυτή ήταν το μεγάλο intro. Κάμερα μόνο. Πόση ώρα έχουμε intro. Πόση ώρα λέμε intro. 43 λεπτά. Λέμε 43 λεπτά τις ιστορίες μας, παιδιά. Για το NES πιστεύω θα το γουστάρετε. Δεν νομίζω να βαριέται κάποιος. Αν βαριέται κάποιος. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να βαριέται. Όχι, όχι. Όλοι θέλουν να ακούσουν την ιστορία. Πιστεύω ήταν ωραία αυτά που είπαμε. Κάτι θα μάθατε. Εμένα μου βγαίνει πολύ συνέστημα γιατί σας λέω είναι ακριβώς 29 χρόνια μετά από τη μέρα που άνοιξα αυτό το μηχάνημα. Και θες τώρα... να το ξανανοίξουμε πάλι σήμερα. Εννοείται, δεν θα αφήσουμε έτσι τους φίλους. Θα το ξανανοίξουμε και θα ανοίξουμε και τα δικά σου τα variations στα αμερικάνικα και θα δούμε για αξεσουάρ και θα δούμε και third party αξεσουάρ που είχα από μικρός. Θα δούμε παιχνίδια, θα παίξουμε και λίγα παιχνίδια. Θα παίξουμε, ναι, sneak peek θα τα δούμε έτσι τώρα κάτω στο χαλί, σαν να είμαστε πιτσιρικάδες με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να παίξουμε. Και το τελευταίο μέρος του παιχνιδιού θα είναι και ένα playthrough από ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή το σημερινό επεισόδιο, παιδιά, καθίστε, αράξτε μελομακάρονα, κοκακόλα, δεν ξέρω. Είναι το celebration ναι, του ναι. NES. Είναι το επεισόδιο που ήρθε να μείνει στο ελληνικό YouTube αυτό σήμερα. Πάμε λοιπόν, φύγαμε τώρα presentation μηχανήματα, κονσόλες, accessoires.
We'll be right back.
Έχετε δει πόσο ωραίο είναι το περασμένο part με τις αναμνήσεις και αυτά. Και εδώ έχω κάτσει κάτω στο χαλί, λες και είμαι πιτσιρίκος, μπροστά από το ξενιάτικο δέντρο. Και έχω αυτό το μηχάνημα λοιπόν, μετά από 29 χρόνια, ακόμα στην κατοχή μου, το δικό μου, το original, σε άψογη κατάσταση. Θέλω να πω κάτι που ξέχασα να πω πριν με τον τένις, είναι ότι παιδιά το NES για μένα, αυτό τον αντίκτυπο που είχε στα μυαλά μας τότε, είτε παιδικά είτε εφηβικά, γενικά όλη αυτή η πόρωση, το marketing της Nintendo, τα περιοδικά που όλα παίξαν τον ρόλο τους κτλ. Νομίζω ότι μέχρι τώρα στη ζωή μου που κάθε Χριστούγεννα θα πάρω και μια καινούργια κονσόλα, είτε ρετρό, εντάξει, είτε και νέας γενιάς, δηλαδή όταν πήρα, ας πούμε, το Xbox, το X, το 360, PS4, PS3, Dreamcast πριν πάρα πολλά χρόνια κτλ. Παιδιά, με καμία κονσόλα που αγόρασα δεν ένιωσα ποτέ αυτό το πράγμα που ένιωσα με το Nintendo. Αυτό το συνέστημα με το Nintendo είναι μοναδικό. Δεν νομίζω ότι θα το ξαναζήσω στη ζωή μου. Πραγματικά δεν νομίζω ότι θα βγει κάποια άλλη κονσόλα που θα χαίρομαι ακόμα μέχρι τώρα που την πήρα τότε που μαζί της έπαιξα φανταστικά. Πέρασα αμέτρητες υπέροχες ώρες καθαρού αγνού gameplay. Όχι να είμαι με κινητό και να ψάχνω στο IGN guides για collectibles και μαλακίες τέτοιες. Εντάξει, παίζαμε καθαρά όμορφα παιχνίδια, τα οποία δεν τα ξεχάσουμε ποτέ. Και αυτό το επεισόδιο, είπαμε, είναι η παρακαταθήκη μου στην ελληνική ρετρό κοινότητα με αυτό το μηχάνημα. Επειδή είναι από τη ψυχή μου μέσα αυτό το επεισόδιο, αυτό το μηχάνημα, ήθελα να το μοιραστώ. Οπότε λοιπόν το NES για μένα είναι η κονσόλα που άλλαξε όλα τα standards τις περασμένες εποχές και νομίζω μέχρι τώρα είναι βασιλιάς στους περισσότερους ενήλικους της ηλικίας μου συμπλήν. Αυτό το μηχάνημα έφερε αυτό που δεν μπόρεσε να φέρει καμιά άλλη κονσόλα. Αν πιστεύετε ότι συμφωνείτε με μένα, δείξτε το μου το στα σχόλια από κάτω. Και πάμε τώρα λοιπόν να το ανοίξω παρέα με τον Ντένις και να δούμε όλα τα μηχανήματα με από πάνω την κάμερα, να το δείτε σαν point of view. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ ήρθε η ώρα τώρα που σίγουρα κάποιοι περιμένετε να δείτε τα μηχανήματά μας. Όπως είπα λοιπόν και πριν, αυτό είναι το δικό μου το μηχάνημα που έχω από πιτσιρικάς, που το πήρα σαν, όχι σαν σήμερα, σαν εχθές, πριν από 29 χρόνια. Αυτό είπαμε λοιπόν ήταν το πρώτο πακέτο που ήρθε στην Ελλάδα. Έχω δει κάτι variants μετά Dennis, τα οποία εδώ έχουν Super Mario 3. Μάλιστα. Με αυτοκόλλητο από πάνω. Πάλι όπως είναι αυτό. Και αυτό δεν είναι αυτοκόλλητο, είναι embedded. Ναι. Απλά το άλλο το είχα δει με αυτοκόλλητο. Μάλιστα. Super Mario 3, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα walk around λίγο το κουτί. Τι ωραία κατάσταση που το έχει κρατήσει. Φτύστο, μην το ματιάσουμε. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, από το πολύ περήφανο κομμάτι, ξέρεις τι, ίσως ήταν και το κάρμα, επειδή από μικρός για αυτό το μηχάνημα είχα χάσει τον ύπνο μου και το γούσταρα τόσο τρελά. Γι' αυτό και έμεινε αναλύωτο. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι συνδεδεμένο κάπως πολύ περίεργα με εμένα το NES. Να δούμε το κουτάκι. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τι είχε μέσα. Εδώ μου κάνει αίσθηση καταρχήν, έτσι, αν θες να πω δύο πράγματα. Ναι, βέβαια. Εδώ δείχνει το box. Εδώ δείχνει το box. Αλλά δεν το είχε. Αλλά μέσα δεν είναι το box. Όχι. Είναι loose. Ακριβώς. Με το manual. Δεν χώραγε. Το άλλο που μου κάνει αίσθηση είναι τι, ότι έχει εδώ τη φωτογραφία του Super Mario, mm-hmm. το οποίο αυτό δεν είναι από το Super Mario 1, το... Είναι από το 2. Είναι από το 2. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει ότι είναι μετά το 88. Σίγουρα, ναι. Είναι το 88 και μετά είναι αυτό το κουτί. Και πολύ καλή παρατήρησή σου αυτή. Εννοείται ότι αυτό είναι σίγουρα μεταγενέστερο. Μας δείχνει μέσα τι θα βρούμε εδώ. Το Control Deck. Την κονσόλα, RF Switch, δύο χειριστήρια, τότε δεν τσιγκουνευόντουσαν, κάναμε δουλίτσα. Έτσι. Video Game Cartridge στο Super Mario Bros. Και τέλος πάντων λέει ότι μας είναι το ευρωπαϊκό. Mm. Αλλά έχει και άλλα πραγματάκια ωραία να δούμε έτσι λίγο στο κουτί. Εντάξει, εδώ είναι μια κλασική πάλι εικόνα της κεντρικής. Είναι από την πίστα 1-3 να θυμηθώ. 1-3, ναι. Ωραίος. Mm. Εδώ λοιπόν μας δείχνει κάποια accessories εκείνης εποχής. Λοιπόν, εμένα τότε μου πήρε ο πατέρας μου από το software center που ήταν στην Κράβα, κοντά στο σπίτι σου. Ναι. Έτσι. Μου είχε πάρει αυτό. Δυστυχώς το κουτί δεν προνοήθηκε να κρατηθεί, πετάχτηκε. Το έχω από τότε. Mm-hmm. Έχω παίξει Super Mario Bros. 3 εδώ. Έχω δηλαδή κάνει σαδομαζοχιστικές καταστάσεις. Μάλιστα. Να παίξω platform παιχνίδια με arcade τέτοιο.
που είναι πολύ δύσκολο. Πριν προχωρήσει στο Light Gun, να πω και εγώ κάτι. Πες. Και εγώ το έχω, το έχω ακόμα το δικό. Το έχω δει, το έχω δει, ναι, το έχεις, ναι. Αλλά γιατί το αγόρασα εγώ τότε όταν ήμουν στην Αμερική? Για πες. Γιατί υπήρχε τότε η φήμη. Ναι. Δεν υπήρχε το Ιντερνετ. Ναι. Υπήρχε η φήμη ότι λέει με αυτό το controller μπορούσε ο Μάριο, ναι, να πηδήξει όχι στη σημαία να πάει στα 5.000, αλλά να πηδήξει πάνω από πάνω τη σημαία και να κάνει, λέει, αυτό hack. Και εγώ μικρό παιδάκι μου το πίστεψα, το πήρα, αλλά δεν γίνεται. Οπότε λέγανε μούφες. Ήταν φήμη. Έτσι. Ένιε Ζάπερ, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό για το κλασικό Duck Hunt. Έτσι. Υπάρχουν αναφορές ότι αργότερα είχαν μπει, αργότερα, δηλαδή μετά από ένα χρόνο, ότι υπήρχε αυτό το bundle με παιχνίδι μέσα το Mario Bros και το Duck Hunt στο διπλό το cartridge. Μάλιστα, ναι. Ξέρεις, ναι. Εγώ το πήρα πιο μετά, τον Zapper. Είχε βρει ο πατέρας μου ένα Duck Hunt, το είχαμε πάρει μεταχειρισμένο για αυτό το Software Center. Το παιχνίδι μετά το αντάλλαξα, εγώ δεν το έχω. Το Zapper όμως το έχω. Και αυτό εδώ, να σου πω, Ντένις, αυτό δεν έτυχε ποτέ να το δώσω μαγαζί. Ρε φίλε, ούτε και εγώ το έχω δει από κοντά ποτέ. Έτσι, μπορεί να μην ήρθε, να μην το φέρει την προσωπία εδώ. Και είναι πολύ ωραίο φουτουριστικό και ναι, δεν έχει κλασικό T-pad. Ναι, ξέρεις, έχει πολύ καλύτερο grip. Εντάξει, τα official, τα controllers, θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα και πιανούσαν τα χέρια, σπονάγανε. Το τετράγωνο ειδικά, ναι, σε βρίσκει κάτω στην παλάμη. Ακριβώς, ήταν δύσκολο. Αυτό φαίνεται τόσο smooth, τόσο ωραίο και είναι αυτό που έχουμε πει να πάρουμε τώρα και δεν μας ήρθε, ναι, για το επεισόδιο. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε πάμε λίγο να το... Α, καλά, ξεχάσαμε την πίσω πλευρά. Ξεχάσαμε την πίσω πλευρά. Την διαφήμιση. Και τώρα οι φίλοι τηλεθεατές να κοιτάνε τις εικόνες αυτές για να συγκρίνουν μετά με το back panel του Ντένις, ναι, τα, ναι, μηχανήματα. Βλέπουμε Zelda 1, Zelda 2, Super Mario 2, Tetris, Snake Rattle and Roll. Εντάξει, πολύ trademark παιχνίδι είναι η ΕΣ. Το είχε και αυτός ο μαθητής μου ο Γρηγόρης. Το ξέχασα αυτό και παίζαμε. Τένις, εντάξει, δεν το έχω παίξει ποτέ. RC Pro AM το έχεις γιώσει, εσύ ξέρω. Έτσι είναι. Είπαμε ότι είναι της Rare. Ναι, ήταν τα πρώτα παιχνίδια, ε. Ναι. 1987. Excite Bike εγώ έπαιζα από πολύ μικρό. Το είχα λιώσει το Excite Bike. Rad Racer δεν είχα παίξει. Αυτό το Pinbot δεν το είχα παίξει. Εδώ μας λέει ότι this package includes Super Mario Bros. Μέσα. Μας το λέει. Και παιχνιδάρα Metroid που τότε πολύ με ιντριγκάριζε μικρός που το έβλεπα. Αλλά δυστυχώς δεν έτυχε ποτέ να βρω ή να πάρω την κασέτα. Και μια αναφορά εδώ ότι υπάρχει το Nintendo Club, ρε παιδί μου. Και εδώ βλέπουμε και τα ωραία εξώφυλλα εκείνης εποχής. Άμα μου επιτρέπεις, ναι, το έχω τελειώσει όταν βγήκε, το έχω τελειώσει όταν βγήκε, το έχω τελειώσει όταν βγήκε, έχω φτάσει σε απίστευτα σκόρ όταν βγήκε. Δεν το έπαιξα. Έτσι. Το έχω λιώσει όταν βγήκε. Είχα φτάσει κοντά στο τερματισμό όταν βγήκε. Ναι. Το έχω λιώσει όταν βγήκε. Το έχω φτάσει στο τερματισμό όταν τελείωσα. Δεν το έπαιξα. Okay. Το έχω τελειώσει. Αυτό το ξέρει. Καλά, και το Μάριο δεν μιλάμε, το ξέρει τυφλά. Έτσι, παιδιά, θα σέβεστε, Ντένις. Γιατί τα έζησε στην Αμερική αυτά τα όμορφα τα σενάρια. Και τώρα πάμε να σας δείξω και πώς είναι το μηχάνημά μου μέσα. Εδώ βλέπουμε και κάτι NES CD SM GPO. Προφανώς είναι κάποια κωδικοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Να βοηθήσω λίγο. Ναι, ναι. Κατάω την αντίσταση. Οκ. Okay. Και πάμε. Το κουτάκι το βάζω στην άκρη. Και εδώ τώρα είναι ένα. Το φελιζόλ, όπως το έχω. Βλέπεις, δεν έχω κάνει και ζημιές και στο φελιζόλ. Έτσι. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση το κουτί. Λοιπόν. Το παιχνίδι ήταν έτσι μέσα. Βέβαια το παιχνίδι είχε. Ναι, ήταν έτσι. Και εγώ αργότερα αγόρασα από το eBay και το κουτί του, το original. Και το κουτί μέσα είχε και το φελιζόλ. Το φελιζόλ τώρα κάπου εδώ το έβαλα τριγύρω. Κάπου το έχασα. Εντάξει. Κάπου είναι και το φελιζόλ. Μπορεί να είναι και μέσα ακόμα. Όχι, όχι, κάπου το έβγαλα πριν να έβγαλα την κασέτα. Για να δούμε, μήπως είναι μέσα, Βρενίκο. Δεν ξέρω. Για να δούμε, για να δούμε. Όχι το φελιζόλ. Το φελιζόλ έλεγα. Ναι, το φελιζόλ. Το σακουλάκι έλεγα. Α, το σακουλάκι. Ναι, κάπου είναι και το σακουλάκι εδώ. Anyway. Το φελιζόλ υπήρχε γιατί. Για να είναι πιο στη θέση τη κασέτα. Για να χωρέσει εδώ σε αυτό το ύψο. Ακριβώς, ακριβώς. Για να δώσει αυτό το. Ναι. Πολύ ωραία, μπράβο. Το βάζουμε στην άκρη τώρα. Λοιπόν, εδώ μέσα ένα controller. Το οποίο έχει φάει πολύ ξύλο από μένα. Πραγματικά το βλέπεις. Ναι, ναι, έχει χτυπηματάκια. Το έχω εξφενδονίσει. Το έχει λιώσει, ρε παιδί μου. Ναι. Φαίνεται, έχει παιχθεί το πράγμα. Και έχει εξφενδονιστεί, θυμάμαι. Να τα τώρα, εδώ φαίνεται καλύτερα. Τα marks, τα battle marks είναι αυτά, έτσι. Το δεύτερο κοντρολεράκι μέσα. Το RF που όλοι παίζαμε με αυτό το RF τότε. Έτσι. Απίστευτα πράγματα.
Nintendo RF Switch και πάει στο Control Deck. Εντάξει, το DC. Το Nintendo DC. Να πούμε ένα hack λίγο εδώ. Για ότι πες. Το ίδιο DC δουλεύει και στο Super Nintendo. Στο Super Nintendo, ναι, ακριβώς. Απλά έχουν διαφορετική στάμπα. Το ένα γράφει Nintendo, το άλλο γράφει Super Αλλά Nintendo. Αν κάποιοι φίλοι έχουν ένα και δεν έχουν το άλλο, να ξέρουν ότι μπορούν να το λειτουργήσουν. Ακριβώς, ναι, μπορούν να το λειτουργήσουν. Κάτσε να σπάσουμε κανένα πορτάκι κάτσε, τώρα. Να βοηθήσω. Ναι, κάτσε να ισιώσουμε εδώ, το χτυπηθήκαμε. Λοιπόν, και εδώ είναι παιδιά το NES μου. European version. Όπως το βλέπετε είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Πριν κάποια χρόνια, 4-5 χρονάκια, το καθάρισα με κάποια χημικά. Mm-hmm. Να φύγει έτσι το λίπος και η τσιγαρίλα που είχε από τα χρόνια. Για να δούμε και το serial του. Τώρα δεν ξέρω αν είναι χαμηλό ή ψηλό. Αν μου πείτε τα δικά σας τι γράφουν στα σχόλια, ωραία, τα σύρια, αυτό συντάχετε. Πάντα ήμουν περίεργος αυτό το expansion port, ναι, αν ποτέ θα χρησιμοποιηθεί. Κοίταξε, η Nintendo από τότε προέβλεπε το expansion, ναι, το συνέχισε και στο Super Nintendo. Αλλά ποτέ δεν το χρησιμοποίησε εδώ. Το Nintendo 64 που ήταν, πιστεύω, η πρώτη φορά που το χρησιμοποίησε με το 64DD. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, προέβλεπε ότι μήπως και. Ακριβώς. Εδώ βλέπω συνδεσμολογία και όλας μπορεί να παίξει και AV out εκτός από RF. Και να πούμε επίσης ότι όσοι είχαν τα γαλλικά NES ήταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί τα γαλλικά μηχανήματα και NES και Master System και SNES και Mega Drive είχαν όλα RGB καλώδια. Δηλαδή το γαλλικό το NES το ξέρεις, Ντένις, ότι έχει RGB. Έχει RGB output. Δυνατότητα να. Ναι, 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 ναι. Και έπαιζε δηλαδή με SCART με τη μία. Μάλιστα. Δεν έπαιζες με αρεφάκια. Οπότε οι Γάλλοι για κάποιο λόγο είχαν πάντα καλύτερη ποιότητα από εμάς. Και εδώ μέσα, παιδιά, είναι αυτά που έχω σώσει από τότε. Ναι. Ιστορικά κομμάτια. Δελτίο ειδήσεις. Ναι. Βλέπουμε εδώ μέσα. Κίτρινο, έτσι. Οπότε εδώ τώρα λέει σε Ήτοχ ή λέει Ήτοτσου. Σε Ήτοχ. Είναι το παλιό. Είναι όταν βγήκε. Είναι όταν. Είναι το πρώτο μπατς. Πώς να σου το πω. Είναι η πρώτη. Και στα ελληνικά, δεν το έχω ξαναδεί στα ελληνικά. Να το και το 1991 που λέμε. Μάλιστα. Πότε ήρθε, παιδιά, η Σέιτοξ στην Ελλάδα. Νομίζω δεν υπάρχει πια άλλο περιθώριο αμφισβήτηση από μερικούς αυτό. Ναι, έτσι. Είναι ο επίσημος ναι. Είναι αυτό που είπες, ότι δεν ήταν η παραεισαγωγή. Ήταν το original. Και εδώ μέσα. Ναι. Ναι. Εδώ. Τι λέει. Δεν τα έχεις δει αυτά, όχι, δεν το έχω δει. Α, τέλεια. Στο κέντρο ενός υπέροχου κόσμου διασκέδασης, μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε και πίσω. Πάλι τα κλασικά, σε ήτο. Κοίτα εδώ. Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Έτσι. Στα ελληνικά θα λέγαμε τώρα παίζεις με τη δύναμη. Ακριβώς. Και ξέρεις τι, όταν είχα πάρει το Master System, υπήρχε ένα τεράστιο booklet hardcover με τα instructions, παιδί μου, uh-huh, και ένα δισέλιδο για το αντίστοιχο το setup, mm-hmm, του μηχανήματος. Και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση που η Nintendo, ρε παιδί μου, είχε έτσι τόσο λεπτομερές, ναι, μπουκάκι, ας πούμε, leaflet. Εγώ τότε τα ξαναδιάβαζα και τα ξαναδιάβαζα. Μπα και μπορούσα να φέρω το χρώμα. Κάτι που έλεγα πριν. Και λέω, τι κάνω λάθος. Άρε, Ντένις. Yeah. Βέβαια, μετά με στεναχώρησε πάρα πολύ να το πούμε και αυτό που η Zegetron με τη Sega δεν έφερε ποτέ στα παιχνίδια ελληνικές οδηγίες. Ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Η Sega, Ντένις, δεν είχε. Δηλαδή, απλά είχε μέσα την εγγύηση και τίποτε άλλο. Ναι, τίποτα άλλο. Δηλαδή, και στα μηχανήματα μόνο σου είχε το χαρτί, αυτό ένα αντίστοιχο. Mm-hmm. That's all. Ναι, δεν είχε ποτέ ελληνικά manuals. Ίσως να σου πω κάτι. Ίσως ήταν και ο λόγος που ήταν και τα παιχνίδια της πιο φτηνά και τα μηχανήματα. Σίγουρα, γιατί. Κόστος αυτό. Ναι, κόστος μετάφρασης, όλα αυτά, επανεκτύπωσης. Και εδώ μέσα είναι και η ιστορική αφίσα που αλλά υπήρχε. Αλλά είναι και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Κάνουν τη διαφορά, ναι, μετά. Ναι, ισχύει. Και εδώ είναι η αφίσα, Ντένις, που την ξέρεις και εσύ, υποθέτω. Η αφίσα που υπήρχε σε όλα αυτά τα Nintendo. Ναι, με το σλόγγαν και τα παιχνίδια λοιπόν. Σωστά. Now you're playing with power. Έτσι. Αυτό θέλω να το κάνω καδράκι, ρε φίλε, κανονικά. Ναι, θυμάσαι το δικό μου, το έχω κρεμασμένο. Έτσι, το έχεις φτιάξει, ναι. Αλλά δεν το έχω κάνει καδράκι, αυτό είναι ωραία ιδέα. Ναι. Ναι, με τζάμι μπροστά. Σιδέρωμα και μετά να είναι full ίσιο. Εδώ βλέπουμε και άλλα παιχνίδια. Kid Icarus μέσα, Double Dragon, Burai Fighter. Θέλω να το πάρω αυτό το παιχνίδι. Το έχω στο Game Boy.
Το πούλησα και θα το πάρω και στο Game Boy και στο NES, γιατί είναι και ακριβώς το ίδιο port. Ωραία παιχνίδια, παιδιά. Ωραίες εποχές. Τι να πω, το πιάνω τώρα. Ντένις, ξέρεις, είναι και η μέρα σήμερα που είναι επετειακή. Αυτό. Και τα βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πάμε να περάσουμε τώρα στα δικά σου τα αμερικάνικα, τα variations. Το ένα είναι αμερικάνικο. Ναι. Το άλλο είναι το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Με το ρομπ είναι το ευρωπαϊκό. Ωραία, πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα έχουμε το αμερικάνικο variation του Ντένις. Yes. Είναι το bundle που είχα αγοράσει μικρός. Δεν είναι αυτό το ίδιο που είχα πάρει μικρός. Mm-hmm. Το ξαναβρήκα. Αλλά είναι αυτό που είχα, το action set με το πιστόλι, με το παιχνίδι αυτό double. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το action set. Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά είναι ότι όταν εγώ το είχα αγοράσει, mm-hmm. ήταν γκρι το όπλο, ναι. αλλά μετά έγινε κόκκινο. Ξέρεις γιατί έγινε κόκκινο? Ναι, γιατί τότε υπήρχε το πρόβλημα με τα όπλα και θέλανε ναι. να ξεχωρίσουν τα παιχνίδια από τα αληθινά όπλα. Και συγκεκριμένα εγώ, ας πούμε, το ήξερα αυτό το Megatron, το Transformer, το Decepticon, το G1, το πιστόλι, που το πρώτο design ήταν κανονικό όπλο, είχε και μέταλλο δηλαδή. Μάλιστα. Και μετά, επειδή το βγήκε αυτός ο οργανισμός και τον μπανάρανε, πλέον όλα τα παιχνίδια είχαν πει ότι θα έχουν πορτοκαλί tip ή πορτοκαλί χρώμα. Μπράβο, όντως είναι ο λόγος που άλλαξε. Ήταν μια νομοθεσία που βγήκε στην Αμερική. Και έτσι εγώ το είχα το 88 που όταν το είχα πάρει ήταν γκρι, mm-hmm. αλλά μετά βγήκε αυτή η νομοθεσία και έπρεπε να αλλάξω να φαίνεται ότι είναι παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτό εδώ το set ναι. είναι το αμερικάνικο και δεν είναι το ευρωπαϊκό? Τώρα, εγώ θα να σας το πω. Είναι του Ντένις γι' αυτό. Για πες. Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι. Έχω εδώ δίπλα μου το δικό σου που μας έδειξες. Το δικό μου, ναι. Εδώ είναι το δικό σου, λοιπόν. Το κάνουμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δούμε. Εδώ το seal. Α, είναι το μακρόστενο. Είναι στρογγυλό. Ναι, 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 ναι. Και αυτό υποδεικνύει Ευρώπη. Το θυμήθηκα αυτό, ναι, το θυμάμαι. Αλλά καλά που το θύμισε γιατί το είχα ξεχάσει τελείως. Ναι. Και ναι. αυτό μας δείχνει ότι είναι μεγάλο. Το βλέπετε, για το παιδιά. Και αυτό φαίνεται ναι. και στα παιχνίδια και στα manual, δηλαδή. Ισχύει. Και το αστείο είναι πιο ότι αυτό συνεχίζεται ναι. ακόμα μέχρι και σήμερα. Να σου πω όμως σε κάτι άλλο που βλέπω. Ναι. Κοίτα το Nintendo το logo. Το Nintendo το logo το άλλαξε η Nintendo μετά. Ναι. Δηλαδή από το 1990-91, αυτό πρέπει να το γκουγκλάρουμε λίγο. Ήτανε το κόκκινο ήτανε, δηλαδή όταν το γνωρίσαμε εμείς. Στην αρχή, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Κατευθείαν ήταν το κόκκινο. Okay. Το πρώτο της logo ήταν αυτό. Και τώρα ξαναγύρισε αυτό. Και τώρα έχει αλλάξει το logo της. Ναι. Είναι κόκκινο background ναι. με το λευκό Nintendo. Δηλαδή ναι. έτσι, αλλά με κόκκινο background. Ναι, ναι, έχει αλλάξει. Και εγώ βασικά έχω να αντιγράψω το δικό μου το logo του καναλιού. Λοιπόν, πολύ σωστή παρατηρήση πάντως για το logo. Ωραία. Πάμε να το ανοίξουμε. Πάμε, εννοείται. Κρατάω. Okay. Λοιπόν, να πω λίγο το history με αυτό εδώ πέρα. Για πες το. Είναι αχρησιμοποίητο. Κλασικά Ντένις, Μιν Μάστερ. Η ιστορία του είναι πια ότι ήρθε στην Ελλάδα. Α, δεν το είδαμε και εδώ από πίσω. Α, ναι, όντως. Έχει ελαφρύνει. Ναι, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, να πω λίγο το story του. Και ναι, και εγώ θα δείχνω. Εσύ θα δείχνεις. Εδώ είναι μια κλασική καταρχήν φωτογραφία, έτσι. Εδώ που βλέπουμε την οικογένεια. Λοιπόν, ναι. η ιστορία είναι το εξής, ότι ένας... Α, sorry, σε ναι. διακόψω. Ναι. Η κλασική εικόνα που παίζουνε, αλλά το power button και το φως είναι κλειστό. Όντως. Ή εδώ δείχνει ότι ο Μάριος είναι ισοπαίθει στο κοινό και πεθαίνει. Ναι, 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 ναι. Και γενικά νομίζω ότι παίζουν και διπλό, ενώ το παιχνίδι είναι ο single player. Ναι, ναι, ή θα είσαι ο Μάριος ή ο Λουίτζι. Ναι, είναι επικές τρογές αυτές. Ναι, ναι, ναι. Το αστείο είναι ότι παίζουνε, ενώ το παιχνίδι είναι έξω. Αυτό είναι η τρίτη τρογιά. Τρία τρόλς. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Τρία τρόλς, παιδιά, σε αυτήν την εικόνα. Ναι, πολύ εικονικό. Εδώ βλέπουμε τι έχει μέσα και αυτό. Ναι, έχει το Zapper. Έχει το Zapper. Το διπλό game. Δύο χειριστήρια κλασικά. Και μετά εδώ μας δείχνει πάλι το Advantage. Λίγο πλάγια. Το Advantage. Και το Max. Και το Max. Από την άλλη μεριά να δούμε, έχει κάτι άλλο. Α, έχει κάποια παιχνίδια. Ναι. Τα παιχνίδια που είδαμε και την. Ναι, δεν μπορούμε να το πιάσουμε πολύ καλά. Ναι. Αλλά Kung Fu. Επίσης ναι. το είχα λιώσει. Ναι, το έχω το Kung Fu. Το Baseball, Rad Racer. Λοιπόν, η ιστορία ποια είναι με αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν τώρα αυτό εδώ το box. Το βάλει στην άκρη, ναι. Είναι το εξής, το είχε φέρει ναυτικός στη σύζυγό του τότε το τέλειο 80. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Το ανοίξανε, το συνδέσανε μια φορά. Δεν παίξανε και ξαναμπήκε στο κουτί. Τέλεια. Δεν έχει τα σακουλάκια του. Okay. Ή τα βγάλανε και τα πλάξανε, αλλά είναι όλα. Θα δείτε ότι είναι όλα νιού. Ούτε εγώ είχα τα σακουλάκια να φανταστείς. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε που είχε και στο ευρωπαϊκό, ναι, το ελληνικό που είχε σκάσει μετά. Ναι, με το manual, παιδιά. Να πούμε ένα άλλο εδώ πέρα, τι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος. Εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ. Εδώ το sleeve αυτό, ναι. γράφει Nintendo. Ναι. Τι άλλο υπάρχει, για να δούμε εδώ, console hunter τι ξέρει. Το μονόχρωμο, που είναι μόνο μαύρο. Μπράβο, είναι μόνο μαύρο. Ναι.
Είναι για... πολύ σε πληροφορημένο. Ναι, εντάξει, είπαμε, μεγαλώσαμε Nintendo. Third party είναι ό,τι είναι τη Nintendo, τα sleeves, παιδιά, αυτά γράφουν Nintendo. Ό,τι είναι third party, δεν το έχει φτιάξει Nintendo, είναι μαύρο. Είναι μαύρο. Να το ξέρετε έτσι, αυτό. Πω, πω, μυρίζει, ε. Πω, πω, παιδιά, μυρίζει καινούριο. Πραγματικά. Πω, 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 πω. Λοιπόν, εδώ τα controllers, εντάξει, είναι. Εντάξει. Unused. Θυμάστε τα δικά μου πριν και δείτε αυτά. Ξέρετε, μου αρέσει, ρε παιδί μου, που έχει κομμάτια που. Εντάξει, μπορεί να τα βρει και τουλάχιστον μετά, να μην είναι τα δικά σου. Ναι, ναι, το, το, αλλά είναι καινούργια, ρε φίλε. Αυτό, ναι. Είναι καινούργια. Και είναι καινούργια. Part of the history, ας πούμε. Πω, πω, πω. Να πούμε επίσης ότι τα αμερικάνικα controllers ναι. δεν δουλεύουν στο ευρωπαϊκό Nintendo. Κάποια διασταύρωση έχουν διαφορετική καλωδίωση. Ενώ όμως στο Super Nintendo δουλεύουν τα αμερικάνικα στο, α, στο ευρωπαϊκό, να ξέρει. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Λοιπόν, το Zapper, εντάξει τώρα. Εντάξει, μην τα βγάλουμε όλα. Ναι. Το ίδιο RF, με μια μικρή διαφορά όμως. Εδώ έχει και ένα κομπονεντάκι. Ένα περίεργο. Το ναι. οποίο μπορεί να συνδεθεί. Μπορεί να συνδεθεί με αυτό εδώ πέρα, δηλαδή κάτι κάνανε εδώ έξτρα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί ξέρω. Να είναι και γύρωση. Ναι, I do not know. Ναι. Το DC σου χρησιμοποιεί. Το αμερικάνικο. Ναι. Που να χρησιμοποιηθεί και εδώ. Το μηχάνημα ρε φίλε, θα το βγάλω γιατί θέλω να το δω. Θα το βγάλουμε γιατί έχει και από κάτω καλούδια. Ού, θησαυρή. Ναι. Κοίταξε εδώ, δεν λέει European version μπροστά. Δεν λέει τίποτα. Ναι, εμένα έλεγε European εδώ. Και είναι news, δεν, είναι... δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Έχει και μια διαφορά, εμένα είχε κάτι μπλε εδώ κάπου, ένα μπλε αυτοκόλλητο, εσένα δεν το έχει. Εντάξει παιδιά, μυρίζει καινουργίλα, τώρα του κάνουμε και δαχτυλιές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, Dennis, ναι. In the name of science. Έτσι. Πάρτο. Console hunting. Console hunting science. Εδώ... Ωραία φιλαδελιά και της εποχής. Αυτός εδώ εξηγεί ότι άμα είναι να το ταξιδέψεις, ναι. foreign travel, κάτι στοιχεία. Ναι, δε, μην την πατήσεις και το κάψεις. Το manual του Zapper, παιδιά. Ναι. Ωραίο, γυαλίζει. A whole different caliber of excitement. Εντάξει, μυρίζει και αυτό χαρτί αχρησιμοποιητό. Εδώ λέει τις αποστάσεις. Chapter 2. Εντάξει. Warranty. Πολύ ωραίο. Nintendo of America, έτσι. Ναι, ναι, το βλέπουμε ναι, εδώ. Ναι. Ενώ μας έλεγε Seitoch από πίσω. Σωστό. Και το κλασικό manual που πιστεύω το ελληνικό είναι, μπορεί να είναι καθαρή αντιγραφή αυτού. Θυμόμαστε το ελληνικό έλεγε που σε βάζει στο κέντρο της διασκέδασης. Ακριβώς. Το ίδιο. Η ίδια μετάφραση, Dennis. Πω ρε φίλε. Είναι ομορφιά τώρα να... Να ανοίγουμε, να μυρίζουμε αυτά τα πράγματα και τα καινούργια και να τα θυμόμαστε έτσι και να, ξέρεις τι, να τα έχουμε προφυλάξει είτε από αυτόν που τα αγοράσαμε είτε από εμάς μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, γιατί πολλές φορές μετακομίσεις, χώρος, στιβάγματα το ένα πάνω στο άλλο μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Και... Ζημιές καταρχήν στο σπίτι, ναι, υγρασίες, ναι, ναι. πράγματα. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, τα έχουμε εδώ, κομπλέ. Αυτό τι είναι, είναι... Καθαρά, ας πούμε, τέλη 80s, αρχές 90s, έτσι. Ποια είναι τα hobby του, favorite game, παιδιά. Καταρχήν, όνομα αμερικανού ξανθού, άλλο όνομα, την Jeff. Ναι, ναι, ο Jeff, παιδιά. Αγαπημένο περιοδικό, λέει, που βρίσκει τα κόλπα του. Να, Nintendo Power, κλασικά. Εδώ έχει και το κόβεις αυτό και να το στείλεις. Ναι, ναι, ναι. Τα κόλπα αυτά, τα αμερικανικά. Αυτά. Send me. Ναι. Στείλε με. Έτσι, έτσι. Σε αναγκάζει. Με ξέρω, σου λέει και wetiter, δηλαδή εδώ το γλύψε. Ναι, γλύψε, γλύψε λίγο. Γλύψε λίγο το Nintendo. Μ' αρέσει γιατί ξέρεις, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο ελληνικό. Οπότε τώρα είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία που μας δείχνει στο αμερικάνικο το δικό σου, ρε παιδί μου. Και εδώ τώρα τι αφήσαν αυτοί, ρε φίλε. Είναι δύο φορές η δικιά μου τώρα. Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς θα το ανοίξουμε αυτό, αλλά θα επιχειρήσουμε. Πάμε να κάνουμε μια επιχείρηση τώρα. Λοιπόν, καταρχήν από το πίσω μέρος τι έχει. Πώς να συνδεσμολογία. Μην πάει χαμένος ο χώρος ο λευκός, ναι. Συνδεσμολογία. Ναι. Nintendo Hookup. Σου λέει πώς να το συνδέσεις. Τέλειο. Και το γυρνάμε και πάμε για την άλλη. Ωραία, φίλε αφισάρα. Αυτή είναι πραγματικά για καβράκι. Ναι. Είναι έτσι ωραία. Κάτω βλέπουμε παιχνίδια. Ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτή την αφίσα την έχω δει στο Angry τέτοιο. Την έχεις δει στο σπίτι μου. Και στο σπίτι σου. Την έχω διπλή. Την έχω διπλή. Αλλά και στον Angry. Την έχει και ο Angry. Έτσι. Γενικά πολλοί YouTubers την έχουν κρεμάσει. Στην Αμερική. Και την είχα ναι. κρεμάσει και εγώ. Λοιπόν, εδώ τη λέει Nintendo Recommends. Και καλά μάλλον για το Zapper. Ναι, κάποια πράγματα, ξέρω εγώ.
πάρει και αυτά εδώ. Εγγύης, ναι. Και εδώ η εγγύηση όπως είναι και εμένα. Ναι, 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 σωστά. Το ίδιο, είχε και το ίδιο χρώμα, έτσι. Ακριβώς. Ήταν το ίδιο... Έχουν και τρινίτ και τα δύο, ναι, βέβαια. Ναι. Κιταρίνι, φίλε. Το χαρτί, η εξέλιξη, η παλαίωση. Λοιπόν, και εδώ λέει, έχει μυρίσει το σπίτι μου αυτή τη στιγμή αμερικάνικο καινούριο Nintendo, φίλε. Και... εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και το. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε και τον διάσημο Rob. Και εδώ έχουμε το τρίτο και τελευταίο variation του NES μας για το σημερινό επεισόδιο του Dennis, και αυτό εννοείται το Nintendo, το Deluxe Set. Deluxe Set, Rob. Ο Rob, παιδιά, το robot. Εδώ γυαλίζει λίγο, γι' αυτό το σήκωσα. Ναι. Να το δούμε. Εδώ η φωτογραφία αυτή λοιπόν είναι από το original που λέγαμε στην ιστορία μας προηγουμένως, το 1985. Ναι. Το artwork είναι το 1985. Επειδή όμως είναι ευρωπαϊκό λοιπόν αυτό, είναι μεταγενέστερο. Okay. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε το εξής παράδοξο. Έχει το artwork το original, ναι, δηλαδή το γκρι όπλο. Αλλά έχει μέσα το πορτοκαλί. Αλλά μέσα έχει το πορτοκαλί. Okay. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ το story του λίγο αυτό είναι ότι το έχω αγοράσει μεταχειρισμένο. Το κουτί του είναι damage, εντάξει, δεν είναι στη κατάσταση. Εντάξει, στέκεται όμως. Σε αυτά που μένα μου αρέσουν, αλλά είναι τόσο δυσέβρετο, ναι, που δεν γινόταν, δηλαδή, σε ό,τι στάτους και να το βρίσκα θα το παίρνω. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι το κεφάλι του Rob. Έτσι, εδώ φαίνεται ολόκληρος ο Rob στη φωτογραφία. Ναι. Αλλά θα τον δούμε και αυτό προσωπικά. Θα δούμε, ναι, ναι, και θα το δούμε και αργότερα να παίξουμε. Ναι. Εδώ βλέπουμε τα παιχνίδια που μπορεί να δουλέψει. Θα το βάλουμε λίγο πλάγι για να τα δούμε αυτά τώρα. Ναι. Εδώ είναι τα παιχνίδια, παιδιά, που μπορεί να παίξει. Το συγκεκριμένο μέσα. Το Dynamite δείχνει. Ναι, και το Duck Hunt. Και από πίσω έχει μια ωραία εικόνα. Σκεφτείτε ότι είναι τόσο μεγάλο το κουτί, παιδιά, που έχω τσίτα το τρίποδο και ζορίζεται να το γεμίσουμε. Ναι. Ναι. Και εδώ βλέπουμε πάλι το Rob μέσα, που μας λέει τι κάνει με τα δισκάκια του εκεί που μεταφέρει από τη μία μεριά στην άλλη. Και τα δύο παιχνίδια που περιέχει. Τα δύο παιχνίδια ακριβώς. Εδώ είναι από το εξής, ότι περιέχει το original bundle αυτά τα δύο παιχνίδια. Ναι. Κουτάτα. Ναι. Αλλά εγώ έχω μόνο το Gyromite κουτάτο. Ναι. Το Duck Hunt δεν το έχω αναπληρώσει. Okay. Είναι στα σχέδιά σου, μου έχεις πει. Ναι, είναι στα σχέδιά μου. Τώρα έτσι για την παρουσίαση έχω βάλει το Mario μέσα. Εντάξει, ναι, για να φαίνεται γεμάτο μέσα. Να κοιτάξτε, παιδιά, εδώ τηλεόραση παλιά. Έτσι. Και τα JVC τώρα. Είναι η ίδια οικογένεια που βλέπαμε με το Mario προηγουμένως. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλά μπορεί να είναι. Πιστεύω ότι είναι διαζευμένοι και έχουν κάνει παιδιά με καινούριε Σωστό. Εδώ βλέπουμε τις εγγυήσεις κάτω. Εντάξει, now the entire family λέει εδώ can get it on the action. Δηλαδή στόχευε πάλι Nintendo σε όλη την οικογένεια. Ναι, τότε. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ στα γαλλικά. Ήταν, στα γαλλικά, ναι. Ήταν το variation που βγήκε Γαλλία, Ιταλία. Ναι. Είναι, δηλαδή φράιτα. Ναι, 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 ναι. Τέλεια. Οπότε πάμε τώρα και να το ανοίξουμε, λοιπόν, να δούμε, ναι, τα περιεχόμενά του. Πάμε. Λοιπόν, βγάζω εδώ. Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που το βρήκα αυτό το bundle. Okay. Γιατί δεν το είχα μικρός και είναι κομμάτι της ιστορίας λοιπόν της Nintendo, ο Rob. Ναι. Άρα λοιπόν χάρηκα πάρα πολύ που τον βρήκα. Εντάξει, είναι used, δεν είναι brand new όπως τα υπόλοιπα. Έχει όμως και ζελατίνες, βλέπω, και σακουλάκια. Εντάξει, ναι, έχει και κάποιες ζελατινούλες. Εδώ έχουμε Club Nintendo γαλλικό. Club Nintendo γαλλικό. Από την άλλη πλευρά έχει κάποια άλλη γλώσσα που δεν ξέρω. Ναι. Γερμανικό είναι, Deutsch είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι νορβηγικά, ναι, Βούρμαν, όλα αυτά είναι Ολλανδικά, κάτι μάλιστα, τέτοιο, ναι. Οκ, ναι. Okay. Ναι. Μάλιστα. Φεύγει αυτό. Τα παιχνίδια είδαμε, εντάξει, που είναι σε αυτό το συγκεκριμένο σλότ. Το Gyromite. Το Gyromite, λοιπόν, όντως είναι, ήταν, δηλαδή, όπως θα δούμε εδώ πέρα το version που είναι αυτό. Ναι. Είναι το Fra Italy. Ναι. Και έχει τα δύο. Ματέλ, πρόσεξε εδώ, δεν είναι. Ναι, αυτό λοιπόν εγώ το βάλα τώρα. Το έχει βάλει ο Ντένις, ναι, για να μην ήταν μαζί. Είναι το ελληνικό μεν αυτό. Αλλά ναι, έχει, ναι, ελληνικό μάνιο, αλλά θέλετε να το δούμε μετά. Τέλεια. Αλλά αυτό δεν είναι το original παιχνίδι που είχε μέσα και το Duck Hunt, το οποίο θα το αναπληρώσουμε. Οκ. Okay. Έχει και το Hang Top που θα το εξηγήσουμε μετά τι είναι το Hang Top. Έτσι, είναι σπάνιο αυτό. Λοιπόν, περίεργο παιχνιδάκι. Ωραία. Αλλά παίζει ο Rob με αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα NES, το έχουμε δει το NES. Ναι, το μην Zapper, το βγάλουμε, δεν έχει κάτι από κάτω. Α, έχει, ναι. Πρέπει να το βγάλουμε, γιατί έχει συμπράγματα. Ναι, εντάξει, δεν θα τα λύσουμε. Να βγάλουμε λίγο το Rob. Ναι. Έτσι, το Rob δεν τον έχουμε δει και σε άλλο επεισόδιο. Οπότε να το δείξουμε όμως το τέλος του επεισοδίου που θα το συνδέσουμε να παίξει. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Rob, ο οποίος παίρνει μπαταρίες. Από κάτω. Στο χρώμα του NES βαμμένος, εννοείται. Ναι, σωστά. Δηλαδή εδώ παίρνει τις μπαταρίες του. Στη συνέχεια εδώ
το κεφάλι του, εδώ, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, το τόσο ανεβοκατεβαίνει, εδώ ανοίγουν τα χέρια και ανοίγουν σαν δαγκάνες, ναι. Περιστρέφεται και πιάνει τα δισκάκια, να δούμε λίγο τα δισκάκια. Ναι, ναι, ναι. Να αφήσω, οπ, φοράει και δύο. Α, να. Δεν ήταν πριν καλημέρα τα γιαγιά του. Για να... Γιατί έχει τα διόπτρα, το έχουν αυτό, εξηγούνε. Ναι. Μπορεί λέει κάποια τηλεόραση να έχει μεγαλύτερη φωτεινότητα, τις παλιές τηλεοράσεις. Α, okay. Οπότε βάζει αυτό για να, είναι, για να κόψει λίγο σαν φίλτρο. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς το μάτι του είναι αυτό εδώ πέρα. Πολύ ωραίο. Φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, θα τον αφήσουμε εδώ προς το παρόν. Εδώ πραγματάκια που κολλάει σιγά σιγά εδώ γύρω και εδώ δίπλα και τον στείνεις και τον φτιάχνεις. Δηλαδή ναι. Εδώ πέρα, πούμε, αν φαίνεται, εδώ φαίνεται, ναι, ναι. Εδώ θα μπουν τα δισκάκια, θα τα βγάλουμε τα δισκάκια. Τα δισκάκια είναι σαν νιου, δηλαδή, θα δούμε εδώ τα δισκάκια έχουν και πάνω και το, αυτό το, ναι. Το πλαστικό. Nintendo βλέπω να γράφουμε. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα έχει εδώ, περιστρέφεται αυτός έτσι, στρίβει, το πιάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ πέρα αυτό εδώ τι είναι. Έχει πολλά πράγματα βασικά έτσι. Μέσα, τα μην είπαμε, τα βγάλουμε. Είπαμε ότι είναι toy, έτσι. Έτσι ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εδώ πέρα μπροστά σε αυτό, εδώ το slot, ναι. Θα το δείξω εδώ, κάθεται το controller. Ναι, 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 το θυμάμαι, μπράβο. Και στην ουσία τι κάνει ο Rob, όταν πατάει εδώ το, αυτό το κουμπί, ναι. Πατάει το α. Έτσι. Ή άμα πατήσει αυτό, πατάει το β. Ακριβώς. Και εδώ πάνω, περιστρέφονται αυτά εδώ πέρα. Και δίνει το, κάνει το πάτημα. Ναι, ναι, ναι. Θα τα δούμε αυτά, θα τον συνδέσουμε για το ρόμπο. Θα το φτιάξουμε μετά. Λοιπόν. Πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτά με το ρόμπο, ναι. Ιστορικό κομμάτι, όπως είπαμε. Τόι. Τόι. Και το ζαπεράκι έτσι, σου δά, μέσα. Τα υπόλοιπα όπως τα δούμε και στα άλλα μπάντα. Ναι, ναι. Πολύ όμορφο κομμάτι. Τελειώνουμε με τα variations και πάμε να δούμε έτσι κάτι λίγα αξεσουάρ που έχω εγώ σωσμένα από μικρός. Λοιπόν, εδώ τώρα συνεχίζουμε λίγο με τα αξεσουάρ. Αυτό το τένις το έχω και εγώ από μικρός, όπως είπαμε και πριν. NES Advantage, παιδιά. Ήταν η προσπάθεια του NES για arcade feeling στο σαλόνι σου. Ναι, και το πέτυχε. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε τότε. Έπαιζα με αυτό το Double Dragon. Ναι, και εγώ. Και εγώ. Μπράβο, το 3 που έχω εγώ. Είναι πολύ όμορφο design. Δηλαδή, διατηρείται ακόμα και για σήμερα το design του. Ναι. Και πολύ βαρύ και στιβαρό, έτσι. Ακριβώς είναι βαρύ. Εγώ θυμάμαι να είμαι μικρός, να κάθομαι κάτω στο χαλί και να το βάζω πάνω στα πόδια μου και να προσπαθώ να παίζω όπως είπα και τα Super Mario. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν είχε τόσο. Δεν έχει τόσο precision όπως το D-pad. Αλλά αυτό το κομμάτι λοιπόν ναι, μου το είχε πάρει και ο πατέρας μου μετά από κανένα χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, το software center όπως είπα στην Γκράβα, το παλιό το μαγαζί. Εμένα μου άρεσε ότι είχε αυτό το turbo. Ναι. Και όχι μόνο είχε turbo, είχε και την, ναι, τη συχνότητα ναι, ναι, του turbo. Το sensitivity, ξέρω εγώ, κάτι ναι. Τέτοιο ήταν. Μεγάλωνε, ας πούμε, ταχύτητα. Ανάβανε και τα φωτάκια εδώ. Ωραίο κομμάτι. Το slow ήταν μια αστεία λειτουργία. Το slow θυμάστε έκανε. Το slow, σου πω την αλήθεια, δεν πολύ λοιπόν, το θυμάμαι. Άκου τι έκανε το slow. Σου πάταγε και σου ξεπάταγε το start. Ναι. Δηλαδή στην ουσία σου έκανε pause και unpause. Όντως, δεν το θυμάμαι καθόλου και ναι, αυτό. Ναι, γιατί ναι, πώς. Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, πολύ όμορφο. Εγώ το δικό μου το είχα λιώσει τόσο πολύ που το έσπασα το. Χάλασε το joystick. Το β' κουμπί μου έφυγε. Αλήθεια. Ναι, το έσπασα. Πάω. Εντάξει. Πάμε επόμενο. Το ζάπερ μου από μικρός κι αυτό. Η πορτοκαλί κι αυτό. Mm-hmm. Το variation. Αυτά δεν έχω δυστυχώς στα κουτιά. Εντάξει, κάποια στιγμή αν με πιάσει τρέλα. Αν κάποιος το έχει, κάποιος το έχει. Ναι, 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 θα μου το δώσει εμένα τώρα. Θα μου το στείλει. Τώρα, μόλις το βλέπει, πάει σαν λεπτά και όλα θα μου το στέλνει. Λοιπόν, μετά θα δείξω κάποια third party πραγματικά που έχω. Και νομίζω αυτό που θα δείξω τώρα μου είπες ότι δεν το έχεις δει και ποτέ. Εγώ δεν το είχα δει ποτέ. Το έχω βάλει σε ομάδες εγώ. Ούτε σε διαφήμιση το είχα δει, ούτε από κάποιους φίλους μου να το είχε. Λοιπόν, το έχω βάλει σε διαφήμιση. Κοίτα, εδώ τι κάνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το Yo Control που λένε στα αεροπλάνα. Αυτό είναι third party, παιδιά. Είναι της Quickshot, όπως βλέπετε. Πολύ μεγάλη ποιότητα έχει η Quickshot. Ακριβώς, τότε ήταν η καλύτερη εταιρεία σε αυτά τα πράγματα. Κοίτα, έχει και ρετρό σκόνη. δεν το έχω καθαρίσει. Και αποδείχνει λοιπόν, εδώ δύο, βλέπω. NES, ναι, δύο. Τώρα, Play two one, player yeah. Δεν έπαιξα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Άκου, δηλαδή, ό,τι γίνεται με αυτό. Αυτό έχει κάτι καλές βεντούζες. Τα Saxons. Ναι. Το βεντουζάριζες, ας πούμε. Αυτό το παιχνίδι μου το πήρε εμένα ο πατέρας μου μαζί με το Top Gun. Το Second Mission. Αυτό τώρα ξεστήνει, είναι για καλά. Και έξω. Okay. Δηλαδή. Μάλιστα. Τραβιέται, είναι και καλά για να ανέβει και να κατέβει το αεροπλάνο. Άμα παρατηρήσει τώρα για να πούμε, γιατί μου αρέσει να μιλάω και για λεπτομέρειες, έτσι. Εδώ η εικόνα του.
Είναι το F-14 Tomcat. Αχα. Το οποίο είναι το αεροπλάνο που είχε ο Tom Cruise στα Top Gun. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε έχουν αυτό εμένα λοιπόν μου το πήρε ο πατέρας μου όταν μου πήρε το Top Gun, το Second Mission. Μπορούσε ποτέ να το προσγειώσει το αεροπλάνο. Λοιπόν, μικρός είχα ασχοληθεί λίγο, είχε πλάκα. Τώρα τις προάλλες το είχα βάλει πριν κάνα χρόνο έτσι για λίγο. Το έβγαλα. Δεν μπορούσα με τίποτα. Αλλά μικρός, εντάξει, είχα άλλη υπομονή. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Έχει και βλέπεις, έχει κάνει feedback. Ένα κλικ. Ναι, είναι σκληρό, έχει δηλαδή επαναφορά και είναι αυτό που έχει αυτό το yaw control που λέμε που λειτουργεί σε όλες τις γωνίες. Πολύ ποιοτικό. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Και εδώ, κοίταξε, βλέπεις, turbo και εδώ. Turbo και εδώ, B. Ακριβώς. Το start και το select που υπάρχουν στο χειριστήριο. Εδώ είναι το switch για... Πρέπει να ήταν ακριβό κομμάτι για την εποχή. Αν θυμάμαι καλά... Δηλαδή δεν είναι πλαστικού ράπλι. Όχι, όχι. Αν θυμάμαι καλά, το λέω με επιφύλαξη, μου είχε πάρει ο πατέρας μου το Top Gun που δεν ήταν πολύ αλφα-αλφα παιχνίδι, μου το είχε πάρει 8.000 και αυτό το είχε πάρει ή 12 ή 15. Ναι. Ήταν πιο ακριβό. Λογικό, λογικό. Ναι. Βέβαια δεν ήταν usable σε άλλα παιχνίδια. Δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε, στο Rad Racer με αυτοκίνητα. Επειδή δεν είχα παιχνίδι με αυτοκίνητα, δεν το έχω δοκιμάσει. Okay. Πιθανόν όμως, λόγω τιμονιού, να μπορεί να παίξει. Κάπως, κάτι με τιμόνι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Το έχω εμφανίσει σε ρετρό ομάδες κάποιες φορές και είχαν σκαλώσει. Είχαν σκαλώσει. Ναι, κι εγώ, κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι που έχω από τότε πάλι και συγκεκριμένα το είχα και σε μια σακούλα χαμένο. Το βγάλα τελευταία στιγμή πριν ετοιμάσουμε το σημερινό βίντεο. Οπότε δεν πρόλαβα καν να τα καθαρίσω κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, είναι τα remotes της Quickshot. Αυτά είναι δικά μου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άντα. Είχα ακριβώς τα ίδια. Ναι. Είχα ακριβώς τα ίδια. Τα δάνεισα σε κάποιο φίλο μου εδώ στο γαλάτσι. Οκ. Okay. Και δεν τα ξαναείδα ποτέ. Και είχα ακριβώς τα ίδια σου λέω. Ναι. Και καθόμουν και έπαιζα τότε τα παιχνίδια. Βέβαια είχε το infrared και πρέπει να έχεις σε απόσταση. Ακριβώς. Το βεντουζάριζα πάνω στην τηλεόραση. Για να έχει μεγαλύτερη εύρος να πιάνει. Λέ. Και είχε το. Μπράβο, ναι, για πες το χώρο. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει, μπορεί να παίξει και για Master System, είναι συμβατό. Για Atari Commodore και για Nintendo. Λοιπόν, εδώ έχει ένα parallel port, εντάξει, που μας φεύγει. Εδώ το switch είναι για πιο από τα τρία μηχανήματα να δουλέψει. Εδώ είναι οι υπέρυθες που δεν έπρεπε να εμποδίζονται. Δεν παίρνει μπαταρίες και αυτό καταλήγει, παιδιά, σε NES βίσματα και Master System. Μάλιστα. Τα Master System όμως ήταν τα ίδια με τα joystick του Atari, έτσι. Commodore κτλ. Οπότε αυτό το είχες εκεί και ήταν το πρώτο ασύρματο χειριστήριο που πιάσα στα χέρια μου και συγκεκριμένα αυτό το πήρα πρώτη γυμνασίου το 1994, θυμάμαι να το παίρνω. Να και εγώ είναι. Εννοείται, εννοείται. Τι μου θυμίζει. Είναι βαριά και χωρίς μπαταρίες μέσα είναι βαριά. Κοίτα, το start είναι, το πάταγες αυτό αριστερά, το select ναι, το πάταγες ναι, ναι, εκεί. Ναι. Η Quickshot ήταν πολύ innovative σε τέτοια πράγματα. Σου λέω, έπαιζα και εγώ με αυτά, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια. Πιστεύω πρέπει να ήταν το 1991 που το αγόρασα. Ναι, εγώ εντάξει, το πήρα λίγο πιο μετά. Slow motion εδώ, κοίτα. Ναι, το slow motion. Κοίτα ιστορίες. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι όμως ότι ήθελε πολύ μπαταρία. Ήθελε 4 μπαταρίες. Τι, fuck. Είχα ξεχάσει μπαταρίες μέσα. Κοίτα τι γίνεται. Ρετρό και μπαταρίες. Ρετρό. Εδώ δεν είχες, ευτυχώς. Ο player one. Κι άλλες εδώ. Αυτές δεν έχουν κάνει leak. Τι μπαταρίες. Και πολύ όμορφο, έτσι. Και ωραίο και στο πιάσιμο, έτσι, στο grip του πολύ. Ναι, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι. Το οποίο πραγματικά τώρα όλα αυτά τα χρόνια το έχω θαμμένο σε μια σακούλα και μόλις σου λέω τώρα πριν από το επεισόδιο το έβγαλα, ούτε με καθαρίσω δεν πρόλαβα. Αλλά πιστεύω να σου έφερα ένα πολύ όμορφο flashback, ναι, γιατί τα έχεις ξεχάσει τελείως. Ναι, ναι. Και εδώ έχουμε και το τελευταίο μου third party. Λοιπόν, δεν είναι Quickshot, είναι Quick Joy. Το Μάλιστα. οποίο ήταν αντιγραφή Quickshot. Μάλιστα. Είναι όμως για NES. Βλέπετε το. Είχα slot. Και εγώ ένα τέτοιο. Ναι. Τη Quickshot είχα. Ναι. Και επιχείρησα και εγώ να παίξω κάποια από τα παιχνίδια με αεροπλάνα. Ναι. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν με βολεύανε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Δεν, το άλλο που έχεις εδώ είναι σαφέστατα ανώτερο. Ναι, αυτό είναι αντεγιά η φάση. Αυτό πάντως τέτοιο αντίστοιχο Quickshot γνήσιο όμως, το ίδιο μοτίβο γκρι που ήταν η Quickshot γκρι και κόκκινο, ανοιχτό γκρι. Ναι, ναι, ναι. Είχα για το ατάρι μου τον κλόνο το 2600 και εκεί έπαιζα και εγώ και ο πατέρας μου. Πριν τα NES. Αυτό βέβαια μοιάζει λίγο πιο πολύ παραπέμπει σε μαχητικό joystick F16. Και καλά, ξέρεις τώρα τα machine gun, τα ιστορίες, όλα αυτά. Από τα official που μου λείπουν δηλαδή,
Είναι το NES Max που δείξαμε πριν στα κουτιά και το 4-player score που είναι δηλαδή ουσιαστικά ένα ανταπτοράκι, το περάσω τώρα κάτω από τους φίλους να το δούνε. Ένα ανταπτορά για 4 players. Έχεις κάτι και εσύ όμως τώρα που αυτό το δείξεις εσύ. Έχεις ένα πολύ δυνατό κομμάτι εδώ. Ναι, εδώ είναι ένα sealed NES controller το οποίο είναι στο κουτί του. Είναι η Totsu, δεν έχει ανοιχτεί ποτέ, είναι άψογη συσκευασία. Δεν έχει ανοιχτεί. Και εντάξει, μπορούμε δηλαδή εδώ, επειδή δεν έχει από κάτω αυτοκόλλητο, να κάνουμε. Να το βγάλει. Να κάνουμε μια μαϊμούδια. Έλα ο Midmaster. Όπα. Εντάξει. Όχι, εσύ κάνω. Στο κουτί του. Αλλά να δούμε λίγο και το ελληνικό, το κάτι θα έχει ελληνικό. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πάντως. Τα κλασικά. Βέβαια εδώ λέει Eitoch, λέει εδώ, δεν λέει Eitoch. Ναι, είναι λίγο μεταγενέστερο. Ένα χρόνο μετά δηλαδή. Εκεί σε 9 μηνών κλασικά, ούτε καν χρόνο. Το θυμάσαι που το είχαμε δει τις προάλλες. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μην το ανοίξεις. Όχι, δεν το ανοίξω. Απλά θα ήθελα να πω το εξής. Ναι. Ότι εδώ έχουμε λοιπόν controllers που είδαμε και προηγουμένως που είναι κατασκευασμένα από το 1985. Ακριβώς. Και παρότι είναι τώρα 30, πόσο είπαμε, 25-35 χρονών controllers, ναι. Η Nintendo συνέχισε μέχρι και τώρα και ναι. κατασκευάζει. Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε το Mini Classic που κυκλοφόρησε πριν 3 χρόνια ναι. και με το ίδιο καλούπι, έτσι, δηλαδή συνεχίζει, να το ανοίξουμε και αυτό, δεν πειράζει. Ναι. Με το ίδιο καλούπι συνεχίζει και φτιάχνει controllers τα οποία είναι ακριβώς ίδια. Ναι, 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 πολύ σημαντικό αυτό. Κοίτα, είναι ίδιο, άμα δηλαδή το αντιπαραθέσουμε. Εδώ βέβαια το USB. Το βίσμα του είναι το βίσμα που έχει. Ναι, στο... USB λέω, ναι, το, αυτό το port. Ναι, που είναι αυτό. Και όμως είναι ίδιο. Το ίδιο, ναι. ναι. Και να το συνεχίσω και λίγο ακόμα, άμα μου επιτρέπεις. Εννοείται. Ότι αυτό σου είναι πριν 3 χρόνια το φτιάξε. Και αυτό που κυκλοφόρησε πέρυσι μαζί με το Switch είναι αυτό. Μέχρι και σήμερα λοιπόν η Nintendo συνεχίζει αυτό το κλασικό που το έχουμε στο μυαλό μας controller. Ναι. Να το κατασκευάζει. Να το βγάλουμε και να το δούμε. Το οποίο είναι remote αυτό. Αυτό λοιπόν είναι αφηρματό. Ναι. Εδώ πάνω έχει για να συνδέεται πάνω στο switch για να φορτίζει. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίο. Εδώ η διαφορά του είναι ότι έχει ένα βαθούλωμα που θα έμπαινε εδώ το. Το καλώδιο. Ναι, ας πούμε εδώ και καλά. Ναι, 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 ναι. Αφήρματο, συνδέεται. Για ρετρολάγνου σαν εμάδα παίζουμε στο switch. Μέχρι σήμερα λοιπόν η Nintendo συνεχίζει και κατασκευάζει. Μπράβο. Και εδώ εγώ έχω και το NES Mini. Σωστό. Το οποίο μου το πήρε η γυναίκα μου και την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας. Που έγινε μετά πριζήτητο, έτσι. Ακριβώς. Δεν υπήρχε. Ναι, και μου το πήρε 17 Νοέμβρη του 2017, που ήταν και μέρα των γενεθλίων. Oh. Και μου το πήρε την Day One. Πάρα. Στην τιμή που βλέπετε, και μετά θυμάσαι που έγινε ένας χαμός. Δεν υπήρχε στα ράφια. Δεν υπήρχε και έγινε και το εξής απαράδεκτο. Οι scalpers. Δεν ξέρω αν κάνει να το πω, αλλά ένας μεγάλος. Επίσημος πολιτής ηλεκτρονικών αλυσίδα καταστημάτων ναι. το πουλούσε στο ναι. site του ναι. σε διπλάσια τιμή. Εντάξει, αυτό έπρεπε να του βάλει CD Media λίγο δαχτυλάκι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε τα παιχνίδια που είχε από πίσω. Αυτά είναι παιδιά και τα αξεσουάρ μας. Σίγουρα υπάρχουν και αρκετά third party πιστεύω controllers πολύ περισσότερα. Αυτά ήταν τα δικά μας και τώρα πάμε σε κάτι που θα περιμένατε και λίγο πιο πολύ, να δείτε τώρα και τίτλους, να γουστάρετε video games, παιδιά, φύγαμε. Λοιπόν και τώρα θα σας δείξουμε τα παιχνίδια μας, της συλλογής της δικιάς μου και της συλλογής του Ντένις. Ξεκινάμε τα παιχνίδια του Ντένις, να τα δούμε, τα θυμηθείτε και να νοσταλγήσετε. Λοιπόν, Super Mario, κλασικό πράγμα. Έτσι. Απλά εδώ τι θέλω να πω, ότι έτυχε πρόσφατα και να είναι καλά ο φίλος μου ο Άλεξ. Από το Console Club. Ωραίος. Και μου βρήκε την ελληνική έκδοση. Όπου στην ελληνική έκδοση τι έχουμε. Έχουμε ελληνικό manual. Έχουμε ένα ελληνικό manual, ακριβώς. Και είναι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο συνηθίζει να το βρούμε. Άλεξ, το θέλω και εγώ γιατί το είχα χάσει εγώ από το δικό μου κουτί, ε. Για όσους είναι λάτρεις των ελληνικών manual, που ξέρω κάποια παιδιά που όντως είναι. Έτσι. Στη retro community. Εντάξει, βέβαια, ασπρόμαυρες κακίστες οι φωτογραφίες εδώ τα screenshots. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, είναι ρε φίλε ελληνικό. Αλλά μυστικά και κόλπα. Έτσι. Μην τα πείτε σε κανέναν. Έτσι, έτσι. Φίλε, τώρα υπάρχει κουπατρούπα, υπάρχει το ίντερνετ. Λοιπόν, εντάξει, αυτό έτσι. Super Mario Bros. Ένα κλασικό. Λοιπόν, αυτά τα λέμε, αυτά είναι black box. Και έτσι, ναι. Εντάχει, θα φέρω εδώ κάποια ακόμα, να τα δούμε. Έχω κάποια black box εδώ, τα οποία είναι τα original black box στα αμερικάνικα. Τι σημαίνει black box, να το πω λίγο εντάχει. Καταρχήν το Donkey Kong. Ναι. Black box εννοούμε τα παιχνίδια αυτά, τα πρώτα που βγήκανε το 1985.
arcade series, ότι υπήρχε λοιπόν, ότι πρώτα υπήρχε στο arcade αυτό. Είναι τα παιχνίδια που βγήκαν το 1985 που λανσαρίστηκαν στην πρώτη γενιά του Nintendo. Ναι. Ήταν όλα μαύρα, δηλαδή μαύρο, με pixel, με πραγματικό ας πούμε, ναι, sprite ναι, ναι, του παιχνιδιού και όχι να είναι ζωγραφιστό κάποιο artwork. Μπράβο. Και λέγονται Black Box ακριβώς επειδή είναι μαύρα. Ναι. Τώρα, ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτά τα παιχνίδια, είναι το εξής. Ότι βγήκανε, είναι της πρώτης γενιάς και είναι τα πιο δυσέβρετα. Γιατί εδώ θα δείξω ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ, ας πούμε, έχω το Popeye. Ναι. Okay. Αυτά εδώ έχουν, λέγονται hang top. Δηλαδή, τι γίνεται, να το πάω λίγο στην κάμερα. Ναι, δεν λέγονται αγώνια. Φαίνεται εδώ. Είναι το blister, η τρύπα. Είναι το blister. Ενώ τα μεταγενέστερα δεν είχαν αυτό το blister. Αυτά τα κάνουν πιο σπάνια και πιο ακριβά επειδή είναι της πρώτης γενιάς. Ναι. Τυχαίνει τώρα και έχω 4 λοιπόν από αυτά της πρώτης γενιάς. Ναι. Και είμαι χαρούμενος που έτυχε και ήρθανε στο διάβα μου. Πολύ ωραία. Popeye λοιπόν. Popeye. Εδώ έχουμε το Wrecking Crew, άλλη μια πρώτη εμφάνιση του Mario με το Luigi. Πριν να βγει το Super Mario Bros. Όπως το ξέρουμε. Okay. Ήταν η εμφάνισή τους. Όπου μπαίνανε σε αυτό εδώ πέρα, ήταν σαν μια πολυκατοικία και σπάγανε τείχους και σπάγανε τούβλα ή κάτι τέτοιο. Μάριο και Λουίτζι. Αποοικοδόμησε η υδραυλική. Έτσι. Ό,τι έχει να κάνει με εργασία της δουλειάς. Ναι. Για να βγει το μεροκάματο. Εδώ έχω το Donkey Kong 3. Έτυχε και αυτό και ήρθε στα διάβα μου από τους ακριβώς τίτλους. Εντάξει. Από τα πρώτα παιχνίδια αυτό που είπαμε είναι τα ιστορικά. Τώρα προχωράω λίγο εντάχει. Ναι. Για να μην πολύ καθυστερείτε, έχουμε να δούμε και άλλα δικά σου. Θέλω να, να συνεχίσω λίγο με τα Mario franchise. Okay. Εδώ λοιπόν έχουμε Super Mario 2. Εντάξει, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Ναι. Το Mario 2 και βέβαια και το Mario 3. Που βέβαια και εσύ το έχεις το Mario 3. Ναι. Εγώ με αυτό θα σου πω μετά στο δικό μου τι είχε παίξει. Εδώ τι καταλαβαίνουμε από αυτό εδώ πέρα. Αμερικάνικο. Ότι είναι US version. Ναι. Να πούμε εδώ ότι εδώ στην αρχή τα πρώτα δεν είχαν το μακρόστονο γιατί ακόμα δεν είχε αποφασίσει η, okay, η Nintendo να κάνει το διαχωρισμό. Έχουν άλλη στάμπα. Έχουν το Silver στρογγυλό. Ναι, 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 ναι. Λεπτομέρειες, αλλά για τους λάτρεις των. Είναι αυτά που μαθαίνει τώρα ο κόσμος για να ξέρει τι έχει στη συλλογή του. Πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο. Πάμε, εννοείται. Το ένα. Mega Man 1. Μα κοίταξε αυτό το artwork πώς είναι. Απέσιο. Εγώ έχω το 2. Πρέπει να το φέρουμε. Θα το δούμε μετά. Είναι το αμερικάνικο. Ναι, που έχει άλλο artwork. Λοιπόν, έχει αυτό το artwork το απέσιο. Η ιστορία λέει ότι δώσανε στο ζωγράφο να φτιάξει την εικόνα. Δεν είχε καν παίξει το παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό τι σφαλμένο πράγμα βλέπουμε καταρχήν εδώ. Κρατάει όπλο. Όπλο. Ενώ ξέρουμε ότι ο Mega Man είναι μπέντε το όπλο. Άστοχο τελείω. Βασικά καμία σχέση με το παιχνίδι το ίδιο. Ναι, 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 ναι. Να συνεχίσουμε με ένα άλλο σημαντικό franchise. Ναι. Σου λέει κάτι αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το πρώτο, ρε φίλε. Έτσι. Metal Gear. Που μέσα κάνει και αναφορά του Hideo Kojima. Ναι. Και εδώ... Μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στο βιβλίο. Α, δηλαδή, βιβλίο. Κάπου λέει ότι είναι directed ή δεν θυμάμαι πώς το produced. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ, πάλι επειδή για τους λάτρεις των ελληνικών manual. Ελληνικό, ρε σκύλε, λέμε. Εντάξει, ξέρω. Φοβερό, φοβερό. Ότι σε κάποιους αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια κτλ. Λέει για το Snake. Snake Eyes. Ναι. Είναι ωραίο, είναι αστείο να διαβάζεις αυτές τις ιστορίες που τώρα τις ξέρουμε απ' έξω αναγκωτά, με ελληνικά, της τότε εποχής. Ισχύει. Που προσπαθούσαν να σε βάλουν μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Πολύ ωραίο το ελληνικό, το manual. Πάμε σε ένα άλλο κλασικό franchise. Πάμε. Ξέρω τι θα έρθει. Είσαι σίγουρος. Α, πάμε, για να δω. Καλά, αυτό εδώ είναι τόσο βαρύ, γιατί μέσα έχει βιβλία, χάρτες, χαμός γίνεται. Αυτά είναι. Είναι το RPG που σηματοδότησε ναι, τα RPG. Ακριβώς. Τι να πει κανείς σε το Final Fantasy, πολύ διαφορετικό το game mechanic του. Ναι, ναι, ναι. Εσύ το γνωρίζεις γιατί το έχεις παίξει. Εντάξει, ναι, είναι πολύ ωραίο. Τι να πω. Πω βαρύ, φιλέ, όντως πολύ βαρύ. Παιχνίδι ορόσημο. Includes, το γράφει. Σαν την ιστορία του. 84 σελίδες Explorer's Handbook, Game World and Dungeon Maps, plus Full Color Monster Chart. Άλλο επεισόδιο είναι αυτό. Εντάξει, αυτό είναι επεισόδιο μόνο του, ρε. Ναι, μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο franchise. Πάμε. Ναι, η Konami, η παλιά. Ελληνικό. Ελληνικό, τι. Δεν το ξέρεις. Τι να σημαίνει αυτό άραγε. Σημαίνει ότι έχει ελληνικές οδηγίες, φίλε. Ωoo. Έτσι. Αυτό είναι. Παιχνιδάρα.
Να δούμε, λέει, συγχαρητήρια, αγόρασες, λέει, αυθεντική έκδοση της Konami, φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς εδώ. Σου λέει και, πρόσεξε εδώ, και μαγκιόρικα, καλησπέρα. Κάνε ένα βήμα μέσα στις σκιές, τις πιο επικίνδυνες αποθηκεύσεις όλο τον κόσμο. Ωραίο. Και μαγκίες. Λοιπόν, τα τέρατα. Τα τέρατα, αυτά, μαύρη λεοπάρδαλη. Αυτές εδώ οι μεδούσες, οι σπαστικές που πάντα συνδέουν κάτω. Ωραία. Πολύ ωραίο κομματάκι κι αυτό. Τεχνίδια ορόσημα. Εννοείται. Άλλο αγαπημένο να δείξω. Πάμε, εννοείται. Double Dragon, ο Billy και ο Jimmy Lee. Έτσι ακριβώς. Άλλο αγαπημένο παιχνίδι, το οποίο και αυτό το είχα πάρει τότε. Double Dragon. Απογοητευτεί, γιατί δεν ήταν πραγματικό Double Dragon. Λίγο εδώ ο φωτισμός μας χαλάει. Εντάξει, ναι. Να πούμε ότι τα έχω σε πλαστικά. Γι' αυτό είναι sleeves απ' έξω πλαστικά, γι' αυτό τώρα παιδιά αντανακλάνε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο franchise. Παιχνιδάρα. Είναι από αυτά που έχω στη λίστα για NES πλέον. Μάλιστα. Kirby, παιδιά, ό,τι και να πούμε. Που εδώ θυμάστε στο επεισόδιο που είχαμε κάνει και στο Rim Tour. Είναι το δεύτερο το παιχνίδι δεύτερο, Kirby. Το πρώτο ήταν το Game Boy. Και μου αρέσει πάντα αυτό το artwork που πάει να ρουφήξει το κουτί. Οπότε αναγκαστικά θα ρουφήξει τον εαυτό του. Οπότε θα έρθει σε ένα loop, infinite loop. Πάμε σε ένα άλλο Kirby's franchise. Adventure. Ναι. Είσαι σίγουρος? Είμαι. Η Samus Aran Password Pack με κωδικούς δούλευε. Ναι, με κωδικούς που ήταν Adventure Series. Μακρινάρια αυτή η κωδική. Ναι, να το θυμάσαι. Αυτά είναι, παιδιά. Το πρώτο παιχνίδι Metroid, έτσι. Πιστεύω ότι όποιος δεν το έχει τελειώσει το Metroid το 1. Ναι. Αξίζει να το παίξει να το τελειώσει. Απλά μην το κάνει εντελώς τυφλά. Εγώ. Ωραία. Θα το κάνεις με βοήθεια από έτοιμους χάρτες στο ίντερνετ, ναι. Θα σε βοηθήσει, θα το τελειώσει σχετικά γρήγορα, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Δηλαδή δεν σου κόβει κάτι, okay. Γιατί δυστυχώς δεν σου κάνει καταγραφή κάτω στη γωνία το χάρτη που πήγαινες, ναι. Που κάνανε τα μετέπειτα. Τα μετέπειτα, ναι. Αλλά θα το κάνεις με τον τρόπο που σου λέω και θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Έχω παίξει πλάκα-πλάκα όλα τα Metroid, δεν ξέρω τώρα στο Wii U και στο Switch αν έχουν βγει Metroids. Αλλά έχω παίξει του Game Boy, του SNES, ναι, του 64 δεν βγήκε Metroid. Στο GameCube τα έχω παίξει τα Prime, τα Echoes μετά στο Wii που είχε βγάλει το 3. Στο 3DS βγήκε το Remake. Α, και στο 3DS είχα παίξει το μετά το Fusion. Που βγήκε το Game Boy Advance ήταν αυτό. Α, το, ναι. Το Fusion. Ναι, και το μετά, άλλο στο DS. Και βγήκε το Remake στο 3DS, το οποίο αξίζει. Ναι. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο franchise. Πάμε τώρα, σίγουρος. Ναι, πάμε σε δυνατά κομμάτια. Περιττό να πω ότι είναι. Σωστό. Ναι, Zelda, παιδιά. Τι να πούμε για αυτό το game. Το αγαπημένο μου franchise. Και εμένα. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι που μου αγόρασε, όπως είπα, ο μπαμπάς μου μαζί με το NES. Και. Μπαμπάς μου, το είπα όπως το έλεγα τότε. Oh. Ο πατέρας μου. το οποίο έχει μέσα ωραία πραγματάκια. Εντάξει, παιδιά, για αυτά τώρα. Μόνο αν τα έχετε ζήσει μπορείτε να καταλάβετε. Τώρα που σας τα δείχνουμε. Κάποιοι, αν δεν τα έχετε δει, δεν τα έχετε ζήσει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το excitement, το δικό μας. Προσπαθώ, όπως είπαμε, να τα βρίσκω σε καλή στην κατάσταση, σαν να ήταν καινούργια. Ναι. Δηλαδή, προτιμώ να έχω 20 παιχνίδια, ναι. Τα οποία είναι τέλεια κατάσταση, παρά ναι. Να έχω 100 παιχνίδια. Για μένα έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το νούμερο 2. Το οποίο το έχω στο What to Buy list με μένα. Το οποίο νούμερο 2, εντάξει, λίγο μας ξενέρωσε λίγο με το top-down που ήταν τον εξωτερικό κόσμο και μετά ναι. Στα πλάγια κτλ. Το Battle System. Έτσι όμως ήταν το Gargoyle's Quest, το Game Boy. Έτσι ήταν και το Gargoyle's Quest, ακριβώς. Ναι. Η ίδια ομάδα λέγεται από πίσω ναι. Ότι βοήθησε. Παρότι το ένα είναι first party και το άλλο είναι της Konami. Okay. Της Capcom. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ένα κομμάτι που και εσύ έχει το νούμερο 1. Α, ναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Με πολλά φανταστικό, χρώματα. Φανταστικό. Πλούσιο, διαλέγεις την πίστα που θα πας. Capcom, ναι. Όπως κάνεις και στο Mega Man. Ναι. Οπότε, why not. Φανταστικό παιχνίδι. Εγώ έχω το 1 από μικρός. Πρέπει να παίξω με το 2 κιόλας, τη συνέχεια του. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ένα και ένα. Εντάξει, εδώ άλλο ένα τη Capcom ωραίο πλατφορμάκι. Έτσι. Χαριτωμένο. Μπορείς να παίξεις 2 παίχτες. Αυτό ήταν το ωραίο ότι μπορούσαμε να παίξουμε 2. Πέρα από τα Mario και το Zelda, είναι το επόμενο κοινό μας παιχνίδι. Δηλαδή όλα μάλιστα. Τα άλλα που έχεις δείξει δεν τα έχω. Αυτά τα. Πιστεύω ότι και αυτό εδώ πέρα κάτι μας είπες προηγουμένως. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Το πήρα πρόσφατα. Το κοστοκράμε με τον Άλεξ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, έτσι. Και αυτό πάρα πολύ όμορφα sprites. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και θα κλείσω εδώ με ένα παιχνίδι το οποίο ήταν από τα πρώτα που είχα πάρει στην Αμερική. Απλά ξέχασα να το αναφέρω νωρίτερα. Ναι. Το Skate or Die. Έτσι. Το Skate or Die λοιπόν το είχα φέρει στην Αμερική.
Έπαιζα ώρες επί ωρών μαζί με ένα φίλο μου να κάνουμε high scores, ανταγωνιζόμαστε στις ράμπες, στις ράμπες να κάνουμε τα κόλπα. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Ήταν ωραίο. Δεν ήταν μπορώ ωραίο. Να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου. Απλά ναι. Το έπαιξα πάρα πολύ γιατί το είχα. Ναι. Είναι από αυτή και εγώ το είχα μικρός, σαν τα παιχνίδια που έχω μικρός. Και επίσης εγώ περισσότερο έκαψα και πορώθηκα την έκδοση του Game Boy. Α, μάλιστα. Φίλε το Band and Rad στο Game Boy. Ναι, ναι, σωστό. Πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Ωραία, λοιπόν. Αυτά τα δικά σου, Ντένις. Ναι. Τα είδατε, παιδιά. Πολύ ωραία παιχνίδια, σε άψογη κατάσταση ο Ντένις, Midmaster, πολύ επιλεγμένοι τίτλοι και καλοί. Εύχομαι να τα διπλασιάσεις, τριπλασιάσεις. Και πάμε να σας δείξω εγώ τώρα και τη δικιά μου συλλογή που είχα από μικρό σε κάποια που πήρα μεταγενέστερα. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω τη δικιά μου συλλογή. Πριν δείξω τη δικιά μου συλλογή, να σας δείξω ότι τα φυλάω σε original Nintendo cases που έδινε η Touch στα καταστήματα που ήταν μέσα στα stand της. Αυτά τα έχω πάρει από το Zartan Toy Store. Βασικά μου τα έχει κάνει το ένα, μου το έχει κάνει δώρο ο Παναγιώτης από το Zartan και το άλλο. Ποιος μου το έχει κάνει δώρο από εδώ, είναι εδώ κοντά μου. Δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι ο κύριος Ντένις εδώ, φίλτατος. Yeah. Μου το έχει κάνει δώρο, δεν ξέρω γιατί δεν το ήθελες εσύ. Δεν έχει πρακτικότητα. Επειδή τα έχει στο case, στο book case. Ναι, και επειδή είδα ότι το ήθελε και είχε το ένα, ναι. Αλλά θα σου ταιριάξει ωραία. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μου παιχνίδι. Και πρακτικά είναι το πιο ακριβό μου παιχνίδι. Φίλε, είναι πολύ ακριβό τίτλο. Ακριβώ και είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχω στη συλλογή μου και έχω δώσει τόσα πολλά λεφτά για ένα παιχνίδι που δυστυχώς δεν θέλω να το ξανακάνω. Δεν θέλω να ξαναδώσω τόσα πολλά χρήματα για ένα game. Απλά το συγκεκριμένο επίσης. Ντένις, το ακριβοπλήρωσα πάρα πολύ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Για ψάξε λίγο το κουτί καλά, τριγύρω. Λέει B. Ψάξε λίγο καλά. Τι πρέπει να ψάξω να βρω, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Λοιπόν, ας το δείξω εγώ τώρα. Ναι, να μην το δείξεις αυτό εδώ πάνω. Ναι. Αυτό, δες, η όμως, τιμή, καλά. Όπου ο δράχμας λέει. Δεν είναι μόνο η τιμή. Είναι ότι έχει, δηλαδή έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα αυτό. Είναι μινιόν. Ω, φίλε. Μάλιστα. Okay. Έχει το sticker, παιδιά, από το Μινιόν. Μάλιστα. Εξαιρετική κατάσταση. Ακριβώς. Είναι το ισπανικό. Δηλαδή είναι αυτό που εγώ θα ήθελα. Είναι με το ισπανικό. Με το ισπανικό manual μέσα. Mm-hmm. Απλά δεν έχει την ελληνική μετάφραση που βάζανε μέσα. Okay. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν κάποιος φίλος τυχόν έχει το ελληνικό manual, αν μπορεί να μου το σκανάρει, να το σκανάρει στο σπίτι, σε ένα βιβλιοπωλείο. Και να μου το. Αν μπορέσει να μου το στείλει, ρε παιδιά, δεν θα το κάνω και εγώ μια εκτύπωση, να το βάλω μέσα σαν να ήταν όπως ήταν παιδόν την Nintendo. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι πολύ ακριβό παιχνίδι και πρέπει να. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ακριβό. Κοίταξε, πάντοτε είναι συνδυασμοί πραγμάτων. Δηλαδή, λίγα αντίτυπα. Ναι. Το ίδιο το παιχνίδι να είναι όμορφο και ωραίο. Ναι. Το Snow Brothers ήταν και στα Cage. Ήταν. Ναι. Το είχα, εγώ δηλαδή ξέρω γιατί το πήρα, γιατί το είχα γύρω στα Cage. Ναι, ναι, ναι. Απλά η τιμή του πιστεύω ότι λόγω της κατάστασης και λόγω και αυτού του αυτοκόλλητου εγώ το πλήρωσα άλλα 80-100 ευρώ παραπάνω. Ω, μάλιστα. Δηλαδή συνήθως ο Snowbros πόσο παίζει, 2,5-3? Είναι σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, εγώ το πήρα σκέψου 3,5. Μάλιστα. Αλλά δεν θα ξαναπάρω τόσο ακριβό παιχνίδι, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Πολύ προτιμώ ωραία. Να τα κάνω ωραία. Κάτι άλλο. Λοιπόν, το Mario Bros, όπως είπαμε. Που πήρα μεταγενέστερα το κουτί για να στεγάσω το δικό μου. Το Mario το 2, το οποίο εδώ έχω και κάτι πολύ που θα σας αρέσει. Οπα. Μισό λεπτό. Τι θα μας ευνηθιάσει τώρα. Οπα. Ελληνικό. Ελληνικό. Το έχω σώσει από τότε. Κοίτα εδώ μια ωραία ιστορία. Ιστορία αυτή ότι είναι, ναι. Ήταν στον ύπνο του. Μου το έχουν ζητήσει σκέψου αυτό. Βέβαια, αφού είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό να ζητήσει. Αρχίζει και είναι πολύ ευαίσθητο. Ναι, μην το ξεφυλίσεις. Δηλαδή κάποιος μου είχε πει να του το σκανάρω κιόλας, αλλά μάλλον δεν θα το σκανάρω γιατί θα το πάρω στα χέρια. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, μπράβο. Μπράβο. Εδώ τώρα να πω μια ιστορία άλλη. Ελληνικό και αυτό βλέπω. Λοιπόν, εγώ μικρός. Είχα το κίτρινο. Α. Αυτό που έχεις και εσύ. Ναι, ναι. Το οποίο το είχα πάρει το 92. Mm-hmm. Αυτό εδώ γράφει Classic Series που ήταν μεταγενέστερα όπως και τα Platinum και όλα αυτά, ναι. Τα Hits, λίγο πιο φτηνό. Όμως το δικό σου είναι κίτρινο. Ναι. Όπως όλοι το ξέραμε σαν κίτρινο. Βασικά το έχεις να το δείξουμε και λίγο τώρα που το λέω.
Να το, παιδιά. Λοιπόν, το original είναι κίτρινο. Όμως, εγώ το 2015-16 άκουσα ένα story ότι το πράσινο box είναι το σπάνιο. Κοίταξε, εγώ δεν το έχω δει το πράσινο. Δηλαδή, εγώ αυτό το classic ξύρι που, ναι, που έχει τώρα εδώ, που είναι μάλιστα και ελληνική κυκλοφορία, βλέπω. Ναι. Δεν το είχα ποτέ δει. Ναι, είναι, είπαν ότι είναι πιο σπάνιο. Και επειδή το δικό μου το κουτί, το κίτρινο, ήταν πιο damaged και όπως το είχα ξεχυλώσει, είχε φύγει το αυτοκόλλητο, είχε πάρει μαζί και χρώμα. Όταν είδα αυτό το κουτί που είχα μάθει ότι ήταν πιο σπάνιο και είχε και το Ιτότσου, πορώθηκα. Ναι. Και ο Βλάκας τι έκανα. Το αγόρασα μεν αυτό και μετά λέω, να έχω δύο φορές το κουτί και το πούλησα μαζί και με ένα game που πήρα αναγκαστικά δεύτερο για να το δώσω σε πιο καλή τιμή. Το πούλησα το κουτί. Εντάξει. Και ξενέρωσα. Και τώρα θέλω να ξαναβώ το κίτρινο κουτί. Μα το κίτρινο το βρίσκεις πολύ εύκολα. Υπάρχει στο eBay παντού. Εγώ αυτό. Το πράσινο δεν βρίσκω. Θέλω να το πάρω. Okay. Και αυτό ξέρεις, είναι ρε παιδί μου το. Αλλά είναι και αυτό σε πολύ καλή κατάσταση μετά. Δηλαδή το πήρα. Είναι. Απλά θέλω να μου βοηθήσεις εδώ με τα που κάνεις τα κόλπα σου. Θα το πλύνουμε αυτό. Να φύγει αυτή η κόλλα εδώ. Χαρά. Γιατί φαίνεται άσχημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε άλλη μια παιχνιδά να δείξουμε τώρα και κάτι στα ελληνικά που ήταν σύνηθες. Παιδιά, τότε το Nintendo Club, που έχω και σελίδα στο Nintendo Club, το περιοδικό που το λέει αυτό, έγραφε αυτό το πράγμα. Πάρτε τρεις κασέτες, δηλαδή αγοράστε πόσο, 8-10 χιλιάρικα τότε στο τέλος τη μία, και πάρτε και μια δώρο. Μόνο για τα μέλη και μόνο μέχρι 15/1995. Αυτό το παιχνίδι το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Έχει δύο, βασικά έχει τρία modes. Έχει ένα platform mode, έχει ένα από πάνω όπως το Probotector που βγαίνει, σε βλέπει από πάνω η κάμερα και έχει και ένα shooting mode. Το shooting mode δεν ταιριάζει ωραία με το quick shot το πιδόνιο. Να σου πω ότι δεν παίζει να το έχω δοκιμάσει ποτέ, θα με πιστέψεις. Μάλιστα. Και το πιο ωραίο, το πιο περίεργο, γιατί η Touch ώρες έκανε την προσπάθεια για τα ελληνικά, αλλά ήταν πολλές οι φορές που μέσα ή υπήρχε manual και μετάφραση ή καθόλου manual και μια φωτοτυπία. Ναι, το, και στο Game Boy παιχνίδι το έχω δει αυτό πολύ. Οπότε κοίτα, εγώ το έχω φυλάξει από τότε δηλαδή. Μάλιστα. Manual δεν είχε μένα αυτό. Μάλιστα. Είχε μόνο αυτό και ξέρεις και τα κλασικά να, να στείλεις την εγγύηση ας πούμε και τα λοιπά. Παιχνίδι το οποίο το έχω πάρει τότε νομίζω, εκεί προς 95, νομίζω εκεί το έχω πάρει, το 95. Μπορεί να το είχα πάρει και με αυτή την προσφορά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Ωραίο που έχεις το original. Ναι, και είναι και τιμή εδώ, ναι, εντάξει, τη τιμή τη δείξαμε, 13.900. Ωραία φίλε. 13.900 παιδιά, JVC εδώ, Lucasfilm. Ναι, ναι, ναι. Επόμενο παιχνίδι, που μπορεί να είναι και από το ίδιο deal, Double Dragon 3. Λοιπόν, εμένα το Double Dragon 3 μου άρεσε μεν, ναι, αλλά όχι όσο το 2. Δηλαδή θεωρώ το 2 ήταν το καλύτερο από όλα. Ναι. Βέβαια, εσύ τώρα που το έχεις το 3, έτσι πως το βλέπω, που είναι και ωραίο και σε είναι λίγο κατάσταση, πιο, ναι. Δεν ξέρω αν παίζει τίποτα, ας πούμε, να τι? Παραχωρηθεί, ας πούμε. Θα γίνει donate. Κάτι. Μου έχεις κάνει donate, πρέπει να σου κάνω κι εγώ. Δηλαδή μου αρέσει που το έχεις το 3. Ναι. Έχει ελληνικό manual μέσα. Oh, αν... Αυτά είναι. Περίμενα, το δούμε. Εδώ βλέπεις έχει το πρώιμο της Σε Ίτοχ, το αυτοκόλλητο. Ναι. Όχι. Ναι. Ναι, ναι, όχι, το πρώτο της Ιτότσου, λίγο πριν να μπει το γωνιακό. Το αλλά πρέπει να τους έχει ξεμείνει στο στόκ, γιατί μετά υπάρχει αυτό το αυτοκόλλητο που αυτό είναι το 95. Οπότε αυτό τώρα ξέρεις, μας κάνει. Και πλαστικό μέσα, συσκευασία. Ναι, ναι, είναι, αυτά είναι όπως το έχω. Third party και έτσι για να γουστάρουμε τώρα. Έτσι. Και GRE, δηλαδή αυτό το GRE. Ναι, ναι, ναι. Σπάνια το. Το θυμάμαι να βλέπω να λέει GRE. Όντως δεν υπάρχει πάρα πολλές. Εδώ και σου λέει τι έγινε στο 2. Ναι, αυτή είναι η φωτογραφία του 2. Μπράβο. Σου λέει τι έγινε στο 2 και. Κοίταξε, ωραίο παιχνίδι. Εμένα μου. Σου είπα, το Double Dragon του 1 ήταν κακιστό γιατί δεν ήταν 2 player. Ναι. Και δεν ξεκινούσες με τα moves. Ναι, ναι, ναι. Να κάνεις build up. Ναι. Εδώ το 2 και το 3 ξεκινάς κατευθείαν τα moves. Είχε κατευθείαν τα moves. Είχε και ωραία moves, δηλαδή έκανες ωραία combos για να πετύχεις. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που τότε το χάρηκα πάρα πολύ. Και τώρα δεν ξέρω πώς την κράτησα για αυτή την κατάσταση που είναι. Κάτσε εδώ τώρα αυτό πάντα με δυσκόλευε αυτό. Δεν πειράζει, όπως ετοιμάζει το άλλο. Έτσι, ναι. Και γενικά το τώρα πλέον που το έχω ρε παιδί μου είναι τα ωραία μου κομμάτια της έννοιας συλλογή μου. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο κομμάτι. Κάτι μου θυμίζει. Chip and Dale που το έχεις και εσύ. Πάλι με Ιτότσου, σφραγιδούλα. Μάλιστα. Όμορφο παιχνίδι. Αρκετά ωραίο, γιατί τότε διαβάζα και τις ιστορίες του Chip and Dale στο Αλμανάκο που υπήρχαν. Okay. Το χάρηκα αυτό το παιχνίδι, εύκολο παιχνίδι, δεν είναι από τα δύσκολα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Τι να πω, εντάξει. Σκέψω ότι εγώ αυτό το βάζω με τη μικρή μου κόρη και παίζουμε. Ναι, ναι, γιατί είναι ναι, ναι. Two player. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι. Robocop 3. Ωραίο artwork, ε. Πάρα πολύ από την ταινία που δραπετεύει. Πολύ ωραίο artwork. Με το jetpack. Και το παιχνίδι πάρα πολύ καλά γραφικά για NES. Μου θύμιζε λίγο τις δυνάμεις του Master System. Mm-hmm. Γιατί βγήκε λίγο ψηλό αργά. Θυμάμαι καλά, είναι του 94 το game, κάτι τέτοιο. Ελληνικό κι αυτό, όλα μέσα. Πολύ και βλέπεις και σε πολύ καλή κατάσταση το έχω διατηρήσει. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο σου, Νικό. Πολύ ωραίο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι κόλλησε και εδώ, θα τα βγάλουμε μαζί αυτά. Είπαμε. Ναι. Έτσι. Robocop 3. Η παιχνιδάρα η άλλη. Είναι πολύ ωραίο. Με κι αυτό που το έχω με. Η Τότσου. Να σου πω κάτι, μου άρεσε πιο πολύ όταν είχαν το διάφανο. Το διάφανο δεν το σκότωνε. Ναι, ρε φίλε, μετά. Αλλά και πάλι όσα έχω και με το λευκό το η Τότσου, δεν θέλω να τα βγάλω γιατί τα θεωρώ ότι είναι. Είναι πλέον τη ιστορία τώρα. Είναι ιστορία. Τέρτλς, παιχνιδάρα. Θα τα δείξουμε αυτά μετά λίγο gameplay. Εδώ τώρα έχω ένα κομμάτι που κι αυτό. Είμαι λίγο περήφανο, δεν είναι ακριβώ τίτλο μεν, αλλά είναι. Unsealed News, δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Μάλιστα. Δεν το έχω ανοίξει. Stock, θέλω να φύγει βέβαια αυτό που γράφει Stock. Και πίσω είναι από Toys Academy, παιδιά. Ου. Και βλέπουμε και τιμή έχει 29,99 ευρώ και το έχουν κάνει από conversion από δραχμές κάτι. Ου, μάλιστα. Και έχει και τη Σιτότσου πάλι αυτό το κλασικό, το πρώιμο, το αυτοκόλλητο. Brand new unused, δεν το είχα ανοίξει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Γιατί αυτό το πήρα τώρα πρόσφατα πριν κάνα χρόνο από το Zartan Toy Store και εγώ το είχα από μικρός. Μάλιστα. Οπότε το πήρα, δεν έχω και ένα παιχνίδι. Οπότε και εσύ τότε, σαν και εγώ, ναι, να το έχεις. Ναι, θα σου δείξω σε λίγο. Να σου δείξω ότι έχω κάνει με τα παιχνίδια που δεν έχω τη συσκευασία από μικρός. Εντάξει, ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, πολύ όμορφο, στο Game Boy και στο NES το έχω λιώσει. Επίσης έχει την υπογραφή της Rare. Που ήταν λίγο και καμουφλαρισμένη και με την Trade West τότε. Ναι, δεν ξέρω το publishing που το έκανε μάλλον τότε. Ήταν σαν να δεύτερη εταιρεία. Ναι. Ακριβώς. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Χαρούμενα γραφικά. Κωμικό παιχνίδι. Θυμάστε την κλωτσιά και την μπουνιά να βγαίνει τεράστια και αυτά. Πολύ το γουστάρω αυτό το game. Να το. Αυτό που μου πήρε η γυναίκα μου στην ονομαστική μου γιορτή. Άψογο, ελληνικό μέσα. Πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το Red October που είχα πει ότι θα σας κάνω review δεν μου έχει έρθει, παιδιά, δυστυχώς. Οπότε είναι καθοδόν το NES Red October που το ήθελα καιρό να το πάρω κι αυτό. Επόμενο παιχνιδάκι, το είχε πάρει ο πατέρας μου αυτό γιατί έπαιζε ο πατέρας μου πιο νέος Pac-Man στα arcade στα 80's και μου το είχε πάρει και στο NES και αυτό βλέπουμε είναι κλασικά. Πολύ ωραίο version του NES του Pac-Man. Ναι, απλά βλέπω τώρα τα πιάνω. Βλέπω όλα αυτά τα. Τα βγάζουμε. Όλα αυτά που θέλω να μου βγάλει ναι, τώρα, ναι, εσύ. Ναι. Pac-Man. Πολύ πιο κοντά στο arcade ναι. Σε σχέση με αυτό που είχαμε πρωτήτερα με το. Ακριβώς. Tetris. Επειδή το είχε λιώσει και αυτό ο πατέρας μου στο Game Boy, όταν το πρώτο είχε φέρει από την Αγγλία και θυμάμαι παίζε φανατικά, μου είχε πει δεν το έχει και στο έγχρωμα το μεγάλο μας. Θυμάμαι. Του λέω ναι, πρέπει να υπάρχει μπαμπά. Και το τσίμπησε το Tetris. Και μετά έπαιζε και Tetris. Έγχρωμα όμως πλέον, με το καλωδιάκι του, όπως παλιά μου έπαιζε. Από τον Αλεξέη Παζίτνοφ. Σωστό. Λοιπόν. Δεν είδα αυτή την παιχνιδάρα. Αυτή την παιχνιδάρα δεν την έχω παίξει. Αλήθεια. Είχα παίξει το πρώτο το Bart Simpson με το Mutants. Ναι. Αυτό δεν το έχω παίξει. Σπάει, μη πω τη λέξη. Φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Αχ, κι άλλε κόλλε εδώ. Αυτό φίλε φεύγουν εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι από τα παιχνίδια που δεν έχω τερματίσει ποτέ. Έκανα Rage Quit. Δεν ξέρω αν αυτό θες να μου το δανείσεις να το παίξω λίγο. Δεν έχω θέμα, εννοείται. Όπου έχω πολύ κόλλα τριγύρω. Το έχω σε πολύ θα καλή μου το κατάσταση. Θα το δανείσεις και θα το φτιάξω έτσι. Ωραία, κάνουμε. Τέλεια. Πολύ καλή κατάσταση το έχω κρατήσει. Αλλά ήταν δύσκολο παιχνίδι. Θεματικό βέβαια, Βόρειο Πόλο, Αίγυπτος, Hollywood, Σινικό Τείχος. Πήγαινε να δει ο Μπάρτ σε όλο τον κόσμο. Αλλά ήταν δύσκολο, ήταν δύσκολο πλάθο. Γενικά τα Simpsons παιχνίδια δεν είναι εύκολα. Και το Mutants, αυτό όπως λέγεται, VS. The... Το Mutants ήταν πολύ δύσκολο, φίλε. I know. Και γι' αυτό το έχω τερματίσει κιόλα. Smurfs. Ωραίο παιχνιδάκι. Χαρούμενο. Αυτό σκέψου έχω πει ότι θέλω να το παίξω με το παιδί μου. Όταν έρθει η στιγμή, είναι πολύ χαρούμενο. Κοιτάξτε, τα στρουμφάκια είχαν μεγάλο τύχημα τη δεκαετία του 80. Ναι. Πώς λοιπόν δεν θα γινόταν να μην υπάρξει σε video game. Και όλα αυτά πάντα από την Infogrames. Ναι, και Asterix και όλα αυτά και Lucky Luke ήταν πάντα από αυτή την εταιρεία.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι παιχνίδια είναι αυτή εδώ τώρα της Hatton Soft? Εντάξει τώρα. Adventure Island. Τρομερό παιχνίδι. Όταν βλέπεις Hatton Soft, ναι, οι πιθανότητες είναι υπέρ σου ότι είναι παιχνιδά. Ποταμός Hatton. Λοιπόν, το έχω τερματίσει. Το έχω τερματίσει στο γυμνάσιο. Βασικά τα περισσότερα παιχνίδια που βλέπετε, Ντένις, δεν έχω ξανασχοληθεί από το γυμνάσιο. Μάλιστα. Έτσι. Τα έχω τώρα, τα βλέπω, τα πιάνω έτσι και καμιά φωτογραφία στο Instagram κτλ. Αλλά με μπριζώνει μέσα μου να πετάξω καμιά δισκέτα, ρε παιδί μου, να παίξω. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς που χρόνος, ρε φίλε. Έγινε αυτό το πρόβλημά μου. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και αυτό και τα πολύ καλή κατάσταση το έχω. Και ξέρεις τι, έχω μπριζωθεί και με τα δικά σου που έχει τα προστατευτικά. Εκεί είναι αμαρτία να μην δεν τα έχω. Θα το κανονίσουμε να πάρουμε μαζί μπαλκ. Θα πάρουμε ένα μπαλκ, ναι, να καθαρίσω και τις κόλλες και να, να γίνει ωραία δουλίτσα. Και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου παιχνίδια. Ναι, φίλε. Το έχω κάνει και review στο κανάλι στην αρχή του καναλιού. Πολύ ωραίο επεισόδιο. Έχω κάνει ένα πολύ όμορφο review, είναι, δηλαδή μου άρεσε αυτή η δουλειά που είχα κάνει. Τι να πω για αυτό το παιχνίδι, κορυφαίο και αυτό κλασικά η Τότσου, διάφανο εδώ, DuckTales. Very nice. Συνεχίζουμε με άλλο παιχνίδι, πάλι Infogrames, Asterix παιδιά. Σωστό. Είχα διασκεδάσει πάρα πολύ με αυτό το παιχνίδι, γιατί διάβαζα και τα κόμικς του Asterix. Πολύ ωραία γραφικάκια. Αυτό το έχεις πρόσφατη αγορά? Όχι, όχι, αυτό το έχω. Το έχω. Τι νους το έχεις? Το έχω από μικρός. Ξέρεις πόσο πηγαίνει η τιμή του αυτό? Το όχι. Δεν έχω ψάξει τη μέσα. Είναι πολύ ακριβό κομμάτι το Asterix και το έχεις από τότε. Έτσι. Άλλο, τότσου, όλα. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν το έχω τότσου. Είναι κάποια κομμάτια, παιδί μου. Αυτό απλά... είναι πολύ ακριβό κομμάτι. Αλήθεια. Βεβαίως. Μόνο για το... από όλα αυτά που έχω. Νομίζω, ναι, περίμενα. Κάτσε σου. Κάτσε εδώ, θα βγάλουμε. Νομίζω ότι πρέπει να μην έχω το μάνιου, αλλά να το έχω δώσει τότε που τα είχα δώσει για εκτύπωση. Δεν μου τα φέρει ποτέ ένα τύπο. Όχι, ναι. Μπορεί να το έχει και στο τσαντάκι. Α, μπορεί να είναι στο τσαντάκι με τα Game Boy. Εγώ βασικά ξέρω ποια στοιχεία γενικά από τότε. Ήταν πριν από 10 χρόνια ένα φίλο. Φίλος. Που μου είχε πει ότι θέλω αρκετά manual σου να μου τα δώσει, να τα σκανάρω, να εκτυπώσω. Του τα έδωσα. Τσακωθήκαμε, δεν μου τα επέστρεψε ποτέ. Όχι. Και εγώ τώρα για να τα πάρω αυτά τα manuals, θέλω πολλά λεφτά. Μάλιστα. Αυτό πεις? Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πόσο κομμάτι πάει, που πάει αυτό. Δεν θα πω ότι με γίνανε να εκτεθώ, αλλά okay, είναι ακριβό κομμάτι. Είναι ακριβό, μάλιστα. Κάτσε το βάλουμε από εδώ. Ναι, αφού είναι από τα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα και εδώ υπάρχει ένα άλλο story με αυτά εδώ τα τελευταία μου κομμάτια. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια που θα σας δείξω τα έχω πλην δύο παιχνιδιών, ήταν μετέπειτα αγορές lose, τα άλλα τα έχω χάσει τα κουτιά και έχω φτιάξει κουτιά repro. Όμως, επειδή έχω μπριζωθεί με τη συλλογή του Dennis που τα έχει σε καλή κατάσταση, γενικά το NES είναι αγαπημένη μου συλλογή, τώρα έχω μπριζωθεί να τα αντικαταστήσω. Γιατί είναι, ας πούμε, αυτό είχα δώσει το, και το manual και το χάρτη και δεν μου επιστράφηκε. Έλα. Οπότε ουσιαστικά εγώ τώρα πρέπει, επειδή και το κουτί είναι repro, πρέπει εγώ τώρα να βρω ολόκληρο το game, που τώρα πάει όμως το game βαράει 100 και 120 άρια. 80 με 100 θα βρω. Ναι. Αλλά είναι αμαρτία, ρε φίλε, γιατί σκέψου τα είχα. Ναι. Εντάξει, το κουτί δεν το είχα, το κουτί είχε χαλάσει από μικρός. Εντάξει. Το παιχνίδι είναι το δικό μου. Απλά αυτό τώρα είναι repro, το Zelda, εντάξει, είπαμε παιχνιδάρα, απίστευτη. Το Top Gun, το Second Mission, το είχα πάρει και αυτό από μικρός που μου πήρε και ο πατέρας μου το Quickshot. Δεν είχα, είχε πεταχτεί το κουτί. Εντάξει. Το έχω κάνει αυτό να κάθεται λούς. Ναι, είναι ωραίο. Είναι μια χαρά, μια ωραία οικονομική λύση. Ναι, να και προσωρινή. Να και προσωρινή, ακριβώς. Έως, δεν το συζητάμε. Ναι, γιατί τώρα σου λέω έχω μπει στη φάση ανέβρεσης. Άλλο ένα παιχνίδι που είχα μικρός. Να το Mega Man 2. Το οποίο, ναι, και αυτό πάει πολύ ψηλά. Είναι από τα κορυφαία, έτσι, Mega Man 2. Πάει ψηλά αυτό και το κουτί, δηλαδή αυτό είναι ένα από τα τελευταία κουτιά που θα ασχοληθώ. Εντάξει, πολύ καλό παιχνίδι. Μουσικάρες. Τρελές μουσικές. Capcom. Και τι άλλο έχει μείνει. Α, το Kung Fu και αυτό το είχα μικρός. Και αυτό, έχω χάσει λοιπόν, το κουτί. Το Kung Fu ήταν και από αυτά που έφερα στην Αμερική, πάλι ξέρω γι' αυτό. Ναι. Το έπαιζα, το πήγαινα πάρα πολύ μακριά. Ναι. Πολύ δύσκολα εκεί παιχνίδι στις πιο μετρημένες. Κοίταξε, μικρός. Αυτή νομίζω δεν τερματίζεται. Οι κοντούλιδες. Τερματίζεται. Νομίζω δεν τερματίζεται. Ξανακρινάει από την αρχή. Κάτι περίεργο έχει. Οι κοντούλιδες που κολλάνε πάνω σαν βεντούζα. Ναι. Είχα δυσκολευτεί με αυτό το παιχνίδι, αλλά είχα την εντύπωση ότι μικρός ότι δεν τερματιζόταν. Ήταν loop. Κάτι έκανε, ναι. Ένα από τα πολύ λίγα παιχνίδια του NES που το έχω από μικρός και δεν το έχω τερματίσει. Βαζαναντού κανονικά. Το Gold Tray είναι ένα φοβερό παιχνίδι το οποίο θέλω να το πιάσω λίγο, να προπονηθώ
Και θέλω να το κάνω στο κανάλι ένα playthrough να το τερματίσω. Να κάτσω δηλαδή να το γράψω με σπικάς, να δείξουμε το παιχνίδι και να το τερματίσω κι εγώ γιατί το χρωστάω, ρε φίλε, από τότε. Nice. Πρέπει να το τερματίσω αυτό το game. Και σε αυτό θέλω να βρω τα κουτιά, γιατί τώρα αυτά τα τελευταία παιχνίδια που σας έδειξα δεν έχουν τα κουτάκια τους. Και εδώ το Skate or Die, το παιδικό μου, nice, που του δεν ήρθε και σε αυτό το κουτί. Και οπότε του... το έχεις δύο φορές. Ναι, το έχω δύο φορές. Μια φορά είναι Super Sim. Ωραία. Αυτό εντάξει, τώρα δεν θα το αντικαταστήσω αφού το έχω. Ναι, σωστό. Και τελευταίο παιχνίδι το οποίο το είχα πάει πριν δύο χρόνια. Oh. Το Return of the Six, το Sinister Six, το Spider-Man. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω την Master System έκδοση της Tectoy, την οποία δεν είχα πάρει 150 ευρώ πρόσφατα. Oh. Είναι πολύ ακριβός τίτλος και είναι και καλύτερο στο Master System. Μάλιστα. Το είχα πάρει για να το έχω μόνο σαν συγκριτικό crossover. Θα πάρω και σε αυτό το κουτάκι του κάποια στιγμή και αυτό. Οπότε έχω αυτά τα 6 τα παιχνίδια κατά ρεπρό. Αν έχει κανείς φίλος τώρα που είδε το επεισόδιο κανένα κουτί τυχόν διπλό από τράμπα από καναλούτ, μου λέει παιδιά από αυτά που είδε. Και Ντένις, είδαμε τα παιχνίδια μας και τώρα μένει να κάτσουμε για λίγο στο χαλί, να συνδέσουμε τώρα και λίγο το NES και να δείξουμε κάποια από τα αγαπημένα μας παιχνίδια έτσι λίγο, κάποια αποσπάσματα, μέχρι να πάμε να παίξουμε ένα playthrough, ένα παιχνίδι στο τέλος επεισοδίου. Έγινε. Φύγαμε. Τεράστιο επεισόδιο, παιδιά. Μην κουνηθείτε. Έχουμε επεισόδιο μαμούθ το σημερινό. Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι γίνεται. Παρότι έχω δύο CRT στο σπίτι και ένα στο game room, που είναι λίγο πιο στενά εκεί και δεν θα είχαμε έτσι την ίδια όμορφη εικόνα με το δέντρο και την ανάμνηση που είμαστε στο χαλί όπως τότε, πιτσιρικάδες κάτω με κάλτσες βγαλμένα παπούτσια και να παίζουμε. Αποφασίσαμε να το κάνουμε εδώ στην 4K τηλεόραση. Αλλά για να έχουμε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα, ο Ντένις έφερε το Frame Meister, το οποίο επειδή φάγαμε και κάτι σκαλώματα 3,5 ώρες κάναμε setup γιατί έφταιγε μια ρύθμιση στην τηλεόραση που μας το έλυσε το Google. Για φάγαμε πολύ χρόνο εδώ. Εντάξει, γιατί υπήρχε μια. Η καινούργια τηλεόραση που κάνουν από μόνο κάποια επεξεργασία. Ναι, σωστά. Και αυτό έκανε. Έρχονταν σε σύγκρουση με το τι πάει να κάνει το Frame Meister. Ναι. Και γι' αυτό λόγο δεν είχαμε την. Χάσαμε τις 3,5 ώρες, αλλά μάθαμε. Τέλος πάντων, ναι. Τώρα έχουμε όμως εδώ Elgato Video Capture Card, έχουμε Rode ραδιοφωνικά μικρόφωνα, σας δώσουμε μια όμορφη εικόνα, secondary screen, σε gameplay original, όχι emulator, παίζουμε στο physical μηχάνημα λοιπόν. Metroid. Metroid. Για πες, τι γίνεται εδώ. Το λατρεύω το παιχνίδι αυτό το λεπτό Metroid. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά άφησε εποχή, ναι, και το ίδιο για το, και για το gameplay του και το style του. Εγώ το είχα πρωτοπαίξει τότε το 1988 ήτανε. Okay. Δεν το είχα εγώ το παιχνίδι, το είχε εξαδέρφος μου και παίζαμε μαζί. Πολλά στοιχεία του ήτανε ιδιαίτερα, τα οποία μου έκαναν εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Δηλαδή καταρχήν ο ίδιος ο χαρακτήρας, έτσι ήταν μεγάλος κάπως, το κράνος του μου θύμιζε κάπως σαν πυγμάχο. και ξεκινάς, έχεις ας πούμε basic όπλα, προχωράς, εξερευνείς αυτό εδώ πέρα τον κόσμο, ένα περίεργο κόσμο, ναι, βρίσκεις upgrades, αυτό εδώ τώρα το transition στην άλλη οθόνη. Ισχύει. Και γενικά ένα παιχνίδι το οποίο πολλούσαμε, δηλαδή μαζευόμασταν για την τηλεόραση και λέγαμε, α, ξέρεις, εγώ παρατρύνω μόνο σαν άλλον, μήπως πρέπει να πάμε εκεί, πώς, ναι, πρέπει, ναι, να κάνουμε αυτό, πώς πρέπει να κάνουμε το άλλο, διότι δεν είναι two player. Ναι. Αλλά ήταν two player με την έννοια ότι όλοι μας βάζαμε ιδέες. Ζωγραφίζαμε το που είχαμε πάει προηγουμένως, γιατί δεν έρχεται με χάρτη το παιχνίδι. Τυχώς, ναι, το άλλαξε μετά. Ναι, ναι. Στα μετέπειτα έχει χάρτη. Να, ας πούμε εδώ, φτάσαμε εδώ σαν τείχος. Δεν μπορείς. Τι να κάνουμε τώρα. Στον εξοπλισμό. Δεν μπορώ να. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πάω πίσω και θα μου επιτρέψεις, Νικό, να πάρω εδώ το Metroid και να μου δώσεις και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, το Castlevania. Αυτά τα δύο μαζί. Αφήσανε ιστορία και από εδώ βγήκε η έκφραση Metroidvania. Ναι. Τι εννοούμε όταν λέμε Metroidvania λοιπόν? Εννοούμε ότι ξεκινάς, πας κάπου, εξερευνάς, πρέπει να πας πίσω ενδεχομένως, διότι δεν μπορείς να προχωρήσεις από αυτό το σημείο, ναι, αν δεν έχεις έναν αναβαθμίσει εξοπλισμό σου γενικά για να πας. Έτσι ήταν και στο σύμφωνο με Venetus, θυμάστε, έτσι ήταν και στα άλλα τα παιχνίδια. Εγώ μικρός έχω παίξει Metroid 2 πάρα πολύ. Το 1 δεν το έπαιξα, δεν το είχε φίλος, δεν το είχα δει κάπου. Το διάβαζα στα περιοδικά, αλλά δυστυχώς δεν είχα παίξει την NES στην έκδοση. Ούτε ακόμα δεν έχω παίξει. Ούτε καν και σε emulator ή στο NES Mini που έχω χακάρει δεν έχω ασχοληθεί. Να προτείνω κάτι και εδώ για τους φίλους. Εάν θέλουν να το τελειώσουν ή να το παίξουν,
Εγώ το τελείωσα πρόκριση μου, ήταν ναι. Ο πιο καλός τρόπος για να το κάνεις είναι επειδή δεν υπάρχει χάρτες και δεν είναι τσίτα αυτό. Ναι. Είναι, υπάρχουν αποτυπωμένοι χάρτες, δηλαδή έχουν κάνει κολλάζ, να το πω έτσι, στο ίντερνετ. Ναι, και το... Μια χωρί άλλη παιδιά. Βοηθά, ναι, και στο αποτυπώνει. Το λέω και πάλι, δεν είναι cheap. Ναι, ναι, ναι. Αντί να πας μόνος σου να πας να τα καταγράψεις. Εδώ έχεις το upgrade σου, εδώ δηλαδή ήδη... Το morph ball. Γίνεσαι πλέον μικρός για να περάσουμε πλέον το... Το morph ball αυτό. Και να περάσουμε το σημείο που ήμασταν προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Το έχω χάρη πολύ και στο Super Metroid στο Super NES. Όπως έπαιξα μετά, στο Nintendo 64 δεν είχε βγει Metroid. Όχι, δεν είχε βγει. Στο Game ήταν ένας λόγος που πήρα το Metroid Prime. Τι εντύπωση σου άφησε. Ήταν καταπληκτικό τότε. Ναι. Είχα απορροφηθεί πάρα πολύ. Μετά πήρα και το 2 και μετά και στο Wii και το Echoes. Σωστά. Το είχα παίξει και στο DS όταν είχε βγει. Άρα λοιπόν, Νικό, έχει παίξει. Είχα παίξει και το Fusion στο Game Boy Advance. Ναι, φίλε, έχει παίξει. Το... Σχεδόν όλα έξω από ένα. Ωραία. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή. Ήρθε ευκαιρία. Θα το κάνει. Ήρθε ευκαιρία. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Τότε λοιπόν που ήμασταν μικρά και τα λοιπά, ένας άλλος χαρακτήρας μου λέει, α, λέει, παίζετε το Metroid, λέει, θα σας πω κάτι, λέει. Ναι. Θα πας, λέει, στο password και θα βάλεις Justin Bailey. Justin Bieber. Όχι, Justin Bieber. Α, okay. Όχι, δεν έχει γεννηθεί μου φαίνεται. Ναι, πες. Λοιπόν, Justin Bailey, λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, ναι. Βάλει το Justin Bailey και να δεις. Γιατί εμείς τι βλέπαμε εκεί πέρα, βλέπουμε τον αυτόν είναι εδώ. Που δεν ξέραμε που... τι ήταν. Ναι, ο Σάμος, ας πούμε, δεν ξέραμε. Ποιος είναι ο Σάμος. Είναι Σάμο. Είναι Σάμο. Λοιπόν. Στο Καρλόβαση. Πάμε λοιπόν να σας δείξω το κόλπο. Για πάμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχεις γράψει Justin Bailey. Justin Bailey. Ο Bailey. Ο Blaze Bailey of Iron Maiden. Bailey στο ποτό. Bailey στο ποτό. Άντε, okay, Bailey. Ναι. Λοιπόν, Justin Bailey. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και πατάω το start. Ναι. Και τι ήταν αυτό που είδαμε και τρελαθήκαμε όλοι μας. Θα βγει Σάμος Λιμνή. Εντάξει το. Βγήκε σαν τον Green Goblin, σαν το Spider-Man. Θα ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξαφνικά τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ότι ο χαρακτήρας μας είναι μια γυναίκα. Και μάλιστα κοίταξε, λεπτά ποδαράκια, λεπτά χεράκια. Ένα ανάκι μου. Καμία... Άνξουναμούν. Καμία σχέση με αυτό που είχαμε πριν. Ναι. Λοιπόν, και τι έχει γίνει εδώ πέρα. Έχεις όλα τα γκία. Έχεις όλα τα γκία. Και τρελαδίκαμε! Τα smartphones, όπως θα έλεγε. Όλα τα smartphones. Screw attack έχει. Εδώ έχεις. Τα missile και το σελέ. Ναι, το με το σελέ. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ένα κόλπο που δεν γνωρίζω αν το ξέρατε. Δεν ξέρω αν το ξέρει πολλούς κόλπους αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν το ξέρατε. Εγώ πάντως το έμαθα τότε. Κοίταξε τα energy tanks πάνω, είμαι full, ας πούμε. Ναι, 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 μπράβο, full. Οπότε... Τα σπάει, τα άσπασε. Ναι. Εντάξει, με μπριζόνεις να πάρω τώρα με τρώει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω από την πλευρά μου. Πολύ πολύ ωραίο και πάμε να περάσουμε στο επόμενο. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα πάμε ένα παιχνίδι το οποίο... Καστλιβάνια. Έτσι. Παιχνίδι το οποίο δεν είχα βρει δανεικό μικρός. Πόσο το αγαπώ αυτό το παιχνίδι. Ούτε το είχα παίξει μεταγενέστερα, ούτε το έχω στη συλλογή μου. Απλά το είχα παίξει στο μνιό μου. Και αυτό. Μάλιστα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εγώ το είχα το παίξει στην Αμερική, δεν το είχα εγώ μικρός στον ξαδέλφο μου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει αφήσει ιστορία. Ναι. Για τις συνέχειές του. Τι να θυμηθούμε, το 2 το οποίο κανείς δεν το ήθελε. Γιατί έπρεπε να μιλάμε στους χαρακτήρες και τέτοια. Το νούμερο 3 το οποίο ήταν το πιο καλό θεωρητικά για το NES. Ήταν μετά από κάποια χρόνια που ήταν. Είχαν μάθει το μηχάνημα καλύτερα. Το Super Castlevania βέβαια που το έχουμε δει και μαζί. Ναι. Έχουμε παίξει. Εκτός βέβαια βίντεο, εξωλίου, ναι. Μεγάλη. Και μετά και ακολούθησαν και σε όλες τις κονσόλες. Έτσι, δηλαδή ναι. Και στο Genesis, στο Mega Drive, στην Ευρώπη. Και μετά γενέστερα πήγε στο Saturn, Xbox, Saturn, Symphony of the Night, που μετά τα Κουγκάρα. Μέχρι και πρόσφατα πέρσι το Bloodstained, που θεωρείται μια συνέχεια του Symphony of the Night. Σωστά, το Bloodstained, έτσι. Ναι. Εντάξει, ιστορικά παιχνίδια και αυτή η μουσική είναι πάρα πολύ trademark για παιδιά σε εμάς τους αργόφιλους. Ναι, αυτή η μουσική είναι γεια σας. Μικρός εσύ έχεις κάποια ανάμεσα από το game αυτό. Ότι μας έσπαγε δεν έβαλα θυμόμαστε, θυμάμαι εγώ δηλαδή. Ναι. Μου άρεσε αυτό το σύστημα που είχε το upgrade, ας πούμε.
Ναι. Πάντα με μπέρδευαν οι καρδούλες. Δηλαδή οι καρδούλες πάντα θεωρείς ότι θα σώσουν δύναμη. Ναι, τίποτα. Μαζεύεις πάνω εκεί. Ναι, αυτό που είναι το άμμο, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν καταλάβαινα ποτέ το νόημα του να μαζεύεις τα λεφτά. Τι με νοιάζει το high score. Αυτό το transition που κάνει είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο όπλο, το secondary weapon που πρέπει να κάνει σωστό. Πάνω. Το σπαστικό που ήταν το ρολόι, δεν μου άρεσε. Ναι, το ρολόι κάνει. Του κολλάει όλου. Ναι. Το secret, το παιχνίδι για secret. Τα secrets. Και επίση το άλλο ωραίο ήταν που είχε τα σκαλιά που κατέβαινε κάτω. Ναι. Δηλαδή ενώ είσαι σε αυτό το level, ας πούμε αυτό εδώ. Ξαφνικά σκαλίτσα εκεί, με αυτόν τον peculiar τρόπο, που κατεβαίνει, αλλάζει το scenery. Άλλα bosses. Πολύ... Ναι, άλλοι κακοί. Α, δεν έπεσα. Το έχεις. Εντάξει. Holy water, δεν το θες. Ναι, εντάξει, πάτσα πάνω στο κεφάλι του. Αλλά το σπαστικό και αυτό έτσι, ότι άμα σε αγγίξει κάποιος και πέσεις μέσα στο κενό, τέλος. Ναι. Τα controls είναι fucked up, εγώ θα έλεγα. Και δεν αλλάξανε και ποτέ, έτσι. Έχει πολύ άσχημα controls. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο του μείο είναι τα controls. Σλάγγις, αργά controls. Ναι, αργά. Είναι το στυλ του έτσι. Ναι. Δηλαδή και στο Game Boy, ας πούμε, έτσι ακριβώς συνεχίστηκε το ίδιο. Ναι. Εντάξει, ένα παιχνίδι που έδωσε δικά του ιστορία, εγώ δεν το έχω τροματίσει. Και θυμάμαι να έχω δει κάποιους τύπους να το παίζουν, ας πούμε, στο τέλος στο Dracula. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Ναι, πάρα πολύ. Είναι παιχνίδι τώρα δύσκολο. Ιστορικό, κλασικό παιχνίδι. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Ναι, πάμε να δούμε το επόμενο. Λοιπόν, τώρα Kirby's Adventure. Έτσι, ένα πολύ χαρούμενο παιχνίδι. Χαρούμενο, με πολύ ωραία χρώματα. Το οποίο το έβλεπα στο leaflet της Nintendo. Ναι. Και πάντα το εξώφυλλο αυτό που είναι έτοιμο να ρουφήξει, γιατί τον εαυτό του, αυτό που θυμάμαι και πριν. Πάει να ρουφήξει το εξώφυλλο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το έχω χάρη και στο Game Boy, είναι τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Πολύ ωραίο παιχνίδι στο Game Boy. Και στο NES ήταν μια χρωματική εξέλιξη, πολύ όμορφη. Δεν το έχω, θέλω να το πάρω. Τα παιχνίδια είναι τώρα που είναι σε εξπορό στο Ρωμανία, σε ομάδες. Want to buy list. Εντάξει, δεν είναι και αυτά ακριβώς αυτούς ακριβώς τίτλους. Το βρίσκεις εύκολα. Ισχύει. Και έχει και το battery pack, δηλαδή σου κάνει save. Έχει και save, μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε εδώ το NES. Είπαμε ότι δεν ήταν το νούμερο 1. Ήταν το δεύτερο. Το Game Boy. Ακριβώς. Πολύ ωραίο χαρούμενο παιχνίδι, το μεκάνικ αυτό τη ρουφά. Για μικρά παιδιά, ναι. Παίρνεις τη δύναμη του άλλου κτλ. Ναι, ναι. Που έχει γίνει και πολύ μήμα αυτό σε διάφορα πράγματα, ας πούμε, καταστάσεις. Εδώ έτσι να πω ένα πολύ μικρό ιστορικό. Άμα μου επιτρέπεις, να μην είναι βαρετό. Όχι, όχι. Ό,τι λέμε δεν είναι βαρετό. Οι δάλλες όψη θεωρούν ότι είναι βαρετά πράγματα, θα σου πει. Α, ωραία. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί από την HAL Laboratories. HAL Laboratories, δημιουργός του είναι ο Sakurai, ο οποίος είναι ο δημιουργός του Super Smash Brothers, και σε συνεργασία με τον Satoru Iwata, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Nintendo μέχρι το 2015 και έφυγε από καρκίνο καημένος. Αλλά αυτή ήταν η δημιουργία αυτού του παιχνιδιού, και γι' αυτό το λόγο ο Sakurai, ο Mr. Sakurai, όταν ξεκινάει το Super Smash Bros. Το τελευταίο, το Ultimate, ναι, στο Switch, δείχνει ότι έρχονται αυτοί οι Master Clubs και αυτοί και παίρνουν όλους τους καλούς, και ο μόνος που μένει και ζει, ναι, και με αυτόν ξεκινάς, είναι ο Kirby. Γιατί ο Kirby είναι ο αγαπημένος του χαρακτήρας και το καράκι. Σωστά. Λοιπόν, ωραίο feeling. Όμορφο παιχνίδι, εσύ το έχεις παίξει μικρός. Δεν το είχα παίξει μικρός, είχα παίξει στο Game Boy, δεν είχα παίξει το NES. Ναι. Αλλά πιο μεγάλος μετά μπήκα μέσα στο NES το παιχνίδι. Το τερμάτισε. Δεν το έχω τερματίσει, και μάλιστα πρόσφατα θα δεις ότι όταν ξεκίνησε το έλεγε 25% το save state. Άρα είναι το δικός. Ναι, το ξεκίνησα πρόσφατα. Σωστό. Να το τελειώσω. Kirby's λοιπόν Adventure, όχι Dreamland, να το βεβαιώσουμε, για NES 1992. Ναι, μετά γίνει αστροπαιχνίδι. Ναι, και πολύ όμορφο, και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τώρα εδώ τι έχουμε. Μιλάτε για Death Stranding όλοι, μιλάτε για το ένα το άλλο. Αλλά πριν το Death Stranding υπήρχαν κάτι άλλο παιχνίδια, βλέπωσαν Metal Gear Solid. Οι πιο πολλοί έχουν και έχω παίξει την PlayStation έκδοση. Ήξερα όμως από παλιά, δηλαδή από PlayStation 1 εποχή, ότι το πρώτο Metal Gear ήταν παιδιά στο NES. Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο, από το ξεκίνησαν όλα. Ακριβώς. Και εγώ ξέρεις, θα το δείξω κιόλας, αλλά ξέρεις που είχα δει πρώτη φορά την εικόνα. Την είχα δει στο περιοδικό το Gamer, το οποίο είχε εξώφυλλο σε ένα τέχνος αυτό. Και έγραφε Metal Gear. Και τώρα μιλάμε 92. Kojima λοιπόν. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Ένα παιχνίδι που μέχρι και αυτό που βλέπουμε τώρα θυμίζει πάρα πολύ το PlayStation 1 με τις συχνότητες. 1989, φίλε. Ναι, είναι παλιό παιχνίδι. Και αυτό ιδιαίτερη μουσική. Πέφτουμε στο πουθενά εδώ. Στερθάδικο που λέμε. Covered Ops. Σωστό. Πάλι ένα concept λοιπόν που. Πού να το ξανασκεφτούμε αυτό, ότι έρχεσαι και ο σκοπός δεν είναι να σκοτώσεις τον άλλον κατευθείαν, να πυροβολάς κλπ. Ναι. Αλλά να πλύσεις αθόρυβο, ας πούμε. Ναι. Μπορώ να επισημάνω κάτι ακόμα. Ναι. Πολλοί φίλοι μου λένε, εσύ παίξ' τα emulation. Εγώ δεν θέλω να παίξω emulation, ενώ μ' αρέσει να κρατάω το κουτί. Μ' αρέσει να ανοίγω το κουτί, κοίταξε εδώ. Αυτό εδώ πέρα, κοίταξε εδώ τώρα εδώ. Metal Gear σου λέει εδώ πέρα, σου έχει τα weapons, σου έχει χάρτη μέσα. Πράγματα. Ναι, ρε φύγε ρε μπρο που θα παίξουμε emulation. Emulation που δεν το βρω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Εδώ έτσι. Ελληνικό manual coach. Πατροπαράδο τα πράγματα. Έτσι, έτσι εννοείται. Εδώ βλέπουμε το transmission. Εδώ κάνει το transceiver που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Τοπ. Ναι, πάτησα τέτοιο. Και το βγάζουμε. Και τώρα έχουμε πάρει θεωρητικά το mission μας. Το mission. Ναι. Εντάξει, παιχνίδι ψαγμένο, εδώ θα πρέπει να παίξουμε λίγο στέλ. Ναι, πρέπει να, ας πούμε αυτός να περάσει πριν σε καταλάβει. Ναι. Και, αν θυμάμαι καλά, προχωρώντας κάτω, λέει τώρα αυτός κοιμάται, αν υποφεύγεις ψηλό άνετα. Ναι. Δεν πειράζει, το κλασικό. Ναι. Εδώ έχει διάφορα σκελάκια, λύκη, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι. Το θέμα είναι... Κάπου, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να μπεις μέσα στο τζιπάκι, εδώ. Έφυγες. Δεν πέρασε από εδώ. Πού είστε εγώ προσχύλα. Εντάξει, μου πιάσαμε. Εντάξει, φτιάξει. Τα levels έτσι πάνε, ναι. Θέλουμε δηλαδή... Απλά ξέρεις, τα mechanics είναι μέχρι να καταλάβεις να δεις που πας σιγά σιγά. Κάτι νομίζω είναι και το weapon. Έχεις και τα weapon. Ναι, ακόμα... Δεν έχουμε πάρει weapon ακόμα. Ναι, έχουμε, είμαστε bare knuckles, ξέρω εγώ. Α, εδώ, σε αυτό το φορτηγό είναι που μπαίνουμε και βρίσκουμε... Θα πάμε από την άλλη όπως θα έλεγα, θα γυρίσουμε. Γενικά εντάξει, ένα... ένα έξυπνο παιχνίδι. Προφανώς, αυτά τα παιχνίδια εδώ πέρα, δεν θα περιμένεις το gameplay του τη ζωή σου εδώ. Okay. Αλλά όμως τι, παίζοντας αυτά τα παιχνίδια έχουν μια κάτι ιδιαίτερο, τι. Είναι τα πρώτα, ρε φίλε. Είναι τα πρώτα. Παίζει ένα κομμάτι τη ιστορία. Ναι. Αυτό είναι το. Αυτό έχει να κάνει. Αυτό γουστάρουμε και γι' αυτό τα δείχνουμε κιόλα. Όταν γυρίσει πλάτη, πρέπει να πει με στο φορτηγό. Δεν πειράζει. Ο πράγμα πήγε. Μπε μέσα. Έφυγε. Έλα. Κόλλησε. Glitch τα controls. Έλα, μπε. Κάπω μπαίνει. Α, β, δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε. Αυτό κοιμήθηκε. Λοιπόν, τέλο πάντων. Το ξυπνήσαμε το τέρας. Μας έπιασε. Δεν πειράζει. Δύσκολο παιχνίδι, εντάξει, θέλει λίγο. Θέλει να έχεις το χρόνο σου. Έτσι. Metal Gear Solid λοιπόν. Όχι. Metal Gear. Χωρίς το Solid. Solid, σκέτο. Metal Gear, σκέτο. Ακριβώς. Nintendo, First Party. Και να πούμε εδώ η φωτογραφία αυτή είναι του Reese από το Terminator, έτσι. Αυτή εδώ η φωτογραφία. Του Kyle Reese. Του Kyle Reese, η φωτογραφία από το Terminator 1. Ούτε crossover τώρα είναι. Ήτανε τότε εκείνη την εποχή. Παίρνανε artwork ό,τι να είναι. Έλα. Δεν θυμάσαι και στο Mega Man που ήταν. Ναι. Έκανε Konami τέτοιο σκηνικό. Ναι, είναι το artwork και είναι από το Terminator. Τον βλέπεις, ότι είναι φτιστό. Κάτσε από πίσω μου γράφει. Δεν γράφει τίποτα. Λοιπόν, άμα μπορούμε να κάνουμε ένα μοντάζ μετά να το δείξουμε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλο παιχνιδάκι τώρα. Φύγαμε. Και τώρα σειρά και ένα παιχνίδι το οποίο λέει State of the Art High Resolution Graphics από την Capcom. Premier Worldwide Arcade Game Design που θεωρούσανε και ήτανε. Να το πούμε ότι είναι παιχνιδάρα. Είναι παιχνιδάρα. Το έχω πάρει από μικρός, κάπου το 93 το έχω πάρει, αν θυμάμαι καλά αυτό το παιχνίδι. Το έχω τερματίσει, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, μου άρεσε πάρα πολύ σαν game γενικά. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ το Mega Man 2 στο Game Boy, το οποίο το έπαιρνα από τους μαθητές. Ακούς εκεί. Το Game Boy δεν το έχω τερματίσει. Παιχνιδάρα, ναι. Γραφικάρες, πανάκριβα πλέον, έτσι, δηλαδή όλα τα Mega Man είναι πανάκριβα.
Καταρχήν. Ού, το μεγάλο το σλόπ κιόλας. Στο NES. Ξέρεις πόσα Mega Man βγήκανε. 2-3. 2-3. Κάτσε περίμενε. Στο NES. Στο NES. Στο NES. Νομίζω 3 από προσωπικά, αλλά δεν ξέρω αν μου ξέρω. Στην Ευρώπη, στην Ευρώπη δεν ήρθανε όλα. Ναι, ναι, ναι. Βγήκανε 6. Στην Ευρώπη 6. Όχι, 6 Mega Man. Α, οκ. Στην Ευρώπη πώς ήρθανε. Στην Ευρώπη πρέπει να ήρθανε μέχρι το 4. Άντε το πολύ το 5, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για την Ευρώπη. Ναι. Αλλά βγήκαν 6 Mega Man στο NES. Ωραία. Και το Mega Man 7 βγήκε στο Super Nintendo. Ναι, ναι, ναι. Και στο Mega Drive έχει βγει. Το Mega Man 7, έτσι. Νομίζω το 7, ναι, ναι. Ναι. Να. Το οποίο είναι πολύ. Κοίτα, ζούλα. κοίτα, φοβερά παιχνίδια. Μη γραμμικό gameplay. Στο Game Boy, συγγνώμη, απλά για να το πω. Στο Game Boy βγήκαν 5. Ακριβώς. Που είναι πανάκριβα πλέον. Το 4 πάει 700 ευρώ και το 5. Όχι, δεν θα με κάνει. Το κάνει. Ναι. Σαν να είσαι προ. Είναι ακριβό πολύ του Game Boy, ναι. Λοιπόν, υπέροχο παιχνίδι, αγαπημένα από όλο τον κόσμο. Αυτό είσαι. Το έχει, το έχει ακόμα. Το έχει ακόμα, το έχει ακόμα. Ξέρω σε αυτό το παίξω. Παιδιά, έχω παιχνίδι, παίζει όλους να το παίξω εδώ, δημό του Θεού. Θέλει πολύ καλό timing γενικά το παιχνίδι εδώ. Έλα. Δεν είμαστε σε καλό timing. Κι όμως, πήραμε το χέρι. Αυτό είναι. Μπούσταρε πάρα πολύ το χέρι. Μπράβο. Πολύ μου άρεσε ο ήχος όταν έπαιρνες χέρι και στο Game Boy και στο NES. Ναι, ναι. Και όλα φριζάρουν ξαφνικά. Ναι, έξυπνο παιχνίδι. Θα το έλεγα ότι είναι και platform game, έτσι, γιατί είναι. Έχει τις μετακινούμενες platformες σε πολλά σημεία κτλ. Τέλος. Έτσι. Πάμε για boss. Ο console δεν έδειξε ότι είναι pro στο Mega Man 2. Πολύ αγαπημένο, τι να πω, δεν ξέρω, αλλά είπες ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ στιγμές στα Game Boy. Κοίταξε ωραία χρώματα, κοίταξε ωραία sprite. Ναι, 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 είναι, δεν ξέρω, γεμάτα, δηλαδή νιώθεις ευχαρίστηση που τα βλέπεις. Ναι, ισχύει. Τι γίνεται, δηλαδή. Είμαι καλό παρτσα, αυτό είναι τελείως random να ξέρω, έτσι, το ξέρω, φίλοι. Περιμένω, ταβουλάκι. Πολύ καλό. Πάμε τρένο. Και ακριβό παιχνίδι είναι, αλλά είναι πολύ αγαπημένο από τον κόσμο γενικά αυτά τα παιχνίδια. Είναι, πολύ, είναι στιβαρά παιχνίδια, είναι solid. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι all around πολύ ωραία. Είναι, το platforming είναι του... η εταιρεία αυτή στα καλύτερα τρένα. Ναι, ρε. Η Capcom. Δηλαδή τα έχει όλα, έχει. Το gameplay του είναι ωραίο. Το είδες στο home tower. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραίο είναι το concept ότι διαλέγεις σε ποιο κόσμο θα, με ποιον θα πολεμήσεις, ναι. Για να πάρεις το όπλο του, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσεις για μετά. Αυτό, δηλαδή έχει και λίγο στρατηγική ωραίο. Μέσα. Πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι μουσικάρες. Είναι παιχνιδιά. Μουσικάρα είναι. Τέλος. Μέγκαμαν 2. Όσοι δεν το έχετε παίξει και δεν έχετε και το original hardware, δώστε μια ευκαιρία σε ένα NES Mini πειραγμένο. Α, οι κότες το σκάσαν. Έλα, το τούλες κοκοκό. Δεν έχουμε τώρα και... Έλα. Οπ, δεν πειρά, το χάσαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει γιατί θα μας τρελάουν. Α, δεν σε χάλασε κοκοκό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρέπει να είχαμε και πίτσες νομίζω τώρα. Όπα. Λοιπόν, αυτό είναι το game, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω τώρα είμαστε στον boss, θα απολαύουμε τον boss. Dr. Willy. Dr. Willy. Και μαζί με τον boss ήρθαν και οι πίτσες. Λοιπόν, είναι η στιγμή για το διάλειμμα. Είναι η στιγμή για διάλειμμα, κάτσε να δούμε και τον boss. Για πάμε. Ο Goodman. Pose. Pose! Πίτσες! Αναλαμβάνω εγώ. Εν μεταξύ να πούμε ότι εδώ το, τα φύλλα αυτά είναι, αποτελούν προστασία. Ναι, ναι, ναι. Oh, έχασες. Μας έφαγε. Σάμα τον πρόβλημα. Μας έφαγε, μας έφαγε. Τώρα εδώ Zelda. Ναι. Τι να πεις για αυτό το παιχνίδι.
τώρα το λες εμένα, ναι, που το ξέρω απ' έξω και αναγκατοτά. Κι εγώ. Αυτό το παιχνίδι μου το πήρε ο πατέρας μου μαζί με το NES. Οπότε σαν σήμερα, και αυτό το παιχνίδι κλείνει μαζί με 29 χρόνια. Μάλιστα. Δυστυχώς, όπως είπα, είναι το πρώτο κουτί. Εγώ πριν 10 χρόνια έδωσα σε έναν φίλο σου. Σε ένα φίλο που δουλεύα μαζί σε ένα μαγαζί. Δεν ασχολούμαι με το ρεπτό τότε πριν 10-12 χρόνια. Μην το έχει, μπορεί να τα σκανάρει τα μάνια μαζί, το είχα εγώ μικρό. Του τα έδωσα, το map, το ελληνικό το manual, φίλε. Αυτό μετά παραιτήθηκε τη δουλειά. Ήταν από επαρχία και δεν μου τα έδωσε. Μετά έφυγε από την Αθήνα και μου λέει θα σα στείλω. Και μετά. Δεν σου στείλε τίποτα. Δεν μου στείλε τίποτα. Και έμεινε με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχω διασκεδάσει πάρα πολύ μικρός, αυτή την προοπτική, την περίεργη από πάνω. Δυνατό παιχνίδι, με πάρα πολλά μυστικά. Αυτό είναι τώρα, ότι έχει πάρα πολλά μυστικά. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα βλέπεις, εγώ έχω το άσπρο, την άσπρη στολή. Αυτό σου είναι ότι έχεις πάρει το αχλίδι. Ναι, αλλά συγγνώμη να πω κάτι. Ναι. Κάτσε, λες για μυστικά, ναι. Πήγαινε μισό λεπτό. Τι μυστικά, εδώ πρέπει να δεν έχουν. Πρέπει να ανοίξει εκεί με τη φωτιά εκεί πέρα. Γιατί τα έχουμε ξεχάσει. Τι γίνεται, δηλαδή. Έχουμε φτάσει μέχρι εκεί και δεν έχουμε κάνει τη φωτιά. Το καντήλι μέσα. Μην αρχίζω και τα καντήλια. Εντάξει, είναι το κόκκινο. Τι σημαίνει το κόκκινο, ότι μπορεί να βαράσει όσα θέλει. Είναι αγγλίνητο. Δεν είναι σε μισή σημείο, ήταν. Αυτό από κάτω. Αυτό είναι. Α, δεν έχει. Είναι το μπλε. Δεν είναι το αλίμνητο. Ναι. Σου. Όχι, απλά πρέπει να αλλάξει πίστα. Πρέπει να αλλάξει. Να κάνει transition. Να κάνει. Φίλε τόσα χρόνια, αλλά εσύ τα θυμάσαι καλύτερα. Εννοείται. Πάω και εγώ το θα κάψει. Έλα. Αυτό ήταν. Περίμενε, ρε. Όχι, δεν το κάνει καλά. Δεν το ακούμπησα. Εντάξει. Μπορεί και να το πιένει. Ω! Μήπως κάναμε λάθος. Τι γίνεται, μήπως είναι εδώ. Όχι, ρε. Για να πάμε στην κάτω πίστα, ρε παιδιά. Κι εγώ δεν θυμάμαι καλά τώρα. Μα έχουν πει και πολλά χρόνια. Σίγουρα είναι αυτό το κύκλο. Εδώ. Το από κάτω. Το. Ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Rage quit. Ρε, φέρτε μου εμένα να το τελειώσω. Λοιπόν, να πούμε αυτό το παιχνίδι ότι θεωρητικά είναι ένα από τα πρώτα RPG. Ναι. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Κι όμως. Ναι. Είναι σίγουρα role playing game. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Ναι. Άπειρες ώρες βάζοντας βόμβες παντού. Έβαζα τυχαία βόμβες εδώ. Secrets. Για να βρω τα secrets. Μπες! Δεν θα πω, δεν πειράζει. Θα πάμε εδώ σε αυτό εδώ πέρα να κάνουμε το άλλο το δέντρο από κάτω. Ναι. Εδώ πέρα είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό όμως εδώ. Λάθος. Μπόμπα. Βλέπεις αυτό τώρα, δεν έχω ολοκληρώσει το τρίφος γιατί δεν είναι το δικό μου save. Μάλιστα. Εγώ πριν 15 χρόνια το είχα δώσει ένα ξαδερφάκι μου, τον Πάνο. Μάλιστα. Και το save μου γάλασε, έκανε και override το save. Μάλιστα. Και είναι το δικό του playstyle. Ναι, ναι, εδώ είναι το πόγιο. Με την κυρά της, όχι της λίμνης, της πηλιάς. Της πηλιάς. Όμως εδώ, φίλε, είμαι πεπισμένο ότι άμα δεν ήταν αυτό, δεν ήταν αυτό, δεν ήταν μπάσκετ αυτό. Κάποιο πόλα είναι, δεν γίνεται. Αυτό. Pay me for the... Όχι, τώρα θα μου δώσουν και λεφτά. Πάμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αυτά κάνουμε reset. Λοιπόν, ναι. Ξαναμπες. Πάμε να δούμε εδώ μέσα που άνοιξα. Και εδώ σοκ πρέπει να είναι να πάμε. Ναι. Για να δούμε. Α, ωραία, αυτό θα μας δώσει λεφτά. Από τα πρώτα παιχνίδια του συγκερού. Σωστό, δηλαδή μετά από το Μάριο. Το Μάριο ήταν αυτό. Το οποίο ο ίδιος έχει πει ότι. Μας έδωσε σε κάτι χωριά της Ιαπωνίας. Έτσι ακριβώς, ο ίδιος πήγαινε λέει σε κάτι χωριά αυτά. Ναι. Πάμε σε άλλο ένα σημείο μόνο, να μου επιτρέψει άλλο ένα σημείο. Άντε, αφού το πήρες άλλο το τρόπο, δεν το αφήνεις. Με συγχωρείς, δεν μπορούσα. Λοιπόν, θα πάμε εδώ. Εδώ, να δούμε ο ξαδερφός. Η κλασική έχει πάρει την καρδιά. Δεν έχει πάρει την καρδιά. Βρες, αυτός ο ξαδερφός δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, είναι το τρίτο δέντρο από την αρχή. Δηλαδή εδώ. Το τρίτο δέντρο από την αρχή. Τι! Επειδή τι μας παμάρουνε, ναι. Μας είναι το τέταρτο. Τα έχουμε ξεχάσει απλά ρε φίλε, τόσα χρόνια. Λες. That's all. Αυτό είναι. Θα είναι το τέταρτο, δεν μπορεί. Εδώ. Τι! Κάτι δεν πάει καλά. Μήπως είναι χακαρισμένο. Ναι. Παιδιά, τι γίνεται. Crackers. Κάτι θα κάνουμε την εξής μαγεία. 2-4-1. Άρα λοιπόν ήταν το πέμπτο. Πάντως για ένα παιχνίδι που έχω να το παίξω τόσα χρόνια, κάτι θυμάμαι. Τα θυμάσαι, ναι. Έλα το hard container. Ψσσ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 
Φίλε, yeah. αυτή η ικανοποίηση που ένιωθα μικρός όταν έβρισκα το gear, τα όπλα, τα hard containers και όλα αυτά ήταν καταπληκτικό. Και ξέρεις τι, το έχω πει κιόλας σε παλιότερο επεισόδιο που θα κάνει το remaster του Link's Awakening στο Switch με τον Παναγιώτη τον Αργεντέλη. Το επόμενο παιχνίδι που έπαιξε ήταν η Game Boy έκδοση. Το Zelda το 2 δεν το είχα ποτέ, όπως σου είπα και πριν. Το Game Boy παιχνίδι, ρε παιδί μου, είναι μέσα στην καρδιά μου, το θεωρώ ότι είναι τα πολύ καλύτερα μου παιχνίδια, τα πιο αγαπημένα. Και κάποια στιγμή, όταν θα πάρω Switch, πρέπει να πάρω. Το Breath of the Wild, ναι. Και το Breath of the Wild. Απλά τώρα, επειδή έφτασαμε μέχρι εδώ, να δούμε αν ο ξαδέλφος έχει πάρει εδώ στις δύο πέτρες. Δεν νομίζω, ο ξαδέλφος ήταν casual, αλλά απλά πρέπει να το παίξει για να το φτάσει να το τερματίσει. Και μάλλον δεν το έχει τερματίσει γιατί δεν έχει τελειώσει ο τρίπος. Ναι, και εδώ δεν το έχει πάρει. Ναι, εδώ έχει την βόμβα. Εδώ. Να πάρουμε και εδώ την άλλη βόμβα, ναι, έτσι ναι. Που είμαστε ήδη εδώ. Σπάμε βραχάκια. Δεν θυμάμαι από εδώ ή από εδώ. Νομίζω. Όχι, από την δίπλα πλευρά είναι. Έτσι. Αυτός ο ήχος που υπάρχει σε όλα. Έτσι. Πάρε και άλλο hard container. Πάνε να πάρουν την καρδιά. Παναγιωτάκι. Τι! Δεν πήρε την καρδιά, πώς το έκανα αυτό. Πάτσε, σαν άμα το σταυρό. Το έκανα επίτηδες. Έκανα τρολ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο ξάδερφος εντάξει το έχει αφήσει λίγο. Ωραία. Αλλά ίσως τώρα να δει το βίντεο και να μου πει να το πάρω να το κάνω complete. Να μπριζώσω μετά 15 χρόνια. Λοιπόν, Zelda παιδιά, A Link to the Past. Τι λέω. Όχι, Zelda σκέτο. Ξεχάσαμε τι παίζαμε. Zelda λοιπόν, The Legend of Zelda, εικονικό παιχνίδι, κλασικό, η αρχή ενός πολύ μεγάλου franchise και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, Dennis. Να πω κάτι. Όχι. Λοιπόν, TNMT τα λέγαμε μικρή και λονιτζάκια μεγάλη μόδα. Βέβαια. Τρομερά μεγάλη μόδα 91-92 στην Ελλάδα. Θυμάμαι τα τετράδια, τσίχλες, παιχνίδια, αυτοκόλλητα, καρουζέλ. Παντού, ήταν ναι, παντού. Ναι, ήταν μεγάλο χάρη. Ήταν οι ταινίες τότε που είχαν εκεί. Ήταν τα παιχνίδια. Χαμός. Καουαμπάγκα. Και πρόσεξε, λέει 90 εδώ, αλλά στην Ελλάδα ήταν 91-92. Μάλιστα. Πάλι λίγο μεταγενέστα κλασικά. Μόλις το είδα και επειδή ήμουν απορρομένος τότε, ήμουν 5η δημοτικού του 92, ξέρω εγώ. Το πει. Ήταν δηλαδή από τα πρώτα μου και αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν η τρίτη και ένα από την κασέτα. Από τους τέσσερις, με ποιον εσύ ταυτιζόσουν. Πάντα Λεωνάρντο. Πάντα Λεωνάρντο. Πάρα και τον έχω και σε φιγούρα τότε τη Κένερ. Που εμένα, το έχω μέσα ακόμα. Εμένα μου άρεσε ο Μικελάντζελο γιατί ήταν party dude. Έτσι. Ήταν πάντα το παρταδόρο. Παρτάρση. Ναι, λοιπόν, το παιχνίδι έχει δύο προοπτικές. Έχει μία εδώ το map από πάνω γενικά. Και μετά έχει το άλλο, το sewer action που λέμε. Όχι! Αυτό σε λιώνει. Όχι! Μας έκανε! Λοιπόν, το χαρακτηριστικό με το παιχνίδι του ήταν τι. Ότι όταν πέθανε ο ένας χαρακτήρας, συνέχιζες με τους άλλους. Αυτό ήταν ιδιαίτερο. Έχει και map, τι πρέπει να κάνεις. Σωστό. Γενικά είναι πολύ nice παιχνίδι, για μόνο τώρα τσαφίστηκα. Πάρα πολύ έχω δει και ειδικά στο YouTube κιόλας, παίρνουν τον Donatello. Γιατί ο Donatello έχει αυτή την κίνηση γενικά, έχει το ραβδί, έχει το πιο stick, μακρύ. Ναι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έλα, περίμενε. Αλλά το ρίσκο είναι ότι δεν θες να τον χάσει από νωρίς. Ναι, γι' αυτό και παίζεις πολύ καλά, βέβαια τώρα εγώ δεν το ζω πολύ καλά. Και απλά δεν βοηθάει στους χαμηλούς αντιπάλους. Η μουσική, χαρούμε. Ναι, χαρούμε. Turtles in a Hack Shell. Τελείως απροχώρητος. Teenage Ninja Turtles. Boss. Λοιπόν, εγώ πάντα σκέφτομαι όταν βλέπω τους ότι πεινάω και θέλω να φάω πίτσα. Θα φάμε, θα παραγγείλουμε τώρα πίτσα τους άλλους. Δηλαδή, αυτό, πίτσα. Πίτσα, καουαμπάγκα, party dude, αλητήρι. Να, μια πίτσα. 15χρονη αλητήρι, τέτοια πράγματα. Πώς το μετά τότε flawless τώρα, εντάξει. Προπόνηση, τώρα τι προπόνηση, αστείο. Ακούω αυτό που είχε πολύ πλάκα. Καουμπάγκα λοιπόν. Βέβαια τα controls είχαν πάντα ένα χάζον delay. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν. Σκύψε ρε. Βλέπεις δηλαδή είναι πάντα. Ναι, είναι λίγο slow ας πούμε. Ναι. Θέλει πολύ καλό synchronization. Και εδώ θα χάσουμε. Και θέλει βήμα-βήμα έτσι. Δηλαδή δεν είναι εγώ που του ρουπάω και τρέχω. Ναι. Θέλει να σταθεί step και τα λοιπά. Απλά τώρα δεν μπορώ να κάτσω. Να απομνημονεύσεις που είναι ο κάθε. Ναι, όχι, πίμπο.
Έλα, έλα, πάτωνε. Ναι, είναι στάνταρ. Έλα, έλα. Δεν είχαμε χέρι. Ο Bebop και ο Rocksteady. Πάμε με τον Mike, πάλι αναγκαστικά σε βάζει να παίξει το ίδιο level μέχρι να πάει στο μποσάκι. Είναι αστείο παιχνίδι. Ναι. Τότε μικρός, δηλαδή το έπαιζα πολύ και με τους φίλους μου, παιδί μου. Αλλά εσύ έχεις παίξει το arcade game. Ναι, το νούμερο 2 εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, είναι διπλό. Γιατί ήταν το... ήτανε fork του arcade, ναι, και παίζαμε, ναι, ναι, μαζί δύο άτομα. Ακριβώς, ναι. Αλλά εντάξει, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι single player και εξερεύνησες αυτό. Καλά, κάτι πρώτος. Έτσι. Μια άρμα τον βγάλουμε. Έλα, έλα. Δώσ' του, έρχεται με το κεφάλι και κάνει μια κλειτσία σου. Εντάξει. Έλα. Και την άλλη, ρε. Α, αυτός. Σώσαμε την April. Την πήρε. Μπαίνει. Πάει April. Γενικά στο παιχνίδι κυνηγάζει γενικά την April. Εγώ να πω κάτι, ήμουν ερωτευμένος με την April. Την O'Neill. Μου άρεσε, δεν ξέρω, δηλαδή μου άρεσε. Ταινία με τη Megan Fox. Όπα. Έλα, ρε. Ναι, και... πρόσφατη. Ναι. Και σου άρεσε. Και επίσης η Megan Fox μου άρεσε. Εντάξει, σ' όλους άρεσε. Α, ναι. Λοιπόν, TNMT. Ωραίο παιχνιδάκι, ιδιαίτερο. Θέλει υπομονή, δεν είναι τώρα... ο αλυσοπρίωνος. Ναι, ναι. Θέλει γενικά λίγο tactics, θέλει λίγο το χρόνο του. Και πάμε να δούμε επόμενο game. Αυτό που είπα πριν είναι ότι τώρα έχουμε πει στα δικά μου παιχνίδια που θέλω να σταθώ και να σας δείξω, πριν είδαμε κάποια πολύ σημαντικά από τη συλλογή του Dennis. Πάμε στο επόμενο. Πήγαμε. Λοιπόν, τώρα είναι άλλο παιχνίδι που από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο Robocop. Τι ωραίο artwork είναι αυτό. Ναι. Είναι υπέροχο artwork. Άκου και... μουσική. Η Ocean έχει μια πολύ βαριά ιστορία από την εποχή των Home Micros με τον Robocop. Μάλιστα. Με τον Batman. Μάλιστα. Το πρώτο Robocop παιχνίδι που είχε βγει στην Ocean το 88 ήταν τρομερό hit. Επίσης έχω παίξει πριν από πάρα αυτό το παιχνίδι, είχα το Robocop 2 στο Game Boy, πάλι της Ocean. Μάλιστα. Το οποίο είναι καταπληκτικό, Dennis. Και εδώ στο NES. Δεν το έχω δει. Πρώτη φορά το βλέπω. Πρώτη φορά. Κοίτα, θα δεις ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ. Τα γραφικά και ο ήχος πουσάρουν για το NES. Μάλιστα. Είναι στο τέλος του, είναι το 92 το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι στο τέλος του NES, αλλά... είναι τα τελευταία... τελευταία. Εντάξει, είναι τα τελευταία παιχνίδια. Αλλά έχουν περάσει κάποια χρόνια. Καλά, στην Αμερική ήδη υπήρχε το Super Nintendo. Ακριβώς, το πατάμε. Ξεχαστήκαμε. Το Game Boy, ακού μουσική όμορφη. Έχει λίγο αυτό το τέκνο ηλέκτρο. Ναι, 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 ναι. Όχι, πολύ ωραία τα sprites. Ωραίο το εφέ αυτό τον σκοτώνει στον άλλον και φεύγει πετώντας. Ναι, έτσι ήταν και στο Game Boy. Πολύ ωραίο το εφέ αυτό. Όχι, εγώ το Robocop το 1 είχα παίξει μόνο. Ναι. Το οποίο δεν ήμουν και τεράστιος φαν. Ναι. Κάτσε τώρα γιατί εδώ περίπου. Είναι και η οπτική γωνία. Είναι και η... ναι. Το πι που δεν πήρες, τι ήτανε. Power. Αλλά το χάσαμε γιατί δεν μπορεί, δεν έχει backtrack. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Ρε φίλε, πώς είχα υπομονή τότε να παίζω αυτά τα παιχνίδια, πες μου, εξήγησέ μου. Δεν έχω υπομονή, δεν μπορώ ρε παιδί. Πάω του groove έτσι σαν warrior. Όχι, okay, εντάξει. Πιστεύω ότι και τώρα το έπαιζες στα σοβαρά, δηλαδή τώρα καθόλου να μόνο θα παίξεις, θα παίζεις πιο υπομονετικά. Κοίτα, γενικά όταν μιλάω και όλα και κάνω επεισόδια, ποτέ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, γιατί έχω το μυαλό μου τι θα πω και τι θα παίξω. Πάντως, να πω ότι είναι πολύ πλούσια εικόνα, δηλαδή ακριβώς. Πολύ ωραία τα font επάνω και το score. Τα weapons. Πάνω τα weapons, το... δηλαδή κάνανε πολύ ωραία δουλειά, όπως το βλέπω. Θυμίζει λίγο computer game, έτσι, δηλαδή αμυγίζει. Σωστό. Τα μεγάλα ελεκτικά. Μεγάλα sprites. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικά είναι τα boss. Δηλαδή το ED209 που, που υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και το boss bat και οι ninjas, γιατί θυμάστε μία το 3 που αντιμετωπίζει τους ninjas, ναι, ναι, που είναι, ναι, πιο, ναι, εξελιγμένοι, πιο γρήγοροι. Αντιμετωπίζει το κακό της αστυνομία σαν boss. Το έχω τερματίσει μικρός. Ναι, ναι, ναι. Τα ακούσαμε πάρα πολύ και μου να ξέρεις, το Robocop 2 του Game Boy είναι πολύ πιο δύσκολο. Μάλιστα. Αυτό τώρα, άμα κάτσω λίγο focus συγκεντρωμένος, είναι ευγένει. Πάντως, δηλαδή, όταν είχα την ταινία, επειδή σου λέω μικρός ο Robocop που είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι, πολύ λυπηρή. Ναι. Ειδικά στην πρώτη ταινία. Ναι, ναι, ήταν στενάχωρη. Αλλά επειδή μου αρέσανε και τα ρομπότ πάρα πολύ, ήταν αναπόφευκτο να μην δεν μου αρέσει ο Robocop. Κάτσε εδώ να βγάλουμε αυτούς. Έλα.
Τώρα έχουμε πάει ενέδρα εδώ, άμπους. Φύγε ρε άτομο. Άμα δεν φύγε από το παράθυρο, τον άτιμο. Συγκεντρωτικά πειρά παντού, έτσι. Το χέρι. Χαμός γίνεται. Το χέρι που θέλει να πέσει. Το ρόμπο που πέφτει στην ερμηνεία, ας πούμε, είναι πολύ πιθανό. Εντάξει, είπε. System failure. Έτσι. Τώρα εδώ είναι και λίγο πιξελιασμένα. Στη CRT είναι πολύ πιο γλυκό και πολύ πιο όμορφο. Ένα παιχνίδι που αξίζει οι fans του Crytek. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Το δούμε, το έχω. Μπράβο. Από τότε ελληνικό, ντότσου. Πολύ ωραίο. Ωραίες εποχές. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα εδώ έχουμε βάλει ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Είναι ένας κλόνος κασέτας, είναι ρεπρό εποχής, το οποίο είχε μέσα 145 built-in games. 190. 190, λέει, νομίζω στην κασέτα λέει 145. Καλά. Μπορεί. Μην εμπιστεύεσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λοιπόν. Γιατί κάποιοι είναι duplicates. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το έχω από μικρός. Δεν θυμάμαι σπάω το κεφάλι μου από το είχα πάρει. Δεν ξέρω αν το είχα πάρει μεταχειρισμένο. Δεν νομίζω ότι το είχα πάρει καινούριο. Φαίνονταν ότι ήταν μούφα. Μάλιστα. Μάλλον μπορεί να το έχω πάρει σε φάση 1000-2000 σε κανένα μαγαζί. Λοιπόν, το story και για μένα είναι ότι και εγώ το είχα το παιχνίδι. Το είχα πάρει εκεί στην πίστη. M&M's. Ένα γκρόπο θα με έτσι. Ο E.T. έτρωγε M&M's. Ο E.T. E.T. Go Home. Και σου λοιπόν, τα Hershey's έτρωγε. Σωστό. Γιατί έτρωγα και εγώ μικρό. Έτρωγα. Λοιπόν, κάτσε να. Καταρχήν το είχα πάρει και εγώ το παιχνίδι αυτό. Το κοροϊδεύα. Αλλά όμως είχε κάποια παιχνίδια που μπορούσε να παίξει και είχε και κάποια πολλά Famicom παιχνίδια που δεν είχαν έρθει ποτέ στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και δεν παίζω λοιπόν, απλά. Ένα παιχνιδάκι που μπορούμε να παίξουμε οι δυο μας, το κλασικό, είναι το ποδοσφαιράκι. Έτσι, βάλε, μην γελάσουμε. Λοιπόν, έτσι έχει το controller number 1. Κάπου το είδα, Soccer 1. Εδώ στο 23. Το οποίο είναι. Λες και παίζει σε slow motion είναι. Πάμε. Τι θυμάμαι, ρε φίλε, να θυμάμαι να το παίζω με τον πατέρα μου. Λοιπόν, κάτσε πάρω εγώ GSA. Τι δεν γίνεται να πάρω εγώ GSA. Ωραία. Και εγώ θα πάρω τη σχολή του ποδοσφαίρου, την Αγγλία. Μάι. Και είναι πραγματικά λες και παίζεις σε replay. Λοιπόν. Ξέρεις που λέμε ότι είσαι πιο αργός και από το slow motion. Εδώ έτσι είναι. Κάτσε να καταλάβω τώρα ποιος παίχτης είμαστε. Καταρχήν δεν υπάρχει τάκλι. Ναι, δεν υπάρχει βάρο. Με το Β αλλάζει ο παίχτης, αν θυμάμαι καλά. Τώρα εγώ θυμάμαι αν είμαι ο 1 ή ο 2. Εσύ ο 1, ναι. Ο 1. Ζάιτ. Είσαι σίγουρος ότι είμαι ο 1. Όχι. Εγώ είμαι 2, ναι, βρε. Είσαι σίγουρος ότι είσαι ο 2. Ναι. Το παιχνίδι είναι τόσο fail που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα controls. Ποιοι είμαστε. Νομίζω ότι παίζουν bots. Δεν παίζουμε εμείς. Παίζουμε όλοι εμείς. Τώρα κατάλαβα. Μήπως είμαστε συμπαίχτες. Όχι, ρε. Εγώ πάντως είμαι σίγουρα ο 2. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάμε. Το παιχνίδι είναι fail. Είναι πραγματικά fail. Δεν ξέρω. Καλά η Nintendo το έκανε μετά και έβαλε το Seal of Quality. Ναι. Γιατί με αυτό εδώ θα κλείνει η Nintendo. Εγώ πάντως είμαι μια φορά ο 2 και έρχομαι εδώ πέρα να κάνω μια παλιά. Ναι, να δούμε το τέρμα. Καλά σου λέω. Και με το Β αλλάζει πιο παιχνίδι. Ναι. Ρε φίλε, το θυμάμαι τώρα να παίζω αυτό με τον πατέρα μου και δεν ξέρω πώς παίζαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, ήμασταν. Και στο τέρμα σου κάνει βελάκι που θα πάει μπάλα στην Ελλάδα. Ναι. Yes! Το έφαγα το τόπι. Πραγματικά ήταν αστείο αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε και άλλο παιχνιδάκι βέβαια, αν θέλει. Θέλει να δούμε άλλο. Ναι, με θέλω. Θέλω. Άντε, πάμε να δούμε ένα τελευταίο. Πάμε. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Εδώ θέλω να σα δείξω ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ αστείο και δείχνει. Την προ 1985 εποχή, δηλαδή το 1984 έχουμε. Κλάμα. Είναι Famicom παιχνίδι. Είναι πολύ αστείο. Γιατί καταρχήν πάλι λες και είσαι σε slow motion. Ξεκινάς. Πω. Το θυμήθηκα. Είσαι αυτός εδώ, πρόσεξε. Ακόμα κάνει μουσική, τώρα μπορώ να παίξω. Fame. Με ένα βήμα περπατάει. Άμα το πατήσω δύο φορές τρέχει. Το αστείο ποιο είναι, πίσω δεν πάει. Δεν έχω back. Εντάξει. Δεν σου δίνει το animation λίγο πριν στο Πέρσι. Ναι. Όντως. Πατάω ΑΒ, δεν κάνει τίποτα. Και έρχομαι εδώ στον τύπο. Εντάξει. Και είναι η στιγμή να πολεμήσω. Και άμα τη φάω, την έφαγα. Ναι. Το τέλος.
Και όταν λέω το τέλος, εννοώ κυριολεκτικά το τέλος. Και ο Γη μου έλεγε αυτό. Δεν μπορώ να πατάω start και τα λοιπά. Δεν μπορείς να ξαναπέξεις το παιχνίδι. Και μετά λένε για bugs στο Cyberpunk. Εδώ ήταν τα bugs. Τέλειωσε τέλος. Για σέτα, ένα bug ή για κασέτα. Το τέλος. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, εμείς τα δείξαμε όλα αυτά. Περάσαμε ωραία, έχει περάσει αρκετή ώρα. Έτσι αλλά είναι. Δεν τελειώσαμε, μαγκές. Είπαμε το επεισόδιο είναι μαμούθ. Έχουμε τώρα gameplay. Playthrough όσο αντέξουμε, γιατί η ώρα έχει πάει αργάμιση. Κλείνουμε νομίζω μέσα σε 9 ώρες. Ναι. Συνολικό γυρίσμα είμαστε 9 ώρες. Σωστά. Πάμε για 10η. Τα έχουμε παίξει. Είμαστε πολύ κουρασμένοι γιατί δουλεύαμε και δύο από το πρωί. Πάμε να το δούμε, να δείξουμε στους φίλους ποιο είναι. Πάμε. Για φύγαμε. Λοιπόν, τώρα παιδιά βάζουμε Snow Bros. Καθαρά χειμωνιάτικο, χριστουγεννιάτικο παιχνίδι, χιονισμένα τοπία κτλ. Μόνο που δεν έχουμε χιόνια δυστυχώς εδώ τώρα στην Αθήνα. Παιχνίδι το οποίο το έχω λιώσει μικρός, Stargates. Οπότε γι' αυτό όταν το είδα ότι υπήρχε στο NES που δεν το ήξερα μικρός, θέλησα να το αποκτήσω πριν κάποια χρόνια. Και ακριβώς τίτλος, έτσι. Δηλαδή είναι ο Άτιμος, ναι, ναι. Εσένα ξέρω το έχεις και άλλο ένας ολυκτήρος το έχει, δεν ξέρω κανέναν που να δει. Εντάξει, σίγουρα το έχει κάποιος άλλος, από πέρα έχω μόνο εγώ και ένας. Απλά ξέρω ότι είναι limited παραγωγή γιατί ήταν ισπανικό. Μάλιστα. Έχει πει πολύ πιο πολύ Ισπανία. Επίσης να ξέρεις υπάρχει, αυτή είναι η 8-bit εκδοχή. Στα arcades ήταν σαν μια δυνατή 16-bit. Υπάρχει και στο αμερικάνικο Mega Drive version. Α, μάλιστα. Δεν βγήκε ούτε σε Genesis ούτε σε ευρωπαϊκό. Οι Ιάπωνες έχουν τη 16-bit έκδοση του, η οποία είναι και αυτή πανάκριβη. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά είναι πιο κοντά στο arcade. Που και εγώ το arcade έπαιζα. Μπράβο. Δεν θέλαμε να συνδέσουμε και το NES Advance να παίξω, τουλάχιστον εγώ με το ένα, αλλά θυμηθήκαμε μετά ότι πρέπει να είναι και τα δύο hook. Ναι, και έχει τα δύο εδώ και δεν μπορούμε. Οπότε τρώει conflict. Λοιπόν, θα βάλουμε να παίξουμε με τον Nick και τον Tom. Όσο αντέξουμε, είμαστε κουρασμένοι, φάγαμε για τις πίτσες, είμαστε κοντά 10 ώρες γύρισμα. Είναι αργά το βράδυ, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να παίξουμε όσο μας βγει και θα δούμε. Λοιπόν, εδώ ήταν δύο αδέρφια τα οποία τα έχει μεταμορφώσει ένας τύπος σε άνθρωπος και μόνο αν μας σώσουν την πριγκίπισσα, στο τέλος του 50ου level θα ξαναγίνουν άνθρωποι, γιατί είναι πρίγκιπες και αυτοί κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν. Τα mechanics του παιχνιδιού είναι πολύ απλά, παγώνουμε ό,τι κινείται και το εξφυγονίζουμε. Έτσι. Λοιπόν. Κιόλας, δεν τένεις. Εντάξει, πρέπει να... Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή. Να σου θυμίσω ότι αν αργούμε πάρα πολύ το level, βγαίνει το φάντασμα, ναι. Το σπάσα τέτοιο που έλεγα μικρός και μας έσπαγε το δρακολιάρης. Ναι. Το παιχνίδι έχει 50 floors, κάθε 10 floors υπάρχει ένα boss που τα μποσάκια είναι όπως ήταν για Starcade, είναι εντυπωσιακά και έχω χαλές πολλά 50 άρικα. Ναι. Κοίταξε, θυμίζει λίγο σε gameplay το Bubble Bubble. Ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα, τα σπρώχνεις. Η μετάβαση που κάνει από πάνω από κάτω. Ακριβώς. Και είναι πολύ χαρούμενο παιχνίδι. Εμένα μικρός δηλαδή, το παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ. Το πρώτο boss το θυμάσαι? Έχω να παίξω 20 χρόνια. Εγώ τα θυμάμαι... Έχω να παίξω 20 χρόνια, δεν έχω παίξει όλα. Αλήθεια. Ναι. Εγώ το θυμάμαι και τα level σχεδόν μέχρι το 35-40 το θυμάμαι σχεδόν. Ωραία, απ' έξω. Θυμάμαι και τα boss όλα. Θυμάμαι τα mechanics. Τι να σου πω, είναι πολύ αγαπημένο παιχνίδι εδώ. Πάρα πολύ, το γουστάρω. Πώς βλέπεις τα controls γενικά, τα γραφικάκια? Είναι πολύ χαρούμενα, χρώματα, ωραία. Όμορφη, χαριτωμένη μουσική. Έτσι, floor 4 εδώ. Θέλει λίγο να προσέξει και πού θα κάνουμε. Αυτή που θα πέφτουμε. Ναι, ακριβώς. Και επίσης δεν θέλει και να αργούμε και πάρα πολύ γιατί θα βγει ο spammer. Ως πάμε. Πάρε το κουτζουράκι. Ο Tom. Εσύ έχεις τον Tom, εγώ έχω τον Nick. Έχω τον Nick. Α, ωραίος. Crossover. Τότε εκείνη τα χρόνια, όλα αυτά τα παιχνίδια, το concept ήταν το high score. Ναι, ναι, εκεί κολλημένο με το high score πάντα. Ναι, το high score. Έλα. Πού. Το στείλαμε αδιάβαστο. Πάσαμε την πίτσα. Καραμελίτσα. Εκεί έχει... Α, ναι, καραμελίτσα δεν είναι καλά. Yes. Σωστός. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει, κοίτα εγώ την άλλη δουλειά.
Το theme λοιπόν είναι πολύ εδώ ο δράκος, ας πούμε, ο κινέζικος δράκος. Ναι, ναι. Και είναι και ουσιαστικά και το boss, το δράκος. Εγώ που λες αυτό το παιχνίδι στα arcades έχω αναμνήσει ρε παιδί μου να είμαι εκεί στο Λούνα Πάρκ στο γαράκι, το θυμάσαι. Δεν. Θυμάσαι που είχες ένα σημείο τα arcades, ναι. μαζί με την μπουνιά που είχε να ρίξει την μπουνιά και όλα αυτά, τα άλλα, τα περίεργα αυτά με τον αέρα που έκανες έτσι. Το hockey. Το hockey, μπράβο. Όχι, βγήκες πάνω. Εντάξει, πήγαμε. Δουλειές έπαιζα εγώ μόνο ρε παιδί μου, ξεκίναγα μόνος μου, δίπλα είχε άλλα 2-3 arcades που πολύ έξω Λούνα Πάρκ. Και ξαφνικά ερχόταν two player, έχω εκεί το 50-ρικάκι του και ερχόταν κάποιος άσχετος. Μπράβο, ναι. Αυτά ήταν τα ωραία ρε παιδί μου που μου λείπουν. Έκανες φιλίες έτσι, δηλαδή. Έκανες, ξέρεις, δεν είχαμε κινητά. Σωστό, σωστό. Δεν είχαμε Facebook και λέγαμε. Δεν ήξερε πότε να ξαναπέσει πάλι με ένα παιδί. Ισχύει. Ξέρεις τι θυμάμαι, ήταν καλοκαιρινές διακοπές που ήταν στην πρώτη γυμνασίου, το 94. Μα έτσι. Τα θυμάμαι ερμηνείες. Με τις ημερομηνίες έχω μεγάλο Johnny Mnemonic. Ναι, Nick Mnemonic. Nick Mnemonic. Λοιπόν. Mnemonic. Mnemonic. Ακριβώς, άλλο crossover. Και θυμάμαι να λέω με το παιδί εκείνο, φίλε, και αύριο, άμα θες, εγώ θα είμαι. Ναι. Και δεν είχαμε λεφτά πολλά να χαλάσουμε. Αλλά και μόνο η φάση, ρε παιδί. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όχι, την έφαγα. Με κυνηγούσε τόση ώρα αυτός. Πάρα τα είπαμε πίσω. Κάτσε. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Πρόσεχε. Φαίνεται ότι είμαι νουμπάς, Είσαι σ' άλλα καλά. Είμαι νουμπ. Είσαι ας πούμε στο Μάριο. Στο Μάριο είσαι undisputed 3. Την ταινία σκοντά του, ξέρω. Κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι κάτι πολύ βασικό με τις αναμνήσεις τώρα που είναι αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο NES. Δεν είναι ότι εγώ έχω ή και εσύ τυχόν αναμνήσεις μόνο ας πούμε με τα παιχνίδια του NES. Έχουμε και αναμνήσεις και με τις παρέες που παίζαμε διπλά, τις επισκέψεις στα σπίτια φίλων, συμμαθητών. Έτσι, έτσι. Οπότε υπάρχουν πολλά που για μας το κάνουν αγαπημένοι. Το δένουμε με τους ανθρώπους που ζήσαμε. Μεγαλώσαμε. Πάμε boss fight. Εδώ είναι λοιπόν, το boss που πρέπει να του κάνει αυτά και να τα σπαμάρεις στη μάπα τώρα. Ρε φίλε, έχασα και εγώ την πρώτη μου ζωή. Αφού τον επιροπόλησα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Πρέπει να τις φτιάχνεις τις μπάλες, να είναι λίγο έτοιμες. Και να ξέρεις να τις σπαμάρεις επάνω του όταν. Να το σπάω. Πρέπει να την ετοιμάσεις και τώρα. Α! Πώς έγινε αυτό. Δεν το προλάβαμε. Ναι. Αυτό είναι λιγάκι το secret. Και να τρώει και στη μάπα επίσης. Μπορεί να του ρίξει και χιόνι εννοείται. Τώρα εγώ το έχω ετοιμάσει εδώ πολύ πράγμα. Έλα, κατέβα λίγο κάτω. Κατέβα. Την έφαγε. Έφαγε λίγες. Και τώρα τρώει θεωρητικά. Δεν είναι προσοχή. Μα την ώρα που πηδάω έρχεται ο άλλος. Θέλει λίγο προσοχή. Θέλει να προετοιμάζουμε μπάλες εδώ γενικά. Εκεί κράτησε την. Τον άτιμο. Εντάξει, δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ. Να θέλει λίγο προσοχή με τους τύπους εδώ. Μπα, δεν νομίζω ότι το κάνουμε δυνατή. Ναι. Όχι ρε φίλε. Ου, έλειωσε το χιόνι. Ω, κοίτα. Κάτσε γιατί εγώ ξεχάστηκα. Λοιπόν, ξέρεις τα κάνουμε. Τακ. Έλα ρε, πολύ έχει κρατήσει. Πάντως, ό,τι και να το έχουμε ρίξει δεν κάνει τίποτα. Ρε, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να έχει πάρει power up. Ρε φίλε, ή έχει πάει power up το παιχνίδι, ή δεν ξέρω. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Πιστεύω ότι ο boss έχει πάει power up και... Έχει πάρει invisibility power up. Έχει φάει σε κάθε δυνατό σημείο της μπάλας.
Δεν γίνεται. Εντάξει, μια σκηνή έτσι. Ναι, πάμε. Μέχρι το πρωί, εδώ θα παίζουμε. Το βρούμε, δεν μπορεί. Ότι σε έχω ρίξει πολύ γέλιο μια φορά. Το δείχνει το ευχαριστώ μας. Για κάτσε, δεν γίνεται, δεν πρέπει να το ψάξουμε. Δεν φίλε, αλήθεια τώρα. Για δες, γράψ. NES Snow Bros. How to. How to battle boss war, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Ρε μήπως μου πουλήσανε μούφα παιχνίδι. Δεν τραυματίζει αυτό, είναι κολλημένο σε πρώτο level. Είναι demo. Τι να συμβαίνει εδώ τώρα. One eternity later. Έλεος. Πηγαίνεται κάπως. Είναι το σάντουιτς. Μπλε, μπλε πάνω, πάνω. Τι είναι μπλε πάνω. Όταν μπλε πάνω, 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 το έχω ζήσει. Ο άλλος ρίχνει να φόρτιζε μπάλα. Τις μπάλες. Βουάα! Νομίζω όταν πάρει πάρα πολύ μαζί. Α, ναι, γίνεται μπάλι. Πώς λέει είναι... η κόκκινη, αν πάρει και κάποιον άλλον μαζί. Α. Λοιπόν, και εδώ το φάγαμε όπως είδατε. Πάμε, βάλα τον ρίχτου, ρίχτου, ρίχτου του. Εδώ από το πισινό του ρίχνω. Έτσι, 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 έτσι. Πάμε άλλο ένα level. Ναι, ένα εννοείται. Μέχρι... Ωραία. Είναι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Το boss... Εσύ, εσύ κάνεις εδώ. Ναι. Τι πετυχές. Έλα. Πάρε λίγο να πετύχει το now. Σου έγραψε up. Ναι. Ή δηλαδή 0 up. Ναι. Εγώ. Α, να και. Έλα, ναι, και εσύ τώρα. Να και εγώ, παιδιά. Εγώ δεν θέλω. Θα το πατήσω τώρα. Θα περιμένω. Το χ, ωραία, τα χ θα πετυχαίνω. Ναι, ναι. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν. Και πάμε, πάμε 11ο level. High score, αυτό το μέλημα πάντα. Congratulations. Ναι φίλε. Γενικά πολύ καλό port πάντως σε σχέση με το arcade, έτσι. Ναι, μην ξεχνάμε, για... μην ξεχνάμε είναι 8-bit το έτσι. 8-bit, ναι. Τι να κάνεις, δηλαδή μπορεί να μπαίνει σε θαύματα. Αυτό που πήγαινε και τους έπαιρνε όλους τούμπα ήταν πάντα πολύ fun. Είναι πολύ satisfying. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούμε να έχουμε καλή κανένα power-up. Τίποτα, να πιο μεγάλο range. Το, την εμβέλεια. Ναι. Ωχ, στη μάμα αυτός ο σπίτις. Σαν τους Angry Birds είναι. Άντε γεια! Έτσι. Ω, power up. Medicine. Προλαβά. Εγώ δεν το πάρω, δικό μου είναι. Το πήρα. Με κάνει και τέτοιο γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Στον Παύλο Βόμπλε, όταν είχε σκοτώσει τους εχθρούς, εμάς πηγαίναμε και βαράγαμε τον τοίχο και ήταν πόλης. Σωστό, ναι, ναι, αυτός ο τοίχος. Έλα, από εκεί δεν πάω. Κλάτς. Από εδώ όμως μου σε έχει ξεφύγει. Θα κάνει διακτηνισμό. Νάτος, νάτος. Είναι invisible, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο... Και ο δρακουλιάρης. Ναι, ναι, ο σπάμερ εδώ. Ο σπάμερ, αφού κερδίσαμε. Εδώ τα δύο μάτια. Ναι. Έτσι.
Πολύ καλό responsiveness. Ναι. Για φαίνεται βαρύ παιχνίδι κάπως. Γιατί λογικά θα τρώει και πολύ μνήμη στο pack αυτό. Βέβαια. Άμα είναι 50 λεπτά δηλαδή. Αλλά. Αχ, πόσο φαίνεται το responsiveness σε σχέση με το Free Master. Νιώθω ότι υπάρχουν lag. Όχι. Γιατί έχει κατηγορηθεί κουκολικές φορές το Free Master. Ρε, εγώ πού είναι. Ναι. Μπερδεύτηκες, κοίτα και σε μένα, ναι. Και τα που είναι. Εντάξει. Κοίτα, γενικά λένε. Ότι έχει 2-3 frame lag. Υπάρχει ρε, μια θεωρία, όπως και σε κάτι άλλο που ασχοληθεί εγώ, ας πούμε, σε παράλληλους εγκεφάλους, ας πούμε, σε μηχανές που μπαίνουν και κουμπώνουν στα injection για βελτίωση, ας πούμε, την power commander που λένε. Λένε ότι αυτά έχουν για millisecond lag για το να ανοίξει το γκάζι. Επειδή έχει κουμπώσει παραλληλικά κάτι πάνω του, έχει λένε και αυτό ένα lag. Το οποίο είναι αμεληταίο, δεν εγώ, το βλέπεις. Εγώ, game over. Όχι. Πάτα λίγο. Πάτα. Τίποτα. Κανένα. Game over εγώ φίλε. Αλήθεια. Πόσα κοντίνους είχαμε τους παιδιούς. Αρκετά. Είχε αρκετά. Εντάξει, δεν είμαστε προπονημένοι, έχουμε να παίξουμε και το κοινό, να δούμε μέχρι πού μπορώ να το φτάσω εγώ. Οπότε εσύ observer. Είμαι observer. Είμαι και εγώ τηλεθεατής. Ναι. Κάτσε μου γιατί ο Μπού τώρα εδώ έχει να κάνει... Μπουμπού. Μια χαρά. Ωραία παιχνίδια ρε φίλε, τότε τα παίζαμε και διασκεδάζαμε. Τώρα μα είναι πολύ ασχολούμαστε με τα bugs του Cyberman. Του Cyberman. Ναι. Όχι, ο άλλος ξεκινάει... Σβούρες. Ναι. Σε έβαλε εκεί στη γωνία, να κάνεις. Με κουτούπος, ναι. Έτσι. Έλα Νίκ, πάμε λίγο τελείωμα, κάτσε γιατί άμα αργήσουμε. Το χάσαμε το μεροκάματο. Το έχεις. Λες να φτάσουμε boss, δεν ξέρω. Ναι, τώρα είναι 16. Θα δούμε. Κάτσα παίξουμε λίγο με tactics. 18! Μάλιστα. Μπορεί να φτάσουμε στον boss. Έλα. Το μια έχεις. Ζωή βλέπω όμως έχω. Όχι, αλλά τι έκανα. Δεν πειράζει. Πήγε εσύ. Έλα εσύ. Να ασχοληθούμε με τους άλλους. Να είμαστε λίγο ανοιχτό περιβάλλον. Ξέρετε, είναι ένα χαλαρωτικό διασκεδαστικό παιχνίδι. Είναι μια ωραία αναλλαγή από τα παιχνίδια τα RPG. Τα κλασικά, ναι. Ψάξε, βγες, ξεκλείδωσε κτλ. Ναι. Είναι χαλαρωτικό, διασκεδαστικό, οικογενειακό, co-op. Ισχύει. Πολύ ωραία. Τώρα σκέψου, εμείς παίζουμε, ξέρεις, και λίγο αγχωμένα. Αλλά αυτό τώρα να κάτσει κάποιος έτσι λίγο να παίξει πιο σοβαρά, πιστεύω θα είναι πολύ πιο ωραίο. Ναι. Έλα, εσύ και πάμε boss. Το boss τον λέγαμε ο εγκέφαλος. Ω, όχι, ήρθε και ο σπάμερ. Σπάμεράκι. Πήγε. Αφού, να, το σκοτώσαμε τον άλλο, έτσι. Πρέπει να εξαφανιστεί τελείως από την αρχή. Να τους, boss. Πάμε boss stage, παιδιά. Κρίμα που δεν είμαι και εγώ να βοηθήσω. Να, μότο. Πάτα ρε. Κάνε κανένα χάκι. Προγραμματιστής είσαι. Κοίτα τι ωραία σχεδιασμό έχει. Ναι, πολύ ωραία. Δεν σου θυμίζει τον Κράνκ από τα χέρια μου την τζάκια. Ναι, όντως, ναι. Έτσι το λέγαμε τότε. Λοιπόν, τώρα αυτός θα κάνει κόλπο και τα ετοιμάζουμε εδώ. Τακ. Μάλιστα. Κάτι έφαγε. Ναι. Βέβαια δεν τον νοιάζει. Α, γιατί το έκανα αυτό. No way, γιατί το έκανα αυτό. Έλα, εσύ έχεις κοντίνιος ακόμα. Δεν νομίζω. Ωραία. Πάλι καλά. Εδώ έτριγε για το πλασικό που σου πάμε εδώ. Θέλει λίγο προσοχή εδώ. Πάτω. Τακ. Δεν πρέπει να είσαι στη γωνία. Εκεί, ναι. Στον πετάει. Ναι. Έλα. Ρίξε το. Δεν πειράζει. Εμφανίσου. Δεν πειράζει, μην εμφανίζεσαι. Ω, πολύ... Σαν professional το game. Ναι. Like a sir. Λοιπόν, δεν πειράζει, ο Σάκαμα μας χαιρετάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, δεν τελείωσε το επεισόδιο. Μας βρίζουνε. Όχι, πιστεύω ότι πολλοί θα το έχουν χαρεί.
πάμε να σας δείξουμε κάτι που σας είχαμε υποσχεθεί και δεν το κάναμε τώρα. Πάμε να σας δείξουμε πώς δουλεύει ο Rode, αλλά μόνο σε CRT τηλεόραση, ναι, όχι σε HD. Και θα κλείσουμε το επεισόδιο μέσα στο game. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε έρθει στο game room. Πού είμαστε? Α, ο κύριος Dennis. Hello everyone. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εντάξει, Sega τώρα εδώ. Λοιπόν, Ιεροσυλία, εδώ είναι ο Rob, παιδιά. Εδώ είναι ο Rob, τον είναι. Έχω συνδέσει, εδώ βρίσκονται οι δύο δίσκοι του. Ναι. Εδώ βρίσκεται το γυροσκόπιο, gyroscope είναι, να το πω έτσι, γιατί με το που μπει μέσα ένα, να το δείξουμε λίγο. Ναι, βέβαια. Όταν τοποθετηθεί εδώ ένα τέτοιο, αυτό έχει διαπεριστρέφεται. Σωστά. Οπότε με τη δύναμη που έχει αυτό, τι κάνει ο Rob στην ουσία, έρχεται, το παίρνει και το τοποθετεί εδώ στα πλήκτρα. Και παίζει έτσι. Και παίζει. Okay. Λοιπόν, τα γρανάζια είναι λίγο loose. Ναι. Δηλαδή θέλει, μου φαίνεται, ένα μικρό fix, ένα retro fix ο Rob. Σωστό. Παρ' όλα αυτά θα επιχειρήσουμε λίγο να το δοκιμάσουμε. Οκ. Okay. Είναι λειτουργικός κανονικά, δηλαδή τα αποκρίνεται στις εντολές. Απλά έχω την αίσθηση ότι τα γρανάζια μέσα που όταν τη στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ναι, δεν κομπλάουν καλά και ναι, γυρνάει τρελά. Για το δόσιμο ότι σταματάει και πρέπει να πάρει να ελκυνήσει. Δηλαδή είναι θέμα καθαρά γρανάζιου και όχι κάποιο άλλο θέμα. Θα ναι, το δούμε όμως. Να πούμε ότι τα μάτια του ουσιαστικά φεύγει από το, σαν το light gun η τεχνολογία. Ναι. Εδώ λοιπόν έχει ένα είδους τεστ, ας πούμε, που μπορείς να πεις μέσα και κάνεις και καλά κάποιο είδους τεστ. Direct, ας πούμε, του λες πάνω ή του λες κάτω για να κατέβει κάτω. Δηλαδή ναι, υπάρχει αυτό εδώ πέρα το σύστημα. Και πάμε να το βάλουμε σε λειτουργία. Για να δούμε. Οκ, okay, λοιπόν, εγώ έχω τον, τον γιατρό εδώ, τον doctor, ας πούμε, και τι πρέπει να κάνω, έπεσα από ψηλά. Λοιπόν, ήταν ένα διαδραστικό παιχνίδι εποχής. Ναι. Εδώ, ας πούμε, τώρα πρέπει να κατέβει η πόρτα, για παράδειγμα. Ναι. Και τώρα τι... Εδώ κατά κάποιο τρόπο δίνω σήμα πλέον ότι πρέπει να πατήσει το, για να δούμε, το κουμπί για να το πάρει και να το πατήσει. Αλλά είναι, βλέπω εδώ ότι δεν ανταποκρίνει το Rob. Rob, Rob, ξύπνα. Ανταποκρίσου. Ναι. Μπα. Θεωρητικά πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα ο Rob. Αυτό. Ναι. Ή θα πρέπει να κάνει αυτό. Για να κάνει και εκεί. Ναι. Όμως, άμα, προτείνω mm-hmm, να κάνουμε πάλι ένα μικρό τεστάκι, ναι, και να επανέλθουμε αμέσως. Πάμε. Θα δείξουμε το τεστ. Για πάμε. Λοιπόν, έχω μπει λίγο στο test mode εδώ, οπότε κάνω, ας πούμε, θα πατήσω το πλήκτρο κάτω. Για κάτσε να το δούμε. Ναι. Θα κάνει flash εδώ η οθόνη, είναι σαν το zapper gun. Okay. Και μέσα του flash θα το δει στα μάτια του Rob και θα εκτελέσει την εντολή. Θα πατήσω εγώ τώρα κάτω και αρχίζω να κατεβαίνω κάτω τα χέρια του. Ναι. Ή θα πατήσω εδώ, ας πούμε, low ή το up και θα αρχίσω να ανεβαίνει. Ναι. Έτσι, με καλέ μου Rob. Rob. Λίγο με καθυστέρηση, αλλά θα το κάνει. Ναι. Εντάξει. Είναι και πολλά τα χρόνια, μωρέ, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα τώρα. Και ο κόσμος έχει καταλάβει σε φυσικά τι κάνει ο Rob, επικοινωνεί με τις ακτίνες και παίρνει τις εντολές και παίζει στο game εκεί και κάνει διάφορες κινήσεις και σαν ρομποτάκι. Τα ρουλεμάν, λέω, τα γρανάζια τα ακούω, τους παίζει να έχουν κάποιο θέμα. Ναι. Εν τέλει, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αχ, μας πήρε τα αυτιά ο Rob. Ο Rob μας πήρε τα αυτιά. Μπράβο, Rob. Αχ, όχι και. Κάνει τα δικά του ο Rob.
εντάξει, μάλλον έχει κάποιο προβληματάκι. Δεν πειράζει, κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας. Πλέστον με. Κοίτα το Sonic 3 από πίσω, τι ωραίο που είναι. Διαχρονικό. Διαχρονικό εδώ, Sonic 3. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια παιχνιδιού. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε μια φορά να παίξουμε. One eternity later. Λοιπόν, καταρχήν το παιχνίδι λέγεται Gyromite, έτσι. Και ενώ στο entry screen της οθόνης τι γράφει? Gyro Robot. Ναι. Robot Gyro. Δηλαδή θα φάμε γύρω τώρα, ας πούμε. Όχι, φάγαμε πίτσες, λοιπόν, δεν μπορεί μάλλον. Αλλιώς λέει εκεί, αλλιώς λέει εδώ. Ναι. Πάμε, για πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο. Λοιπόν, θα ανταποκριθεί ο Ρομπάρελ. Μας δείχνει ποια είναι η πίστα. Πολύ ωραία η σιάρτη τηλεόραση σου, να σου πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ θέλουμε τη βοήθεια του Ρομπ να κατεβάσει το μπλε σωλήνα, έτσι. Okay. Τι πρέπει να κάνω, θα πατήσω το Start. Μπαίνει πλέον σε μπλε οθόνη. Ναι, το είδα. Και πατάω το κουμπί που ανταποκρίνεται για το μπλε. Το οποίο βλέπω είναι το Α. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πατήσω εγώ το Α εδώ. Το πάτσα το Α. Και ο Ρομπ θα πρέπει να ανταποκριθεί. Έτσι είναι, Ρομπ. Έλα, Ρομπ, ξαναπάτα το. Μπράβο, α, αυτός είσαι. Και περνάει... Πάμε άλλη μία, να το δοκιμάσουμε. Έλα, καλέ μου, Ρομπ. Μπα, ο Ρομπ μας έχει λίγο ένα θέμα. Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το εξής, να το δείξουμε. Εδώ, θεωρητικά, θα έστρεφε ο Ρομπ. Θα έπαιρνε αυτό εδώ, θα το μετακινούσε και θα το πήγαινε εδώ. Ναι. Και όμως αυτό μου φύγε, αλλά όπως έχει εδώ τη δύναμη την περιφορά, ναι. Το κάνει και στέγεται. Κατάλαβα, ναι. Που εγώ δεν μπορώ. Ναι, 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 ναι. Και πατιέται στην ουσία το κουμπί. Okay. Εντάξει, είναι πολλό, πολλό λοιπόν, ετών. Πιστεύω ότι θέλει μια επίσκεψη στην 8 Pinch. Θέλει, σίγουρα. Στο φίλο Δημήτρη. Θα το φτιάξουμε. Να δει λίγο τα γρανάζια γιατί κολλάει. Κατά τα άλλα, η διαδραστικότητα δουλεύει. Δηλαδή, παίρνει το flash, ναι. Ανταποκρίνεται και εκτελεί. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έγινε. Αυτά από το Rob. Αυτά από το Rob. Και πάμε να σας χαιρετήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Πολύ ώρα. Εγώ. Κοίταξε, το χάρηκα πάρα πολύ μαζί σου. Είμαστε σχεδόν μια μέρα μαζί. Εντάξει, είμαστε μισή μέρα μαζί. Όχι ότι δεν έχω ευχαριστεί να είμαι μαζί σου, αλλά. Εντάξει, όλοι και δύο κουραστικά με περάσαν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε όσους μείνατε μαζί μας. Για μένα αυτό το επεισόδιο σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάτε ότι μου πήρε και εμένα πάρα πολλέ ώρε για να το φτιάξω, να σα το δώσω να το χαρείτε. Και μην νομίζετε και εγώ δουλεύω, έτσι δεν έχουμε καταπεί. Δηλαδή δεν κάθομαι μέσα. Είμαστε εργαζόμενοι. Είμαστε εργαζόμενοι, αλλά ήθελα να σα το δώσω αυτή τη μέρα που ήταν ξεχωριστή και για μένα, ας πούμε, το NES. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντένι, που ήρθε. Εγώ σα ευχαριστώ που με κάλεσε. Κάθε φορά είμαι ενθουσιασμένο. Περιμένω τα σχόλια όλων των φίλων που θα δουν αυτό το επεισόδιο από κάτω. Μην διστάσετε να σχολιάσετε για το NES, για τι αναμνήσει σα με το NES, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, τι θα θέλατε να δείτε στο μέλλον και επίσης με τον Ντένις υπάρχει ακόμα μια έκπληξη, θα πούμε περισσότερα. Να ευχηθούμε καλή χρονιά που θα έρθει σύντομα με υγεία, να είστε όλοι καλά, καλά Χριστούγεννα και τα λέμε σε καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά.